Καλημέρα σας, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Δείτε τώρα κάτι συμπτώσεις. Απίστευτες συμπτώσεις. Χθες το βράδυ και σήμερα το βράδυ έχουμε την τελική ευθεία των μέτρων. Την ίδια ώρα, σελήνη, ήλιος, αλλά και γη είναι σε ευθεία γραμμή. Είναι σαν τους τρεις που μας δανείζουν και θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μέτρα. Μέτρα. Πολλοί τρέχανε χθες να λένε τι ώρα, πότε θα έρθουν οι δανειστές στην Αθήνα. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα βάλουν κάτι τον κόσμο, θα του πάρουν πάλι 800 ευρώ παραπάνω φόρο, θα του κόψουν συντάξεις και να το ξέρετε αυτό. Το Σεπτέμβριο θα γίνει η μεγάλη σφαγή των συντάξεων. Σας καλημερίζω, σας τα λέω έτσι πολύ πολύ απλά, για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δείτε εδώ. Εδώ ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος που κέρδισε χθες το φλουρί. Το φλουρί, αλλά θα πιει και το κόνιο των μέτρων. Και μάλιστα, όταν ήταν 9.000 το αφορολόγητο, ή μάλλον 12, έλεγε εγώ, αν θα μειωθεί το αφορολόγητο, θα παραιτηθώ. Εδώ είναι. Στέκεται όρθιος, τον βλέπετε. Αυτός είναι ο Ντάισενμπλουμ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την όλη εξέλιξη των πραγμάτων και φαίνεται ότι πάμε σε μέτρα τα οποία είναι πολύ σκληρά. 3,6 δις σε δύο δόσεις. Θα σας τα αναλύσω να δείτε τι ακριβώς συμβαίνουν. Και πάλι θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι για μια ακόμη φορά. Για μια ακόμη φορά θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Όταν ερχόταν εδώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τους έλεγα, παιδιά, έχουμε μείωση αφορολογήτου. Πετιόταν κάτι βουλευτές της περιφέρειας που δεν τους ξέρει ούτε ο μπακάλι της γειτονιάς τους. Πού το ξέρετε αυτό εσείς, κύριε Αυτιά? Πού το ξέρω? Πάρτε μέτρα τώρα για να καταλάβετε. Πού το ξέρω και πού το έχω μάθει. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι πριν από όλους να λέει πράγματα τα οποία οι πολιτικοί μέσα από τον κομματικό αυτοθαυμασμό δεν το λένε ποτέ. Και αυτή είναι η αποστολή η δικιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Σας είχα πει, θα κοπούν τα δώρα, τα κόψανε. Φώναζε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, τι είναι αυτά που λέει ο Αυτιάς. Να το, τέρμα τα δώρα επί εποχής του. Σας έλεγα επί Σαμαρά ότι θα μπει φόρος στα σπίτια. Λέγανε πάλι τι λέει αυτός. Σας είχα πει ότι θα κοπεί το ΕΚΑΣ. Να το ΕΚΑΣ. Και τώρα λοιπόν έρχεται μείωση του αφορολογήτου. Δεν πάμε, λέει, κάτω από τα 6.000 ευρώ. Και όταν παρουσιάζαμε τους πίνακες εδώ ότι θα είναι 7.000 ευρώ το αφορολόγητο, λέγανε πού τα βρήκατε αυτά. Και τώρα λέει δεν δέχονται κάτω από τα 6.000 ευρώ. Δηλαδή, εγώ το έλεγα βαριά το θέμα. Καταλαβαίνατε τι εννοώ. Τι θέλω να πω. Ας σταματήσουν τους κομματικούς αυτοθαυμασμούς, ας σταματήσουν τα παραμύθια και ας δουν τον κόσμο. Γιατί? Γιατί τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Και βέβαια, προσοχή στη γρήπη, η μισή Ελλάδα. Μισή Ελλάδα στο κρεβάτι. Και ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης είναι έτοιμος να δεχθεί, τι παρακαλώ, να δεχθεί τα δικά σας τηλεφωνήματα και τα δικά σας mail. Είμαστε έτοιμοι? Αν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν πειράζει. Βέβαια και το τραγούδι, το είπαμε. Τρεις μέρες το λέω, την ώρα που θα πέσει αυτό, να πέσει και ένα τραγούδι. Δεν πειράζει. 6 και 4 πρώτα λεπτά, 2-10-48-00. 170-171-172. Καλημέρα, papakisky.gr. Καλημέρα, διάλειμμα και επιστρέφω. Κάτι συμπτώσεις που φέρνει η ζωή. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στην Αυγή το Βλάσιο. Γιορτάζουν και κάποιες δώρες σήμερα. Δώρες, Θοδωρίδες, ντόρες κλπ. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Δείτε κάτι συμπτώσεις. Δούνου του, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις δανειστές, η Τρόικα δηλαδή, σε ευθεία γραμμή. Απόψε λοιπόν, σελήνη, γη και ήλιος, πάλι σε μία γραμμή με μια πανσέλινο και ένα τζόκερ. Τώρα όλα μαζί.
μαζευτήκανε και εγώ σας καλημερίζω. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Πολύ κρύο κάνει. Και να ντυθείτε καλά, μην φύγει κανείς. Έως τις 10 να είστε εδώ, γιατί έχουμε τον καιρό. Σας το δείχνω τώρα και αμέσως μετά πρωτοσέλιδα εφημερίδων και τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε τι λοιπόν. Έχουμε 10 βαθμούς στην Αθήνα με κρύο, 7 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη με κρύο, 13 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, βροχή στην Κρήτη, μου έλεγε ο Πέτρος ο Νικολακάκης, βροχή στην Κο, βροχή στην Χίο και βέβαια 14 βαθμοί στο Αιγαίο. 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 μποφόρ στο Ιόνιο, βόρεια της Εύβοιας. Στην Θεσσαλία μας θα έχουμε βροχές, ήλιος με δόντια στην Δυτική Ελλάδα, βροχές στην Πελοπόννησο, βροχές στην Κεντρική Μακεδονία και βέβαια στη Θράκη έχουμε βροχές και με ήλιο κατά διαστήματα. Ένας άστατος καιρός, μέχρι Τετάρτη θα μας πάει έτσι ο καιρός και βέβαια από εκεί και πέρα 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Ή μάλλον πολλά τα mail στον Αλέκο το Φλαμπουράρι, όπως και εδώ, 210-4800-170-171-172. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλού μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει. Και πέρα από την πλάκα που γίνεται με... έχετε τα mail των πολιτών και τα παράπονα των πολιτών ανά υπηρεσία. Και αν είχε γίνει αυτό εξ αρχής, τώρα δεν θα γινόταν η πλάκα όπως γίνεται και η πλάκα με τον, πέστε τον, με τον Τάσο, τον αναπληρωτή υπουργό. Πετρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλά είσαι, ε? Καλά. Όλη καλά. Νύχτα δουλειά απόψε, έτσι. Είναι, να δούμε τι αποφασίστηκε. Πάμε με Πετρόπουλο, παιδιά, έτσι να ξεκινήσει όμορφα η μέρα, γιατί έρχονται οι ειδικοί. Ο δικός μου δρόμος, λέει ο Πετρόπουλος, έτσι. Ξέρει εργασιακά, καλός νομικός είναι, αλλά βρε παιδιά, αυτός ο αυτοθαυμασμός μερικές φορές όταν είναι υπερβολικός δημιουργεί σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Ο δικός μου ο δρόμος. Επειδή συνηθίζω να περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες. Εδώ είμαστε. Δεν μπορεί κανείς να λέει πια ότι του κατεβαίνει από το κεφάλι. Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Λέγανε σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Γιατί αυτοί δεν κατέβαλαν εισφορές, διότι το ύψος ήταν δυσθεώρητο. 700 και 800 ευρώ. Δεν κατέβαλαν εισφορές γιατί ήταν αδύνατο να τις καταβάλουν. Ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν και καλημερίζω. Καλημερίζω τον καλό μου συνάδελφο από την Αυγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Την κυρία Νούκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρία Νούκα, μέχρι τώρα οι γυναίκες βγαίναν από του Βερόπουλου και ήταν ευτυχισμένες και τώρα οι άντρες βγαίνουν από του Πετρόπουλου και είναι τρεις ευτυχισμένοι και λένε βάλτε κι άλλες εισφορές. Θα διαβάζουμε τέλεια. Λίγο χιούμορ γιατί δεν γίνεται. Έτσι. Και σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν καλά νομικά, ξέρουν καλά εργασιακά. Καμιά φορά γίνεται και το τσάφ της υπερβολής. 6 και 17 πρώτα λεπτά. Νυχτερινές εξελίξεις. Νυχτερινές εξελίξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μελιγκόνης, είναι εδώ. Έχουμε απίστευτες απαιτήσεις. Βόμβα απίστευτη με την Εθνική Σύνταξη που θέλουν να την ισοπεδώσουν. Κύριε Μελιγκόνη, η Αθήνα λέει μέχρι εδώ. Δεν πάω εγώ παρακάτω. Τι ρεπορτάζ έχετε?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αναφερόμαστε στη χθεσινοβραδινή συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία του πρόεδρου του Eurogroup, του κ. Ντάισελμπλουμ. Ήταν και ο κ. Τσακαλώτος, ήταν ο κ. Κεραίο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ήταν το δίδυμο του Δούνου Του, η κυρία Βελκουλέσκου και ο κύριος Τόμψεν κτλ. Μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει ως βασική είδηση είναι, όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ μετά το τέλος της συνάντησης, ότι ανοίγει ο δρόμος ούτως ώστε κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια. Καλά, αυτό δεν μας αρέσει. Πάμε στα μέτρα τώρα. Τώρα να σου πω κάτι. Είναι σαν να λες σε κάποιον, όταν έχεις πάρει απόφαση ότι θα τον τελειώσεις, τι ώρα θα γίνει. Άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, έχει όμως μια σημασία, επειδή τόσο καιρό είχαμε μια εκκρεμότητα. Έχει μια σημασία. Πάμε λοιπόν στα μέτρα ότι τώρα. Ξεκινάει η συζήτηση για να κλείσει η αξιολόγηση. Η Αθήνα λέει το εξής. Εγώ δεν πάω κάτω από τα 7.000 στο αφορολόγητο. Το λέει ξεκάθαρα. Το Δούνου Του πιέζει για να πάει παρακάτω. Αν πάει παρακάτω, έχουμε 800 ευρώ κάθε μήνα παραπάνω, κάθε χρόνο παραπάνω φόρο. Εντάξει, αυτό, η Αθήνα είναι αμετακίνητη. Πρέπει να πούμε ότι είναι και μια μεγάλη συζήτηση υπό την έννοια ότι έχουμε 800 ευρώ παραπάνω φόρο. Θα είχαμε αν έπεφτε παρακάτω, γιατί δεν θα πέσει. Εάν έμεναν ίδιοι συντελεστές. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον η μείωση στο αφορολόγητο θα συνοδευτεί και να με μείωση του συντελεστή. Γιατί εδώ δούμε. Που τα λέμε, και τώρα που είναι στο 8,5, το να είναι ο πρώτος συντελεστής στο 22% είναι κάπως έτσι. Είναι ψηλός. Πρέπει οι συντελεστές να πέσουν χαμηλά. Έτσι. Ώστε να έχουμε νέους συντελεστές και επίσης εδώ τώρα ζητάνε ελεύθερες απολύσεις, κάτι που δεν δέχεται η Αθήνα, και ζητάνε για τα δάνεια, κυρία Νούκα, να εφαρμοστούν οι πληστηριασμοί ώστε να ξεφύγουν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα αναλύσουμε αμέσως μετά. Αυτό ήταν ούτως ή άλλως, το ξέραμε ήδη από τη Δευτέρα, από ακριβώς. Την έκθεση που διέρευσε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι ζητάνε άμεσα να εκπληστηριαστούν, να προχωρήσουν οι τράπεζες σε πληστηριασμούς. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, θα βγουν και οι πρώτοι κατοικίες στο σφυρί. Έριξε μια βόμβα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την οποία θα σας πούμε σε λίγο. Μια βόμβα που αν συμβεί αυτό, που η Αθήνα λέει δεν θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, τότε θα έχουμε άμεση μείωση συντάξεων 105 ευρώ σε πρώτη φάση. Δεν θα πάει το 18, θα πάει τώρα δηλαδή. Δηλαδή και μείωση του αφορολογήτου και μείωση των συντάξεων. Κάτι το οποίο δεν θέλει η Αθήνα. Επίσης έχουμε τι. Έχουμε εξελίξεις που έχουν κάνει την Αθήνα να είναι έξαλλη. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, βάζει απαιτήσεις οι οποίες είναι απίστευτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οι άνθρωποι έχουν πέσει έξω σε όλα και θα ξαναπέσουν πάλι σε όλα έξω. Και βάζουν και ένα θέμα απολύσεων. Πράγμα για το οποίο ο Τσίπρας είπε: εγώ δεν το θέλω αυτό. Ένας όμως κυβερνητικός αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, μιλώντας σε πηγαδάκια, είπε ότι το ζήτημα αυτό δεν απηχεί σε εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα αμυγός ιδεολογικό θέμα η απόκρουσή του. Θα δούμε. Ο Τσίπρας λέει: δεν θέλω εγώ να έχουμε εξελίξεις αυτής της μορφής. Δείτε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ, πηγαίνοντας στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης. Ναι. Για να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Προσερχόμενος και βέβαια από εκεί και πέρα, να μην σας πω τι γίνεται με το επίδομα φτώχειας και όλες αυτές οι ατέλειωτες ουρές. Ένα λάθος έκανε, Θιανό. Χοντρό λάθος. Έπρεπε στην αίτηση να βάλει και ποιοι είναι οι αλλοδαποί σε κουτάκι, ώστε να μην έχουμε αυτές τις ουρές. Γιατί από τις δηλώσεις που βλέπετε, οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί που πηγαίνουν εκεί. Οι Έλληνες που παίρνουν το επίδομα μπορούν και μέσα από το σπίτι τους. Οι άλλοι όμως πηγαίνουν επιτόπου στο Δήμο, όπως είπε και η υπεύθυνη, για να κάνουν τη δήλωση αυτή και έχουμε αυτές τις ουρές της αθλειότητας. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος χθες το βράδυ στην παρουσίαση του βιβλίου. Είναι αισιόδοξος. Αναμονή έχουμε. 6:22 πρώτα λεπτά. Μερομήνια δεν σας έδειξα. Γιατί τα μερομήνια καταλαβαίνετε ότι πάντα πέφτουν μέσα. Αυτός ο άνθρωπος. Να το. Τι έλεγε. 9:13 κρύο. Μέχρι 13 του μηνός θα έχουμε κρύο. Δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα Τρίτη το βάζει. Μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ξανάρχεται ένα κρύο 16 με 20. Ξανανεβαίνει 20 με 24 η θερμοκρασία. Και 24 με 28 μας παίρνει και μας σηκώνει. Πάλι με κρύο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν,
τα πρώτα δικά σας τηλεφωνήματα. Μόνο οι τραπεζικοί της Εθνικής Τραπέζης έχουν ακέραιο το επικουρικό. Γιατί αυτή η διαφορά? Δεν το ξέρω, Γιάννη Φιλιππίδη. Η ελπίδα από τον Άγιο Δημήτρη. Ο σύζυγος έπαιρνε αναπηρική και περιμένω 9 μήνες. Χαμός κυρίου. Θα περιμένετε πολύ καιρό να πάρετε τη σύνταξή σας. Αμφιβάλλω αν ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας καταβολής. Ο Νίκος από τις Σέρες. Γιώργο, θα υπογράψουν τα πάντα για να διατηρηθούν στις καρέκλες τους. Ο Γιώργος επίσης από τον Άγιο Δημήτριο. Τα ελληνικά ναυπηγεία πότε θα ανοίξουνε? Γιώργο μου, μακάρι. Μακάρι, είμαστε οι πρώτοι σε ναυτιλία στον κόσμο και δεν έχουμε ένα ναυπηγείο ανοιχτό. Ο Δημήτρης Ελευθεριάδης. Τι θα γίνουν με αυτούς που δικαιούνταν το επίδομα που έδωσαν τα Χριστούγεννα, αλλά δεν το πήραν? Τελειώσαν τα λεφτά. Αυτό ήταν το επίδομα του χρόνου τέτοια μέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ σε όλα τα περίτερα και τα λεφτά θα πάνε για το όλοι μαζί μπορούμε. Έχουμε και ένα δώρο σήμερα να σας δώσουμε. Για να πάμε. Ένα δώρο της εκπομπής για όλες και όλους εσάς. Κερδίστε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα ενεργειακό τζάκι. Από τον κύριο Φράγκο. Έχει ενεργειακά τζάκια. Οικονομία, απόδοση, ασφάλεια, σεβασμός στο περιβάλλον. Τα πάντα. Και βέβαια, όπως βλέπετε λοιπόν, ένα ισπανικό αερόθερμο. Θέρμανση 24 ώρες 24 ώρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που θα δείτε. 901-901-4311. Γρήγορο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε αμέσως με όλες τις ειδήσεις, με πίνακες, με ρεπορτάζ από τον συνάδελφό μου τον κύριο Μελικόνη, με την κυρία Νούκα. Έρχονται εδώ οι ειδικοί να σας πούμε τα πώς και τα γιατί. Αλλάζει η ζωή μας. Αλλάζει η ζωή μας. Προσέξτε τι σας λέω. Αυτά τα μνημόνια θα φάνε 12 κυβερνήσεις και είμαστε ακόμη στην 8η. Εδώ είμαστε, 6:33 πρώτα λεπτά. Μόλις μιλούσα στον Γιώργο το Μελικόνη, γιατί έχουμε πληροφορίες από τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλές πληροφορίες από τις Βρυξέλλες. Μείνετε στο Sky, φίλες και φίλοι, μείνετε στη δικιά σας εκπομπή. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, ό,τι σας λέγαμε βγήκε. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολλοί οι οποίοι λέγανε, μα είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Κι όμως συμβαίνουν. Απλά γιατί διαβάζουμε, κάνουμε ρεπορτάζ. 6:33 πρώτα λεπτά. Δείτε με την κυρία Νούκα. Η κυρία Νούκα την περασμένη εβδομάδα εδώ αποκάλυψε ότι εάν κάποιος θέλει να πάρει ένα φάρμακο και είναι καρκινοπαθής, το ρωτάνε πόσο καιρό θα ζήσεις για να πάρεις αυτό το φάρμακο. Το δείξαμε το Σάββατο. Το δείξαμε την Κυριακή. Παίξαμε το βίντεο. Και τη Δευτέρα το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, ενώ το είχαμε από το Σάββατο, κάποιοι το εμφανίζανε ως αποκλειστικό. Είναι να τρελαίνεσαι. Δεν πειράζει, ήταν αποκλειστικό εκείνη τη μέρα. 6:34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Κρύο. Κρύο έως την Τετάρτη. Κρύο, τρακτέρ. Θα δείτε τον πίνακα με τα τρακτέρ. Θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πού θα κάνουν μπλόκο οι αγρότες. Την Τρίτη θα έρθουν στην Αθήνα. Για να δούμε, το χάρτη. Έχουμε λοιπόν Δοϊράνη, Φανάρια, Αεροδρόμιο Μακεδονία, Νίκη Αλάρισας, Τελωνείο Ευζώνων, Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής. Εδώ είναι τα μπλόκα λοιπόν με τους αγρότες και βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε θα δούμε και ένα φυσικό ήχο τώρα με τους αγρότες οι οποίοι μπήκανε στην Κόρινθο, στον Ισθμό και αγρότες μέσα στην Καλαμάτα. Πήρανε τα τρακτέρ και βγήκανε μπροστά. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ελάτε. Λοιπόν, στην Κόρινθο. Με τις ελληνικές σημαίες, είναι ωραίοι οι αγρότες μας. Οι αγρότες δεν έχουν κόμμα, φίλες και φίλοι. Ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, ούτε τίποτα. Τα κόμματα έχουν χρώματα, μόνο. Οι αγρότες της γης είναι γιατί εκεί, γιατί αγαπάνε τη γη. Αυτή λοιπόν είναι η Κόρινθος, βλέπετε εδώ. Και θα δείτε και την είσοδο στην Καλαμάτα των αγροτών. Βλέπετε με τις σημαιούλες τους, ωραίοι, εργάτες γης. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. 6:35 πρώτα λεπτά και βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε κρύο, πανσέλινος και τζόκερ. Πόσα, 10, 12, πόσα είναι? 14. 14. Κάτι τέτοιο. Νομίζω ναι. 14.
Καλά, τρελά λεφτά, ε. Αγοράζει την αυγή, τα νέα, το. Όλε τι μερίδε. Λάκα κάνω, ε. Κάνα δύο τις τράπεζες. Γιατί όλα τα μέσα έχουν τα προβλήματά τους. Και έχουμε και το δράμα με το Δόλ, έτσι. Με τους συναδέλφους. Έτσι, μπράβο. Τα νέα έτσι, δεν κυκλοφορούν, μπράβο. Το Βήμα δεν κυκλοφορεί. Το έχουμε περάσει με το Άλτερ αυτό. Κυρίες και φίλοι, εδώ. Με όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. 6 και 35 πρώτα λεπτά. Και έχουμε τι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχήν, να σας πω. Α, προσοχή στη γρίπη. Προσοχή. Η μισή Ελλάδα είναι στο κρεβάτι. 9 κόφτες μπήκαν στο επίδομα φτώχειας. 9 κόφτες γιατί υπάρχει ένα όριο στην εξέλιξη αυτή. Και βέβαια, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων να τα σχολιάσουμε μαζί. Να δούμε τι ακριβώς γράφουν. Η Αθήνα δεν θέλει, Γιώργο, άλλη πίεση από το Δουνουτού. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, έτσι. Και είχαμε και μια διαρροή χθες βράδυ, αφού τελείωσε η συνάντηση στις Βρυξέλλες. Ναι. Ότι το μπαλάκι είναι στην πλευρά του Δουνουτού, ναι. Και ότι από όλες τις άλλες πλευρές, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν κτλ., υπάρχει μια συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση και ότι υπάρχουν στο τραπέζι ακόμη κάποιες παράλογες απαιτήσεις μόνο από την πλευρά του Ταμείου, οι οποίες πρέπει να φύγουν από τη μέση για να ανοίξει ο δρόμος για τη συμφωνία. Ακριβώς. Αυτή ήταν η διαρροή κυβερνητικών αξιωματούχων. Λοιπόν, κυρία Νούκα, θα δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, θα πάμε στα δικά σας θέματα. Έχουμε εξελίξει με δικηγόρους, έχουμε εξελίξει με δάνεια, έχουμε εξελίξει με 1002. Και σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι αυτό το κράτος, γιατί περί κράτους πρόκειται, κόβει από τα ορφανά τα χρήματα του εφάπαξ. Δεν έχει λόγια. Από τα ορφανά. Ναι, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ας το δούνε να το φτιάξουν κι αυτό. Δεν καλά είναι να τα λέτε, να λύνουν λοιπόν, τα προβλήματα. Πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή. Μεγάλη απόσταση στις Βρυξέλλες. Και η απόσταση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ζητάει εθνική σύνταξη, φίλες και φίλοι. Δεν θα σας πω ακόμα, σε λίγο θα σας το πω έτσι για να έχετε πάρει και κανένα δυο έτσι, ηρεμιστικά. Κατά τη συνάντηση Τσακαλώτου με τους δανειστές, χάνεται το ορόσημο της 20ης Φεβρουαρίου, γράφει εφημερίδα, σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης στο Κορδελιό. Στο γήπεδο Τούμπας θα πάνε. Θα κάνουν παρέα με τον Ίβιτς. Λοιπόν, κούρεμα 3 δις ευρώ σε δάνεια. Ψαλίδι 3 δις ευρώ σε κόκκινα δάνεια. Οι τράπεζες το 17 θα διαγράψουν χρέη από στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά. Okay. Πάμε. Μέτρα με δόσεις. 1,8 δις τώρα και 1,8 δις το 18. Παζάρι στο παραπέντε με τους δανειστές για συμφωνία εξπρές. Είναι το πρώτο θέμα σήμερα της εφημερίδας. Εστία. Ελέγχεις τα παιδιά. Ελέγχεις το μέλλον. Πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Ενέδρα με μέτρα 3,6 δις. Ενώ η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πει ναι σε όλα, οι δανειστές θέλουν ακόμη περισσότερα. Χωρίς συμφωνία εχθεσής συνάντηση θρίλερ στις Βρυξέλλες. Βλέπετε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Και το τάμα του Πλεύρη στη Μονή Βατοπεδίου. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Περαστικά του ανθρώπου. Εφημερίδα των Συντακτών. Ζητούν γη και είδωρ. Δεν έχει άδικο εφημερίδα. Ζητάνε μέχρι και τα πρικιά της Μητρόπολης των Αθηνών. Το Δουνουτού. Μέχρι και αυτό ζητάει. Μέχρι και τα καντήλια ζητάει. Τώρα θα λέει φέρτε και το λάδι από τα καντήλια. Ποιος? Ο κύριος Τόμψεν. Έτσι. Το έπαιζε και πρωθυπουργεύων. Λοιπόν. Ο Άδωνης, ο καθηγητής και τα mail τους. Αποκλειστικό. Στην εφημερίδα των Συντακτών. Έθνος. Συμφωνία μόνο με αντισταθμιστικά. Μείωση το φορολογίτου και περικοπή συντάξεων απαιτούν οι θεσμοί. Η ρήτρες Τσίπρα για συμβιβασμό. Απόλυτη δικαιοδοσία στη διαχείριση επιπλέον πλεονασμάτων. Η Αθήνα θέλει το 30% του πλεονάσματος, θα το κάνει ό,τι θέλει. Εάν τα έχουμε τα πλεονάσματα, γιατί είναι μεγάλα, είναι 3,5. Υπογράψτε μέτρα 3,6 δις. Ελεύθερος τύπος. Κοινό τελεσίγραφο Ευρώπης Δουνουτού και ούτε κουβέντα για το χρέος. Οι δανειστές συμφώνησαν μεταξύ τους και ζητούν μείωση αφορολογήτου από το 18 και ψαλίδι στις κύριες συντάξεις από το 19. Δεν παρετούμε, όλοι ήξεραν για το μισθό των 20.000 ευρώ, λέει ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Η Αυγή, στην τελική ευθεία μετεποδίων. Όθηση στην αξιολόγηση, ταξινή πενταμερή, οι παράλογες αξιώσεις του Δουνουτού δυσχεραίνουν την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα και την ομαλή πορεία προς τον τερματισμό. Παιδιά. Ζητάνε για την Εθνική Σύνταξη, θα σας το πω σε λίγο. Απίστευτη εξέλιξη με την Εθνική Σύνταξη. Ώρα. Σανίδε σωτηρίας Τραμπ σε Τσίπρα. Δραχμή με Δουνουτού. Και βυθίσατε το Τζεσμέ.
Οι Τούρκοι έβγαλαν το οκεανογραφικό σκάφος στην καρδιά του Αιγαίου. Το θυμάστε? Βυθίσατε το χώρα. Το ξαναβγάλανε πάλι. Όσο βυθίστηκε το χώρα, τόσο πετρέλαιο βγάλαμε. Ριζοσπάστης. Στα σκαριά νέο αντιλαϊκό πακέτο με μέτρα 3,6 δις ευρώ. Κορυφαίος πολιτικός θα είναι σε λίγο μαζί μας. Κορυφαίος των κορυφαίων. Πάμε για συμφωνία, λέει η αξία και έχει δίκιο. Πάμε για συμφωνία. Και θα σας πω τι λέγανε και οι Αμερικάνοι χθες. Καρφί. Δυναμώνει η συμπαράταξη. Δυναμώνει η φόφη. Τσίπρας ξεπερνάει τον εφιάλτη του Brexit. Έχει δίκιο εφημερίδα. Δεν ήθελε ποτέ Brexit ο Τσίπρας. Τρεις συνεντεύξεις του έχω πάρει. Ποτέ δεν μου είπε για Brexit. Μαγειρεύουν μέτρα για το τέταρτο μνημόνιο, το είπε ο Χουλιαράκης. Αν δεν συμφωνήσουμε τώρα, αναγκαστικά θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο. Και θα κάνουμε τη χάρη του γέροντα του Βερολίνου. Βραδινή, φέρτε ελεύθερα πίσω τα λεφτά σας, λέει η εφημερίδα. Ψηφίζουν και μέτρα 4 δις. Κυριάκος στο Βερολίνο με βαλίτσες έτοιμες. Βλέπει τη Μέρκελ την Τρίτη. Είδατε πώς πέφτει το ένα πίσω από το άλλο. Παρασκήνιο. Μείωση έως 37% στις συντάξεις του δημοσίου σταδιακά μέχρι το 19. Παιδιά, μας το έχει πει ο Καλάκος αυτό. Με την εφαρμογή του νέου νόμου πέφτει τσεκούρι στις αποδοχές των συνταξιούχων. Έως 37%. Καλάκος είχε δίκιο. Έτσι. Alpha Free Press. Συμφωνία για να μην μας βρουν τα χειρότερα. Παιδιά, είναι ο τίτλος της ημέρας. Συμφωνία για να μην μας βρουν τα χειρότερα. Οι προβλέψεις των Αμερικανών. Τεράστιο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Από τα 100 ευρώ τα 66 πάνε στο κράτος και έτσι προκαλούν οι Τούρκοι. Ημερησία. Έτσι θα βγει η χώρα από τα μνημόνια. Τέσσερις υπουργοί που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια λένε πως θα μας βγάλουν. Γιατί δεν κάνατε αγώνα να μας βάλουνε. Παιδιά, είναι φοβερό. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Μας βάλανε στα μνημόνια και λένε πως θα βγούμε. Αφού με πέθανες, τώρα θα μου πεις πως θα μας αναστήσεις. Φοβερό δεν είναι? Ε? Δεν είναι. Γιατί δεν κάνατε? Αυτή είναι η ιστορία. Να προσπαθήσετε να με πούμε στα μνημόνια. Δεν παλεύονται οι πολιτικοί, παιδιά. Μακεδονία. Γι' αυτό δεν πάμε εμείς στην πολιτική. Δεν μας χωράει κανένα κόμμα. Στοιχεία κλειδιά για την αυριανή επιχείρηση. Θεσσαλονίκη, Κορδελιό. Θα καεί το Κορδελιό που λένε και το τραγούδι. Κόντρα. Λίστευαν τους καταστηματάρχες και τους τραγουδιστές. Απίστευτο, ε. 52.000. Έμπαινε μέσα στο μαγαζί και του λέγε φέρουμε 5.000. Φέρουμε 10.000 ευρώ. Θες νιους. Βόμβες συμμάχων. Μείωση αφορολογήτου. Ασφαλιστικές εισφορές. Νέες μειώσεις συντάξεων. Και είναι επίκαιρη και η βόμβα στο Κορδελιό. Ήπεθρος χώρα. Αγρότες. Χάθηκαν τα λεφτά. Στοπ. Μπάχαλο με το αγροτικό πετρέλαιο. Ξέρετε γιατί δεν πήρατε επιστροφή ΦΠΑ? Γιατί συμψηφίστηκε με τα χρέη σας. Απλό. Εσπρέσο. Ο δικηγόρος του διαβόλου. Στο κόλπο για να φάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο λογιστής και μια συμβολαιογράφος. Μάλιστα. Βλέπετε εδώ. Και Παΐσιος. Από τον Οστράδαμο στους Αγίους Εκκλησίες. Προφητείες για την Ελλάδα που συγκλονίζουν. Τα κοινά σημεία και όλα τα κείμενα. Είναι πρωτοσέλιδο. Πάμε και αθλητικές. Έτσι μένει στον Παναθηναϊκό. Καλός παίχτης αυτός, έτσι. Ο Εμποκού. Πολύ καλός παίχτης. Θέλω Champions League με τον ΠΑΟΚ, λέει ο Πρίγιοβιτς. Αρένα. Μούσλι για Πρίγιοβιτς και Ίβιτς. Πράσινη. Πιο πολλά, πιο ψηλά. Πρώτο θέμα. Sport Day. Είναι πλεονέκτης Ολυμπιακός. Όλα δικά του. Νίκησε 73-64. Μπράβο. Γαύρος. Τον οδηγεί στην πόλη του. Γκολ. Ακλόνητος Ολυμπιακός. Νίκησε. Έρχεται ο Νιουλέη στην ΑΕΚ στο μπάσκετ και ψυχίατρος και Κυρίνσκι στην ΑΕΚ. Και καλπάζει για πλεονέκτημα αγχωτική νίκη του θρύλου 73-64. 6 και 44 πρώτα λεπτά. Ήρθε και Τσουκαλάς. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά? Προχωράμε. Προχωράμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς μας δίνει το ρεπορτάζ σήμερα. Φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Ομιλικόνης, ο συνάδελφός μου. 6 και 45 πρώτα λεπτά. Για να δούμε τι είχε η νύχτα. Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η μέρα βγάζει παπά. Λοιπόν, γκαστρωμένη η νύχτα από μέτρα. Πάμε λοιπόν, Γιώργο, να δούμε τα πώς και τα γιατί. Τι έφερε η χθεσινή νύχτα. Πρώτον, αφορολόγητο. Μέχρι πού μπορεί να πάει η Αθήνα? Καταρχάς να πούμε, ναι, πριν από όλα αυτά, ότι
αυτό στο οποίο επιμένει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχουμε συμφωνία σε τίποτα, αν δεν έχουμε συμφωνία σε όλα. Με άλλα λόγια, επειδή πριν σε κάποια εφημερίδα διάβαζες ότι δεν υπάρχει τίποτα για το χρέος, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο πρωτοσέλιδο. Υπάρχει θέμα για το χρέος, να δεσμευτούν για το χρέος. Διότι αν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει ποσοτική χαλάρωση. Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πει ότι θέλει, αν όχι συγκεκριμενοποίηση των μέτρων, τουλάχιστον μια ισχυρή πολιτική δέσμευση από το Eurogroup, δηλαδή από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, ότι πάμε, ότι θα ληφθούν μέτρα για το ελληνικό χρέος. Τώρα. Αλλιώς, χωρίς ποσοτική χαλάρωση δεν κάνουμε τίποτα. Πάμε στις συντάξεις. Οι συντάξεις είναι κορυφαίο θέμα. Όπως και οι φόροι. Κύριε Τσουκαλά, στο θέμα των συντάξεων έχουμε δύο πράγματα. Πρώτη αποκάλυψη, φίλες και φίλοι, της εκπομπής. Ζητούν από το Δούνου του η Εθνική Σύνταξη να πάει στα 300, στα 241 ευρώ. Ζητούν 30% μείωση της Εθνικής Σύνταξης. Παραπάνω. Παραπάνω από 30. 105 ευρώ. Για 15 χρόνια είναι, 100, είναι 30%. 105 ευρώ. Για 384 να πάνε 3268. Μπράβο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διότι είναι τραγικό αν συμβεί. Κύριε Τσουκαλά, πού θα πάει η εξέλιξη αυτή, αν επιμείνουν αυτό. Έχουν δύο αιτήματα. Ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 19. Μπράβο. Να μην ισχύει, να μην καταβάλλεται, που είναι μια πολύ μεγάλη μείωση. Έρχεται. Τι λένε στην ουσία δανειστές, ότι επειδή με την Εθνική Σύνταξη κάποιοι χαμηλόμισθοι παίρνουν συντάξεις μεγαλύτερες από ό,τι θα έπρεπε, λένε, γιατί η Εθνική υπερκαλύπτει ένα ποσό. Όχι, πρέπει να είναι πλήρως αναλογικό το κομμάτι που παίρνεις προς τα κάτω, όμως αναλογικό, όχι αναλογικό προς τα πάνω. Άρα και οι αδύναμοι, οι οποίοι τώρα κάτι παίρνουν ένα μικρό ποσό, να μην παίρνουν ούτε αυτό. Δεύτερον, η προσωπική διαφορά, αν μειωθεί, όποιος είχε σύνταξη πάρει από 700 ευρώ ή 800 ευρώ, θα δει μια μείωση που θα είναι από 40-50 έως και 400 δώστε ευρώ μου την κάρτα, το μήνα. 1543. Και βέβαια και το αφορολόγητο. Θα πάμε και στο αφορολόγητο. Είναι μείωση συντάξεων. Είναι μείωση μισθών, αυτό είναι. Παιδιά, αν πέσει. Είναι μέτρα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ελάτε να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί. Δώστε για μου την κάρτα. Αν πάρεις 120 αναλογική, θες 1300 ευρώ μισθό. Ναι, 1000 ευρώ μισθό θέλεις. Ελάτε να δείτε εδώ τι πρόκειται να γίνει και να το φέρουμε κοντά. Σήμερα η κατώτατη εθνική είναι 346 ευρώ. Και η αναλογική με 1000 ευρώ μισθό είναι 120. Δηλαδή σήμερα μια μεσαία σύνταξη, αν είναι πιο κοντά η 4. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν εθνική 346, 120 αναλογική. Σήμερα αυτή η σύνταξη 466 ή 440 ευρώ είναι μια λογική σύνταξη με 15 χρόνια. Τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Οπ, θα πάτε στα 241 την εθνική. Δηλαδή, από τα 346 να πάει στα 241. Για 15 ετία μιλάμε. Για 15 ετία πάντα. Δηλαδή να πέσει με 15 χρόνια η σύνταξη 100 ευρώ, στα 361 ευρώ, δηλαδή να έχουμε 100 ευρώ, μπαμ και κάτω είναι αυτό, δεν είναι 19, 21, 41, 81 και ούτω καθεξής, είναι μπαμ και κάτω, τώρα δηλαδή. Και έρχεται η Αθήνα και λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα κόψω από τον άνθρωπο που παίρνει τα πιο χαμηλά, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και επίσης θα δείτε σε λίγο τι άλλο ζητάνε. Θέλω να πάμε στις προβλέψεις των Αμερικανών, διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δείτε τι προβλέπανε οι Αμερικανοί, φίλες και φίλοι, στην κάρτα 1541. Στην κάρτα 1541 θα δείτε τις προβλέψεις των Αμερικανών. Και φαίνεται ότι οι Αμερικανοί πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους. Οι Αμερικανοί λέγανε για τον Τσίπρα και το δώσανε μέσω της μεγάλης τους οικονομικής εφημερίδας, της Journal. Ή θα υπογράψει ο Τσίπρας, ή θα αρνηθεί να υπογράψει, ή θα πάει σε εκλογές. Το αρνούμε να υπογράψω σημαίνει πάω Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Έχετε για βρυσούλες. Θυμάστε τη διαφήμιση Βιλαρίβα Βιλανόμπα? Οι μεν είχαν καθαρίσει το ταψί και άλλοι τρίβαν ακόμα. Αυτό θα κάνω εμείς. Τα τρίβαμε ακόμα. Λοιπόν, άρα το να πάει σε εκλογές δεν πάει γιατί είναι κάτω, ο άλλος είναι 10 μονάδες μπρος και πάει και στη Μέρκελ. Το να αρνηθεί δεν το θέλει, γιατί θα ήταν καταστροφή. Πάμε σε μια υπογραφή. Γιώργο Μελικόνη, τι είδους ήταν αυτή η υπογραφή, αν πάμε σε μια τέτοια υπογραφή? Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν... Ένας έντιμος συμβασμός ήταν δηλαδή, έτσι.
οπωσδήποτε θα έχει μέσα αντισταθμιστικά, οπωσδήποτε πρέπει να έχει μέσα κάτι για το χρέος. Αλλιώς λένε όλες οι κυβερνητικές πηγές, όλοι οι άνθρωποι στην κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουν πέσει στο τραπέζι και από ό,τι γνωρίζω με ισχυρό τρόπο, δηλαδή έχουν σχεδόν γίνει αποδεκτά και κάποια αντισταθμίσματα προκειμένου να φαίνεται και να είναι αυτή η συμφωνία βιώσιμη. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν και θετικές ρήτρες. Δεν θα υπάρχουν μόνο ρήτρες για μέτρα σε περίπτωση που δεν πιαστούν οι στόχοι. Θα υπάρχουν και ρήτρες για μειώσεις φόρων στην περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση των στόχων. Μακάρι να γίνει αυτό. Νομίζω έχει πέσει στο τραπέζι και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους συνταξιούχους. Και για μείωση στην φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι, μπράβο. Από εκεί και πέρα έχει όμως ένα ενδιαφέρον να δούμε και την υποκρισία ορισμένων. Δηλαδή, το δούνο του στην έκθεσή του, τι μας είπε. Έχει πέσει πολύ... έξω σε όλα, Γιώργο. Εκτός από αυτό, μας είπε ότι εγώ δεν ζητάω λιτότητα. Ναι. Έχουν πέσει έξω, αγόρι μου, σε όλα οι άνθρωποι τώρα. Αυτός ο Τόμψελ δεν ξέρω, ρε παιδιά. Η είδηση είναι να έρθει στο Τσακάρι να του κάνει κανένα μάθημα οικονομικών. Έρχεται ο Τσακάρης. Λοιπόν, υπόπη από την Τρίπολη. Κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Καλημέρα. Και επίδομα θέρμανσης Ιούνιο, παιδιά. Παναγιώτης από την Έγινα. Νευροπαθής. Περιμένω 4 μήνες το επίδομα για τα μεταφορικά. Καθυστερούν τόσο πολύ το επίδομα μεταφορικών. Η Μαρία, περιμένω 6 μήνες στη σύνταξη κυρίας. Πήγε δικός μου άνθρωπος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είχε κάνει λάθος το κράτος και έδινε σύνταξη στη γυναίκα. Λάθος, της έδινε παραπάνω. Πού να ξέρει και τώρα ο πολίτης. Πίσω με τόκο. Και επιστροφή με τόκο. Είμαστε με τα καλά μας. Να πάει η Αξιόγλου αύριο και να το λύσει το θέμα. Δεν είμαστε μόνο να πηγαίνουμε στα κανάλια. Και στη Βουλή και τώρα και τ' άλλο. Γιώργο, και το κομμάτι, αύριο. Και το κομμάτι των ομαδικών απολύσεων τέθηκε και χθες. Επίσης, παίρνω τηλέφωνο στον ΟΓΑ. Έχασα τον άντρα μου 17 Μαΐου και μου είπαν ότι δεν έχουν την εγκύκλιο για να δώσουν τη συντάξη κυρίας. Μα επιτρέπετε τώρα. Όποιος ο Γιώργος από το Αγρίνιο. 3 Μαΐου και μετά δεν υπάρχει ακόμα τελική εγκύκλιο για να υπολογιστεί συντάξη. Όλο έτσι είμαστε, ρε παιδιά. Ναι. Φτιάξαμε τον νόμο. Δίκιο, το λιμάνι. Λέω ότι έχει δίκιο. Κώστα, δεν φαίνεσαι. Ο Γιώργος, ο Καραγιώργος από το Αγρίνιο. Γεια Γιώργαρα. Το βοήθημα του ΟΓΑ των Πολυτέχνων δεν μας το έδωσαν. Και μας πάνε στο επόμενο εξάμηνο. Ο Μιχάλης, από την Ιερά Πέτρα. Γιωργάκη, όποτε πήγα στα ΚΕΠ, βλέπω μόνο αλλοδαπούς. Πάνε αλλοδαποί, γιατί δεν έβαζε η Θεανό ένα τετραγωνάκι όταν μπαίνουν με την αίτησή τους για να μην πηγαίνουν. Ήθελε αυτοπροσωπεία. Θεανό μου, αυτές είναι εικόνες τριτοκοσμικές. Ούτε στο Ιράκ δεν έχουν ουρά πλέον. Στα ΚΕΠ του Ιράκ δεν έχουν ουρά. Ο Βασίλης Οβέργης. Μου έκοψαν την κάρτα αλληλεγγύης επειδή είμαι φιλοξενούμενος. Και δεν μου δώσαν και το επίδομα αλληλεγγύης. Ο Γιώργος από την Ιταία. Τι θα γίνει με τους βασικούς χάρτες? Θα γίνει. Ήρθε να γράβασε ένα φίλο μου, είναι στην πλατεία Γαλανδρίου. Και του λένε: το διαμέρισμα που μένει στο τέταρτο όροφο ήταν δάσος. Τέταρτος όροφος, δάσος. Παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό? Τέταρτος όροφος, δάσος. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τσαγκάρης μόλις ήρθε από Ντάισεμπλουμ, από Μέρκελ, από Μοσχοβισή και από Τόμψεν. Άνα από Θεσσαλονίκη. Γιώργο, είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Κόβουν συντάξεις, δεν έχουμε λεφτά. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Γιώργο, κόψαν και οι προηγούμενοι. Έχει απόλυτο δίκιο ο λαός. Εγώ με τον κόσμο είμαι, φίλες και φίλοι. Εντάξει, 13 μειώσεις γίνανε, μην τις ξεχνάμε. Βέβαια. Όχι μόνο 13 μειώσεις. 50% μειωθήκαν οι συντάξεις. Όταν παραλάμβανε ο Τσίπρας, είχαν κοπεί 50% και τώρα που ήρθε ο Τσίπρας, κόβονται άλλο 20%. Καλά, δεν ήρθε για να ισοφαρίσει. Είναι 20. Σε μερικές περιπτώσεις είναι και 30. 37. Τώρα, εφαρμοσμένο. Ψηφισμένο. Όταν είναι ψηφισμένο, είναι εφαρμοσμένο. Ψηφισμένο. Αυτά τα όταν νούμερα, είναι... Γιώργο, που ισχύουν στην επικουρική. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα στον κόσμο. Ψηφίστηκε 37% μείωση συντάξεων έως το 19. Α, όχι ότι έχουν κοπεί τώρα. Έχουν ψηφιστεί. Όταν έχει απαραπόφαση κατεδικαστική για κάποιον, ένα από τον κύριο Νούκα. Αν κοπεί διαφορά, πράγματι θα έχουμε τέτοια μείωση. Αν κοπεί διαφορά. Αν κοπεί διαφορά. Αν κοπεί διαφορά, ναι. Πράγματι κοπεί θα έχουμε διαφορά. Πολύ μεγάλη. Αλλά δεν έχουν κοπεί τόσο. Ένα εικοσάρι όμως μερικοί το έχουν φάει στο κεφάλι. Γιατί έχουμε φόρους, έχουμε μειώσει συντάξεις, έχουμε περικοπή του ΕΚΑΣ. Έχουμε κάτι σούπα μούπες, κάτι επιδόματα, κάτι αναλογικές. Υπάρχει και ρήτρα αύξηση σαν οικονομία ανάλογα με μόνο το ΑΕΠ. Στην εθνική. Ναι, στην εθνική. Στην εθνική. Σε μάει να πα τριφύλι αν είναι πάνω από ένα ευρώ. Εγώ θα σου γράφω τα άρθρα για ένα χρόνο. Τσακάρης, τι γίνεται, νύχτα δύσκολη, ε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε να ισοφαρίσει τους προηγούμενους. Ήρθε να διορθώσει και να ανατρέψει. Φέρτε ένα καφέ στο Τσακάρη, γιατί μιλάει σιγά σιγά. Θα σε φτιάξω. Λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να ανατρέψει και να διορθώσει. Δεν ήρθε να ισοφαρίσει. Άρα ο Γιώργος έχει δίκιο, Μελιγκόνης, ότι είχαν κοπεί, αλλά δεν ήρθε για να κόψει. Επίσης, για να δώσει ήρθε. Για να δώσει ήρθε. Ναι. Για να διορθώσει. Ήρθε για να δώσει αφορολόγητο 12.000 και όχι να λέμε τώρα ότι μπορεί να πάει στα 6. Διόρθωσε.
Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Θες να δεις τον Μιχαλογιαννάκη στην Κρήτη. Να τον δω, να τον δω. Για δεύτε τον Μιχαλογιαννάκη στην Κρήτη. Ο φίλος μου Μιχαλογιαννάκης. Που του λέγανε ρε εσύ κουμπάρε οι κρητικοί φίλοι μου, τα αδέρφια μου. Η αγαπημένη Κρήτη. Χωρίς την Κρήτη, παιδιά, θα είχε πεινάσει όλη η Ελλάδα, να το ξέρετε. Γιατί είναι σούπερ παραγωγή. Ο Μιχαλογιαννάκης σε καλή του ώρα πήγαινε και του έλεγε παιδιά, μην πληρώστε έμφυα. Γιατί άμα έρθουμε, ο έμφυα θα είναι χαρισμένος. Δείτε. Στο Αζίμι κουμπάρε Γιάννη, ήκανε με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μα έλεγε ο Λονός να μην πληρώσουμε έμφυα και θα τον κόψετε. Ναι, τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Ναι, αλλά εσύ δεν το έπεσε. Εσύ δεν μα το έλεγε. Έτονα το Γιάννη, το μέλλον σε τον τιμό, δεν μπορεί να το κόψει. Έτονα το Γιάννη. Εγώ δεν πήγα να προσγειώσουν τα αεροπλάνα στη Ρόδο, δεν το πούμε αυτά μια ολιά. Ήταν αυτά τα χάλια. Γιάννη, ειλικρινά, πού είναι η φυσική κυριαρχία μα. Ήταν αυτό το πράγμα! Στη Ρόδο, θα σε πουλήσω, ρε, κανονικά! Άμα δεν έχεις κανένα μυαλό, να εξαφανιστείτε! Να εξαφανιστείτε όλοι από τσά! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ω, καλώς τον... Καίγεται το κορδελιό, ε! Ωραία πράγματα. Καλά, βρε παιδάκι μου. Τι γίνεται, καλημέρα, καλά είσαι. Καλημέρα σας. Βλέπω καλημέρα κάτι φοβερούς τίτλους. Πολύ καλά σε εσείς. Κατάσταση, λέει, εκτάκτου ανάγκη στο κορδελιό. Άνοιξε και το γήπεδο Τούμπας, έτσι. Άνοιξε ο Ιβάν το γήπεδο Τούμπας, να μπει ο κόσμος μέσα. Πέφτει και μια μετατσικό, καμιά μπαλίτσα να περάσει η ώρα. Αυτή είναι η οπή, η τεράστια οπή. Έχουμε αρχίσει και το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ πλέον, Γιώργο, έτσι, για το ποια ομάδα έχει κάνει την μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Ο Ελευθεριακός Κορδελιού λέει 72.000 κάτοικοι. Μη μου πεις. Αυτή είναι η τρύπα που βλέπουμε. 5 μέτρα βάθος, εκεί βρίσκεται η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 500 λιβρών, δηλαδή 226-227 κιλά κοντά. Το τμήμα εκαθάρισης ναρκοπεδίων Ξηράς έχει κάνει πλέον όλες τις ενέργειες. Έχει στηθεί και ανάχωμα. Έχουν βάλει μέσα τσουβάλια με άμμο. Την Κυριακή, αύριο, θα γίνει η απομάκρυση της βόβας, η απενεργοποίησή της αρχικά. Οι τρεις πυροτεχνουργοί θα είναι εκεί. Ένας θα κατέβει κάτω, θα βγάλουν τον πυροκροτητή και στη συνέχεια θα πάρουν τη βόβα, θα τη βάλουν πάνω σε ένα φορτηγό του στρατού και θα πάει στο πεδίο βολής του Ασκό, όπου εκεί θα καταστραφεί με TNT. Εκένωση έως τις 10 το πρωί. Απαραίτητα όλοι οι κάτοικοι των τριών δήμων που εμπλέκονται. Πάεις καραούλη εκεί. Δήμου Ευόσμου, ναι βεβαίως. Δέλτα και Αμπελοκήπων Μενεμένης, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 θα πρέπει να εκενώσουν την περιοχή σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Θα υπάρχουν φορτηγά, λεωφορεία τα οποία θα τους μετακινήσουν σε σχολεία και σε γυμνάσια. Από σήμερα, και σε γυμναστήρια. Μάλιστα. Από σήμερα το ΕΚΑΒ μεταφέρει, είναι σε ετοιμότητα και μπορεί να μεταφέρει ευπαθείς ομάδες. Θα δίνεται προτεραιότητα κυρίως στους ασθενείς οι οποίοι είναι κλινήρης και σε επιφυλακή βρίσκονται δύο νοσοκομεία, Γιώργο. Το Παπαγεωργίου, το Άγιος Παύλος, σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Και το Παπανικολάου. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από τη στιγμή που συμφώνησαν δούνο του Ευρωπαίοι και Ευρωπαϊκή Τράπεζα, απόψε είναι σε ευθυγράμμιση. Η σελήνη, η γη και ο ήλιος. Έχει και πανσέλινο, έχει και τζόκερ. Πόσο είναι, 12, 14, 14 πόσο είναι. 14. Απίστευτο. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να ευθυγραμμιστεί ο ήλιος, η σελήνη και η γη σε μία σειρά για να συμφωνήσουν και οι τρεις για το θέμα της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου. Φίλες και φίλοι, θα σας το πω μία και έξω. Έχουμε υπογραφή συμφωνίας. Η υπογραφή της συμφωνίας έχει μέτρα 3,6 δις. 1,8 μπροστά, προστάτζα όπως λέμε, και 1,8 πίσω. Μπροστά μαύρα, πίσω η απόδειξη. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν πολλά στη ζωή μας. Τι κάνει ο Τσίπρας? Θέλει το 30% του πλεονάσματος να το κάνει ό,τι θέλει. Πάρτε λίγο πριν τις εκλογές. Σας δίνω κάτι. Να μην πάτε ξεροσφύρι στην κάλπη. Θέλει θέμα χρέους. Θα βάλει λίγο άμυνες πίσω με κάποια πράγματα κλπ. Κλπ. Πάμε σε συμφωνία και όποιος άκουσε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, το Χουλιαράκη, είπε κάτι πολύ σημαντικό στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι το Λονδίνο. Αν δεν πάμε σε συμφωνία, θα πάμε σε τέταρτο μνημόνιο. Το είπε ξεκάθαρα. Έλληνας Υπουργός. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Έτοιμος ο Τσαγκάρης, έτοιμος ο Μιλικόνης, έτοιμος ο Τσουκαλάς, έτοιμοι όλοι, ο Παύλος από Θεσσαλονίκη, η κυρία Νούκα, γιατί έχουμε εξελίξει με τα δάνεια. Φαίνεται ότι και τα δάνεια μπαίνουν μέσα στη συμφωνία, κυρία Νούκα, θα μας τα εξηγήσετε όλα αυτά, γιατί έχουν πολλά οι εφημερίδες και η Καθημερινή σήμερα, κυρία Νούκα, έχει αυτό το τεράστιο θέμα των δανείων,
ψαλίδι 3 δις ευρώ σε κόκκινα δάνεια. Θα μας το εξηγήσετε, θα μας το κάνετε λιανά, λιανά, λιανά. Εδώ είναι τσουκαλάζια για ασφαλιστικό, εδώ είναι τσαγκάρις για τα οικονομικά μας και όχι μόνο. Ειδήσεις από όλη την Ελλάδα, η ώρα είναι 7. Φίλες και φίλοι, μπαίνουν και τα επιδόματα μέσα. Όταν θα δοθεί το επίδομα φτώχειας, όλα τα υπόλοιπα πάνε υπερπλεόντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων. Λοιπόν, Παύλο, τα ξαναλέμε και πάλι. Τα ξαναλέμε γιατί είσαι stand-by, τη βόβα και τα μάτια σου, έτσι. Λοιπόν, ο Καπράλος, τον είχα στο στρατό τον Καπράλο. Αξιωματικό. Ήτανε ταγματάρχης τότε. Φώναζε προχθές και έλεγε για μια βομβούλα, λέει, του Δευτέρου Παγκοσμίου, πώς κάνετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνει ο Περιφερειάρχης και παίρνει τα μέτρα του. 7 και ένα πρώτο λεπτό. Οι γυναίκες βγαίναν από του Βερόπουλου και ήταν τρεις ευτυχισμένες. Οι άντρες τώρα βγαίνουν από του Πετρόπουλου και είναι και αυτοί τρεις ευτυχισμένοι. Πάμε σε διάλειμμα, ελάτε. Εικόνα του καιρού σήμερα, φίλες και φίλοι. Βαριά σύννεφα πάνω από την Αττική και σε πολλές περιοχές της πατρίδος μας. Αργότερα όμως θα υποχωρήσουν τα βαριά σύννεφα. Κρύο έως την Τετάρτη, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χαμηλές θερμοκρασίες, κάνει ψόφο πρωί-πρωί όπως λένε και στις γειτονιές. Πάρα πολύ κρύο. Κρύο, φίλες και φίλοι, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Η ώρα είναι 7 και 10. Είναι πρωινό Σαββάτου. Όλη η ομάδα εδώ. Παναγιώτης Κοκόρης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους καλεσμένους. Να είσαι καλά. Καλημέρα στους εδώ ο Γιώργος ο Ρωμανιάς. Καλημέρα κύριε Ρωμανιά. Καλημέρα. Τι κάνετε, εμένα. Καλά είστε. Επιβιώνουμε. Εδώ είναι ο Γιώργος ο Μελικόνης από τις 6 το πρωί, ο Κώστας ο Τσουκαλάς, η Αριάδνη η Νούκα και ο κύριος Τσαγκάρης. Και όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να σας λέει τι έγινε τη νύχτα. Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τι. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του κυρίου Τσακαλώτου, με τους δανειστές. Καταρχήν, έχουμε τι. Έχουμε την πρόταση των δανειστών και έχουμε και την σφοδρή άμυνα της Αθήνας. Αυτά που ζητάτε δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Τι ζητούν οι δανειστές. 3,6 δισεκατομμύρια, 1,8 τώρα μπροστά και 1,8 αν χρειαστεί το 2018. Επίσης, ζητούν τι. Ζητούν παρέμβαση, μείωση στις συντάξεις, μείωση της εθνικής ζητάει το Δουνουτού, επίσης μείωση της κατώτατης εθνικής από τα 2,46 στα, από τα 3,46 στα 2,41, 105 ευρώ κάτω, επίσης ζητούν μείωση το φορολογίτου. Υπάρχει δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου, Έλληνα αξιωματούχου στις Βρυξέλλες, ο οποίος είπε τι, η ελληνική πλευρά δεν θα υποχωρήσει στην απέτηση για μείωση αφορολογίτου κάτω από τα 6. Το Δουνουτού, ο κύριος Τόμψεν, ζητάει αφορολόγητο στα 5, ισοπαίδωση δηλαδή. Η Αθήνα δεν δέχεται κάτω από τα 6, μάλλον ζυγίζουμε γύρω στα 7. Η Αθήνα λέει θα πάω σε αφορολόγητο γύρω στα 7, θα το δούμε, αλλά θέλω το 30% του πλεονάσματος να το κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή, το 30% να μπορώ να το δώσω ως μπόνους αύριο την άλλη σε μια προεκλογική εκστρατεία και να πω πάρτε 200 ευρώ γιατί είμαστε κοντά στις κάλπες. Παράδειγμα. Επίσης, καλά, μπορεί να το κάνει και χωρίς κάλπες, όπως έγινε τα Χριστούγεννα. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Μπορεί και χωρίς κάλπες. Επίσης, η Αθήνα δίνει και παίρνει. Δηλαδή, η Αθήνα λέει ναι στον κόφτη αν χρειαστεί. Και υπάρχει και μια φράση για τον κόφτη, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αν χρειαστεί, αναιρεσιμότητα του κόφτη. Δηλαδή, όποτε χρειαστεί, αυτά ο κύριος Τσαγκάρης θα μας τα εξηγήσει. Τα συγκεντρώνω έτσι απλά για να τα καταλάβετε. Οι δανειστές ζητούν αύξηση φόρων από 40
έως 800 ευρώ, μάλλον η μπίλια θα κάτσει στο μέσον, και ζητούν μειώσεις συντάξεων 100 ευρώ τώρα στην κατώτατη εθνική και 200 έως 300 και 400 με τον συμψηφισμό Γιώργο Ρωμανιά. Όταν έρθει η ώρα, τον υπονυπολογισμό. Να κάνουμε μια μικρή προσθήκη. Βεβαίως. Με τον καινούριο νόμο, ναι, έχουν καταργηθεί τα κατώτατα όρια. Δεν υπάρχει κατώτατη εθνική τώρα. Σωστό. Κατώτατο όριο δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λένε ότι έχει υποκατασταθεί με την εθνική, αλλά αυτή η αντιστοιχία δεν είναι σωστή. Πάντως η έννοια του κατωτάτου ορίου με τον νόμο 4387 έχει καταργηθεί. Ακριβώς. Και βέβαια έχουμε μια τρέλα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σας τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε πού πάει η ιστορία. Η κάρτα 1542. Μέχρι το 21, είδατε που λένε οι πολιτικοί, στο, το 2021 θα ζούμε τα πόσα χρόνια. Όλοι δεν το βάλαν ορόσημο, και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Δείτε τώρα φαΐ στα 200 χρόνια της Επανάστασης να καταλάβετε. Στα 200 χρόνια που θα γιορτάζουμε, γιατί ήδη Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν πει ότι το 21 θα είμαστε πλέρια. Ζητάει το Δουνοτού το 21 από τα 87,3 δις οι φόροι να πάνε στα 94,5 δισεκατομμύρια. Οι έμεση φόροι από τα 30,7 δις, προσέξτε, έμεση φόροι, είναι οι φόροι που πληρώνουν όλοι, να πάνε στα 34,2 δις. Έμεση φόροι είναι ΦΠΑ. Και οι φόροι, οι άμεση, δηλαδή φορολογία, περικοπή αφορολογήτου και ακίνητα, από τα 16,6 δις να πάνε στα 18,4. Δηλαδή ζητάνε 8,1 δισεκατομμύρια μέχρι το 21. Δηλαδή αυτή η ιστορία δεν σταματάει το 18 και το 19. Διότι ένας πολύ πολύ σοφός είπε ότι αυτά τα μνημόνια θα φάνε 12 κυβερνήσεις. Και μέχρι τώρα είμαστε στην 8η. Άρα, πάμε σιγά σιγά. Άρα υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Υπάρχει κόφτης ο οποίος θα ενεργοποιείται. Όχι, όχι. Εφόσον υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα για μετά το 18 που λύγει το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Υπάρχει πρώτα απ' όλα επέκταση του στόχου των πλεονασμάτων. Μπράβο. Αφού υπάρχει αυτή. Ναι, όχι. Απαντώ στον κύριο Χουλιαράκη, ο οποίος είπε χτες ότι εάν δεν υπάρξει τώρα μια κακή αιστοσυμφωνία σε μια Ευρώπη την οποία δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει μεθαύριο. Δηλαδή δεν ξέρουμε μεθαύριο ο κύριος Ντάιζεμπλουμ τι εκπροσωπεί. Δεν ξέρουμε σε 6 μήνες ο κύριος Σόιμπλε τι θα εκπροσωπεί. Σωστό. Εγώ του εύχομαι του ανθρώπου να είναι εκεί, αλλά δεν το γνωρίζουμε, αυτό λέω. Καλά, μην το εύχεστε, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ το εύχομαι να είναι. Εγώ εύχομαι να είναι, γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό οικονομολόγο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Την κάνουμε. Ένα μνημόνιο σημαίνει να πάρουμε και λεφτά όμως. Εδώ πέρα δεν μας δίνουν λεφτά. Αυτό λέω. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα χωρίς δανεικά. Λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Ένα λεπτό. Αντέχει ο κόσμος. Αστειεύεστε. Να το πάρουμε αλλιώς. Αστειεύεστε. 800 ευρώ παραπάνω φόρο. Καλά κάνει η Αθήνα και αντιστέκεται. Είπα εγώ να μην αντιστέκεται. Εγώ περιμένω να δω τη ρίση του Πρωθυπουργού 25 ναι. Ιανουαρίου. Ναι. Καμία συμφωνία, ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός προχτές 25 Ιανουαρίου του 2017. Όποιοι παρασύρουν τον Πρωθυπουργό σε δίθεν συμφωνίες, μέσα από τις οποίες ουσιαστικά τον εντάσσουν στη λογική ενός επόμενου μνημονίου, αντί να εγκαλέσει δηλαδή η κυβέρνηση η ελληνική τους συνταγογράφους του τρίτου μνημονίου, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα. Μάλιστα. Έχει απόλυτο δίκιο στο ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα που μας ζητήθηκαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχθές είπε ότι εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας να κάνουν και οι δανειστές τη δικιά τους δουλειά. Προέκυψε ένα θέμα με το Δουνουτού. Αντί λοιπόν να αφήσουμε τους Ευρωπαίους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, εχθές ο κύριος Νοβότνη, ο διοικητής της Τράπεζας της Αυστρίας, ο στουρνάρας της Αυστρίας δηλαδή, ναι, 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 για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει, είπε ότι δεν τρέχει τίποτα που δεν θα είναι το Δουνουτού την επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα η Ελλάδα, θα το λύσουν οι Ευρωπαίοι. Σαφής. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι δεν αντέχουν κανένα Brexit, αφήστε τι λέγεται εδώ μέσα, διότι αν η Ελλάδα σήμερα, μετά το Brexit, και τα όσα ο κύριος Τραμπ, ο νέος πλανητάρχης, προσπαθεί να περάσει στη νέα διακυβέρνηση, ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο εάν σαφής, οι Ευρωπαίοι πάμε στον κόσμο τώρα. Γρέξη. Ο κόσμος τώρα, τι να συζητήσω εγώ. Έτσι, μπράβο. Εμείς περιμέναμε αυτή την κυβέρνηση να ξαναφέρει τα φορολόγια τους 12.000. Και τελικά και πού πάει. Συζητάμε τώρα ότι θα πάει στις 6. Πάει στα 6. Αυτό θα βγει να πει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά βγαίνει κυβερνητικός. Τι μου λέτε, περίμενε τώρα να δεις. Να δεις με τους αριθμούς που τους ξέρεις καλά. Πρέπει να αντιληφθεί. Έλληνας αξιωματούχος, ναι, μιλώντας σε πηγαδάκι χθες το βράδυ, ναι, στις Βρυξέλλες, ωραία, είπε το εξής, ότι η ελληνική πλευρά δεν θα υποχωρήσει στην απέτηση για μείωση αφορολογήτου κάτω από τα 6.000 ευρώ, δηλαδή από τα 12 που ήμασταν. Δεν δεχόμαστε κάτω από τα 6, δηλαδή το 7 το κουβεντιάζουμε.
7 άμα πάμε αφορολόγητο. Όπως το έχουμε πει. 400 ευρώ. Είναι 400 ευρώ φόρος παραπάνω. Εμένα με ρωτάτε τι γίνεται με την τσέπη του καθημερινού πολίτη. Και τα λέτε. Λέμε στον Πρωθυπουργό να μας ακούει από εδώ πέρα ότι το 2009 τα λεξιπρόθεσμα ήταν 30 δις. Ναι. Το 2012 είχαν φτάσει η ψαμαρά το 2014 που ξεκινήσε η συζήτηση, από εδώ μέσα ξεκίνησε για τις 72 δόσεις, αν θυμάσαι. Το θυμάμαι. Τους κάνανε 100. Σωστό. Ορθή Βαλαβάνη και διόρθωσε σωστά τον νόμο του Σαμαρά, ναι, για τις 100 δόσεις. Είχαν φτάσει στα 75. Ξέρεις πόσο είναι, Γιώργο, σήμερα τα λεξιπρόθεσμα? 95. 100 είναι. Μπράβο. Λοιπόν, άλλα 100 λοιπόν τα κόκκινα. 100 τα λεξιπρόθεσμα. Για χαραντάν. 80 είναι το ΑΕΠ. Σωστό. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα? Βάζουμε μια τελεία. Βάζουμε μια τελεία, πάμε συντάξεις. Γιατί είναι πολύ σοβαρό, κύριε Ρωμανιά. Έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει τι. Η εθνική σύνταξη είναι 380 στην 20ετία, σωστό? Είναι 384. Στην 20ετία. Για 20 χρόνια και πάνω. Και 246, 346 στα 15. Είναι 345 τώρα στην 15 ετία. Και λένε τα 345 να γίνουν 241. Αυτό η Αθήνα, Γιώργο Μελιγκόνη, ούτε καν να το ακούει δεν θέλει. Βέβαια, η λειτουργία της εθνικής σύνταξης στο καινούριο σύστημα, ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα, πάμε τώρα εδώ. Έτσι. Τώρα. Ζητάνε 105 ευρώ μείωση της εθνικής σύνταξης στα 15 χρόνια. Αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα το οποίο φέρνει ο Τόμψεν στην συζήτηση. Δεν το είπε μόνο ο Τόμψεν, το είπε και ο Τζέρι Ράις. Α, και ο Τζέρι Ράις, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι ο. Ο Τζέρι Ράις είναι ο εκπρόσωπος, ο περίεργος. Ο εκπρόσωπος του Μονουτού. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Ο Τόμψεν λοιπόν λέει τι, κάτσε να του κόψω εγώ το βήχα να βγαίνω στα 15 χρόνια, να πηγαίνω κατευθείαν στα 20. Η Αθήνα αυτό. Αν είχαν το δουλειά, δέχεται, θα πηγαίνανε στα 20. Αν δεν έχουν δουλειά, είναι 105 ευρώ χαμηλότερα άμεσα. Όποιο βγαίνει. Μπαμ και κάτω είναι τώρα αυτό. Στου χαμηλότερου. Στου χαμηλότερου. Γιατί είναι με 15 ετία και είναι χαμηλή η σύνταξη αυτού. Άρα λοιπόν, εδώ κύριε Κοκόρη, έχουμε μία πίεση, μία πολυεπίπεδη πίεση. Και πριν πάρτε το λόγο, θέλω να πάμε στην κάρτα. Το πάρε δώσε. 1548. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι ένα τραπέζι. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος κέρδισε το φλουρί στο Μαξίμου, αλλά του είχαν κόνιο στις Βρυξέλλες. Είναι βαρύ αυτό. Μήπως του το δώσανε. Παιδιά, δεν χωνεύεται. Μήπως το φλουρί του το δώσανε. Όχι, δεν κάνει ο Τσίπρας τέτοια πράγματα. Μην τα έλα τώρα. Δεν είναι του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έκοβε την πίτα. Δεν είναι του. Δεν κάνει τέτοια ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκοψε την πίτα. Μπορεί να το δώσανε στο... για να το γλυκάνουν τον άνθρωπο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν κάνει τέτοια ο Τσίπρας. Όταν κόβει την πίτα, την κόβει κανονικά. Δεν φταίει και ο Τσίπρας. Μπορεί να φταίνει οι ηγητές του Τσίπρα. Τώρα εσείς τι είπατε να βγάλετε ότι ήταν κάλτσιμο το φλουρί που πήρε ο Ευκλήδης. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Πάμε στο Πραντεφέρ. Πάμε να δούμε. Τι δίνει η Ελλάδα και τι παίρνει. Προσέξτε να δείτε. Γιώργο, ό,τι άλλαξε τη νύχτα με διορθώνεις. Εντάξει, πάμε. Το πάρε δώσε της διαπραγμάτευσης. Είναι ένα τραπέζι. Είναι ο Ευκλήδης και είναι γύρω του Ντάισεμπλουμ. Ο ένας, ο άλλος, όλος ο κόσμος. Αχ, αχ. Λοιπόν, και έχουμε. Υπό όρους κόφτη δίνει η Αθήνα. Δηλαδή, θα βάλουμε τον κόφτη, θα τον θεσμοθετήσουμε, αλλά αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθεί ο κόφτης. Δεύτερον, αφορολόγητο το κουβεντιάζουμε μέχρι τα 7.000. 400 φόρος παραπάνω. Γιώργο, μέχρι τα 6.000. Ναι, αλλά δεν θα πάει στα 6, θα πάει, ναι, λίγο παραπάνω. Όταν σου λέει, κάτσε να τα πω δύο λεφτά και τα εξηγείς. Κάτω από 6. Φόρο απαλλαγές εντόπω χλωερό. Και είναι πάρα πολλές. Θα μας τα πούν τώρα εδώ. Θα μας τα πει η κυρία Νούκα, ο κύριος Τσαγκάρης και οι υπόλοιποι. Είναι πολλές οι φόρο απαλλαγές. Είναι ένα ψωμί γύρω στα 2,5 δις. Συντάξεις και επιδόματα. Εδώ τη κακομοίρα. Αυτά. Η Ελλάδα τα δίνει με την αίρεση του κόφτη. Αιρεσιμότητα κόφτη. Γιώργο Μελιγκόνη, αιρεσιμότητα κόφτη. Λέει, εγώ όλα αυτά τα δίνω, αλλά αν έχω πλεονάσματα, δεν θα δεχθώ να κάνετε αυτές τις σημειώσεις. Πάμε καλά μέχρι εδώ. Ναι. Τώρα, τι παίρνει. Παίρνει μέτρα 3,6 δις σε δύο δόσεις. Σου λέει, κοίταξε να δεις. 1,8 τώρα. Και το 18 βλέπουμε, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Θα τα δούμε. Οποία είναι όλα υπό αίρεση. Όλα υπό αίρεση. Δεν εφαρμόζεται τίποτα. Ο κόφτης είναι το πάνω-πάνω. Έτσι. Επίσης, μείωση φόρων μικρομεσαίων. Η Αθήνα εδώ θα βάλει βέτο. Εγώ θα πω το εξής. Γιατί να μειωθούν οι φόροι στους μικρομεσαίους? Στους αξιούχους δεν πρέπει να μειωθούν που έχουν υποστεί τα πάντα. Επίσης, διάθεση του 30% της υπεραπόδησης των εσόδων. Σου λέει κάηκα τώρα στο χυλό. Έδωσα ένα 200 στους αξιούχους 300. Μη μου κάνουν καμιά ιστορία. Και 400 και 500, ανάλογα με τη σύνταξη που παίρνω. Το 30% τη υπεραπόδοση και το μοιράζω αναλόγως. Δεν ξέρεις, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Ξαφνικές. Εμένα ο Σαμαράς μου λέγει, Γιωργάκη, θα κάνω εκλογές.
16-17. Λέω, είσαι σίγουρος. Έχεις πρόεδρο δημοκρατίας ενδιάμεσα. Και γίνανε εκλογές τότε. Άρα, εκλογές, όποτε δει και ανεβαίνει λιγάκι, τσουκ, θα το κάνει. Πάμε. Δέσμευση για το χρέος. Θα δεσμευτεί, θα ζητήσει δέσμευση των δανειστών για το χρέος. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα σκληρό μπραντεφέρ. Κύριε Τσουκαλά, κυρία Νούκα, κύριε Ρωμανιά, Γιώργο Μελιγκόνη και Κώστα Τσουκαλά, το οποίο μπραντεφέρ έχει επίπτωση στον απλό πολίτη. Εκεί θα πάμε τώρα. Όταν λέμε λοιπόν, Γιώργο Ρωμανιά, για μειώσει συντάξεων ή κύριε Κοκόρη, μιλάμε για μείωση αφορολογήτου, ουσιαστικά, αν από τα 8.600 πάμε στα 7.000 αφορολόγητο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 100 φοροτεχνικών συν το τσαγκάρι, μας δείχνουν ότι έχουμε αύξηση φόρου 400 ευρώ σε όλους. Πέραν των φόρων που πληρώνουν οι Έλληνες. Αυτό η Αθήνα δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει. Ελάτε. Κύριε Αυτιά, ναι. Είτε το αντέχει η Αθήνα είτε όχι, δεν το αντέχουν οι Έλληνες πολίτες. Και μέχρι προχθές ακούγαμε από την κυβέρνηση να ισχυρίζεται συνεχώς ότι δεν θα δεχτούμε μείωση του αφορολόγητου. Ούτε ένα μέτρο, δεν θα δεχτούμε καμία μείωση μέτρα. Συντάξεων. Και τώρα κατεβαίνουμε σιγά σιγά το πάτωμα. Α, δεν θα δεχτούμε στα 7, θα δεχτούμε μέχρι τα 6, δεν πάμε παρακάτω. Αυτού του είδους λοιπόν οι πολιτικές είναι πολιτικές να προκαλούν σύγχυση στο λαό για να περάσει σιγά σιγά και χαλαρά τα μέτρα. Δεν παίρνουν όμως αυτά τα μέτρα, γιατί αν ήταν κάποιες άλλες εποχές με την ανάσα των επαναστατικών και των κινήσεων γυμναστικής που έκαναν σε κάποιες άλλες εποχές, κάποιες άλλες κυβερνήσεις, θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πλάκες από τα πεζοδρόμια. Πάμε τώρα. Δεν θα είχαν πέσει μόνο κτίρια. Πάμε. Και οι πλάκες. Δεν θα μιλούσαμε λοιπόν για μέτρα τέτοια. Αυτά τα μέτρα λοιπόν δεν πρέπει καν να διανοηθούν ότι μπορούν να τα περάσουν. Άρα λοιπόν, κύριε Ρωμανιά, στο θέμα των συντάξεων να περιμένουμε να υποχωρήσει η Αθήνα στην Εθνική Σύνταξη κατά πέτηση του Δουνουτού, διότι η Αθήνα λέει, και το λέει νομίζω η Αυγή σήμερα, στην πρώτη σελίδα, φίλες και φίλοι, το λέει ξεκάθαρα. Στην τελική ευθεία μετεμποδίων, οι παράλογες αξιώσεις του Δουνουτού. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι. Διότι εδώ τώρα, τούτοι εδώ, στο Δουνουτού, κύριε Τσακάρη, πέσανε έξω 100 φορές. Λέγανε ανάπτυξη από το 11 και από το 12. Εγώ θυμάμαι τους οικονομικούς υπουργούς του Πασόκ που λέγανε, α, μπήκαμε στο μνημόνιο το 10, το 11, πάμε στην Ιθάκη. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Πού είναι? Το λέγανε και οι υπόλοιποι, ότι βγαίνουμε στις αγορές και κάνουμε και δείχνουμε. Και πάμε στο 17 και μας έρχονται μέτρα. Το Δούνο του φωνάζει πάντως για το κούρεμα του χρέους. Και εδώ βλέπω τους πάντες να κάνουν το παγώνι κατά το κοινό λεγόμενο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυστυχώς πλέον και ναι, σε ελληνικό. Ναι, αλλά μέχρι τώρα κουρεύουν την τσέπη μας όμως, κύριε. Κουρεύουν την τσέπη μας, διότι με βάση αυτά τα ζητούμενα για τα πλεονάσματα, το Δούνο του λέει ή θα κουρέψετε χρέος, θα κάνετε αυτό. Ναι, γι' αυτό αλλά βλέπετε και μία άρνηση σήμερα. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Και βλέπετε και τον πρέσβη το του κυρίου Τραμπ στην Ευρώπη. Ένα λεπτό. Κι εγώ σε κάνω μάκα. Ναι. Κι εγώ σε κάνω μάκα. Αν σου χρωστάει η Νούκα 1000 ευρώ, λέω Τσουνούκα, κούρεψε το τα λεφτά που είναι να δώσει το τσεκάρι. Και κάνω το μάκα και τον ωραίο. Το Δουνουτού δεν έχει βάλει ένα φράγκο ακόμα. Το Δουνουτού είναι πτωχευτικός μηχανισμός, δεν είναι τράπεζα. Ακριβώς. Το Δουνουτού. Άρα, κυρία Νούκα, αν έχουμε αύξηση φόρων και έχουμε και μείωση συντάξεων που ζητάνε, γιατί έχουμε και τον επαναπολογισμό. Φωνάζει ο Ρωμανιάς και λέει το Σεπτέμβριο έχουμε επαναπολογισμό με μείωση. Με τα δάνεια τι θα γίνει? Διότι εδώ σου λέει τα κόκκινα τελειώσανε. Θα πληρώσετε και θα μπείτε στα πράσινα. Τι θα γίνει? Καταρχήν να πούμε ότι 47-48 περίπου δις είναι τα καταγγελμένα. Μάλιστα. Δάνεια που είναι τα πρώτα που θα μπει ο μηχανισμός ίσπραξης, που σημαίνει αυτό ότι θα προβούν οι τράπεζες ή οι εταιρείες διαχείρισης σε πληστηριασμούς. Δεν το συζητάμε αυτό. Μετά ένα μεγάλο κομμάτι επίσης θα εκποιηθεί, θα πουληθεί στα φανς που επίσης θα κοιτάξουν τον τρόπο με τον οποίο εισπράξουν. Αυτό είναι η εξυγίαση των τραπεζών που είπε ότι πρέπει να έχετε, ναι, και 10 δις για τις τράπεζες. Από εκεί θα ξεκινήσει η εξυγίαση. 10 δις για τις τράπεζες είναι. Επειδή δεν θα πάει καλά αυτό. Ακριβώς. Θέλει τα 10 δις. Επειδή είναι λίγο δύσκολο να πάει καλά αυτό, γιατί άντε και βγήκαν στον πληστηριασμό τα κινητά, ποιος θα πάρει. Σωστό. Και ένα θέμα αυτό, τεράστιο.
Λοιπόν, ελπίζω να μην φτάσουμε να θέλουμε και άλλη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, γιατί αυτή τη φορά ξέρετε τι σημαίνει ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Δεν είναι όπως τις προηγουμένες φορές. Προβλέπουν πάντως για να λένε 10 δισεκατομμύρια. Προβλέπουν. Να βγάλουμε κάτι από τα δάνεια. Βασικά, έχουμε, λοιπόν, αναφέρονται στο μαξιλαράκι στα 10 δις που έχουν περισσέψει και είναι στην άκρη. Έτσι, μπράβο. Και έχουν εγγραφεί στο δημόσιο χρέος. Αλλά τα λένε όμως. Αλλά το λένε γιατί έχουν τα διάολα μέσα τους. Γι' αυτό. Πάμε στο Γιώργο τώρα. Τα 40 όμως που πρέπει μέχρι το 19 να ρυθμιστούν από εκεί και πέρα, τι θα γίνει. Σωστό. Υπάρχει αυτό. Πρόβλημα. Σωστό. Αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα. Απλώς το πρόβλημα είναι συνολικό. Δηλαδή, μην βλέπουμε μόνο. Υπάρχουν πληστηριασμοί και πληστηριασμοί. Υπάρχει το παράδειγμα πριν 2 εβδομάδες, δεν θα πω όνομα. Ναι. Πρώην υπουργός άφησε σπίτι στη Θεσσαλονίκη να πάει στο Σφυρί για χρέος 80.000, ενώ στο τελευταίο του πόθεν έσχες, δηλαδή στο πόθεν έσχες του 2014, δηλώνει έσοδα 580 χιλιάρικα από πώληση άλλου ακινήτου στο εξωτερικό. Είστε σαφείς. Γιατί άφησε δηλαδή το σπίτι να κοκκινήσει. Είστε σαφείς. Μπορεί να μην ήθελε να το κρατήσει. Προφανώς μπορεί να έβαλε και ένα γνωστό το να πάει στο σπίτι φτηνά. Αλλά λοιπόν, είναι γι' αυτό. Είστε σαφείς. Πάω στο Γιώργο το Ρωμανιά. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να απαντηθούν. Δεν το συζητάμε. Σύμφωνοι. Απλώς υπάρχουν και αυτές. Μην το ξεχνάτε. Σαφώς. Πάω στο Γιώργο το Ρωμανιά. Γιώργο Ρωμανιά. Ποια θα είναι τα στάδια της μείωσης των συντάξεων, διότι θα πάμε με μαθηματική ακρίβεια σε μείωση συντάξεων. Γιώργο, είτε λέει το Δουνουτού οτιδήποτε, είτε συμφωνήσουν με τους δανειστές ή δεν συμφωνήσουν, ναι. Το έχω πει πολλές φορές, το νομοσχέδιο που έγινε νόμος ο 4387 και που μέχρι στιγμής έχει ήδη τροποποιηθεί, ναι, ναι, με 4 νόμους, ναι, ναι, το 4389, το 4415, το 4425, το 4446, 4 φορές έχει τροποποιηθεί και ετοιμάζεται 5η τροποποίηση, ναι. Αυτός ο νόμος είναι, δημιουργεί ένα θνησιγενές μόρφωμα. Μας λέει τι θα γίνει για τις συντάξεις το 16 και το 17. Δεν έχει καμία πρόβλεψη για από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Έχουμε τάσχει τουλάχιστον σε 7-8 αλλαγές, ναι, ναι, αλλαγές, αλλαγές, ναι, ναι, του ασφαλιστικού, ναι, στην Ελλάδα. Άρα, σε όλες τις αλλαγές. Τι λέμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, σε όλες τώρα. Τις αλλαγές. Ένα λεπτό. Αυτό πάνω. Μοιάζει και ο κόσμος αν πας στις σκέψεις. Αυτό. Θα του πεις τώρα τι θα γίνει. Τώρα χαλάς όλη τη ροή της κουβέντας. Ναι, χαλάω, ναι, την κρέμα τη δικιά σου τώρα. Το θέμα δεν είναι η κρέμα η δικιά μου. Το θέμα είναι ότι όσες αλλαγές γίνανε σήμερα στην Ελλάδα, ήτανε, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, ναι, στηριχθήκανε σε αναλογιστική μελέτη. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει μελέτη. Σε αυτό δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Έρχεται ο νόμος και μας λέει το εξής. Απίστευτο, το 16 και το 17 θα γίνουν αυτά και το 18 λέει θα έχουμε ανάπτυξη. Αυτό λέει ο νόμος. Πάμε τώρα παρακάτω. Επομένως, προβλέπει ο νόμος ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, δια του νόμου θα γίνει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, πρώτη, κύριε Ρωμανιά. Πρώτη για την πλάκα δηλαδή, της υπόθεσης. Ο κόσμος βλέπει απέναντι. Ο κόσμος λοιπόν έχει συνειδητοποιήσει. Τι του λέμε λοιπόν τώρα. Του λέμε ότι δυστυχώς το νομοσχέδιο που έγινε νόμος τελικά δεν εξασφαλίζει τίποτα για το 18. Δηλαδή θα πάμε. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Θα έχουμε αλλαγές, πώς το λένε. Αλλαγές μειώσεων. Μα έγινε ποτέ στην Ελλάδα, για να το γενικεύσω, καμία αλλαγή επιταλητίου. 20 αλλαγές. 20 χρόνια, κύριε Ρωμανιά, αυτό έγινε. Τι αλλαγή, για πες μου. Δεν έδωσε συντάξει ο Παπανδρέου. Με δανεικά. Για ξαναπέστο. Με δανεικά. Με δανεικά τα έδωσε, τσακάρι. Αν έγινε ποτέ, λε. Τσακάρι, με δανεικά και τα πληρώναμε. Αν θες να σου πω, διότι. Και κατέστρεψε και τον ΝΑΤ. Μα ακούει ο κόσμο. Δεν μα ακούει ο κόσμο. Κατέστρεψε και τον ΝΑΤ ω χωρεμένο. Τσακάρι. Ένα λεπτό. Κατέστρεψε τον ΝΑΤ. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με τον ΝΑΤ. Μόνο τον ΝΑΤ. Δεν θα διαφωνήσω ο κόσμο. Ένα λεπτό. Δεν ανέβηκε ο κόσμο. Όντω τότε. Ο Παπανδρέου όταν είχε αναλάβει, έδωσε και στους μισθούς, μην ξεχνάστε, ναι, αυτό, την αριθμική. Με δανεικά, κύριε Ρωμανιά. Να ρωτήσω ποιος το κοίταξε, επομένως, το κοίταξε, ναι, ο Παπανδρέου. Λοιπόν, μην να ανατρέψουμε την ιστορία. Κύριε Τσακαρή, ακούστε να δείτε, ήσασταν πολύ Πασόκ τότε και συμμετείχατε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ, κύριε. Δεν ξέρω, δεν με απασχολεί αυτό, αλλά ένα πράγμα ξέρω. Το ζήτημα τα 320 εκατομμύρια δολάρια του ΝΑΤ. Τα 300, κύριε Κοκόρη, μιλάω. Τα 320 εκατομμύρια των ναυτικών. Ο ιδρώτας των ναυτικών, εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα, ναι, ναι, πας και παίρνεις δραμαμίνη, γιατί ζαλίζεσαι. Ναι. Πού πήγανε, ναι, τα λεφτά αυτά. Ένα λεπτό, γιατί και τα δραγμοποίησες σε μια νύχτα. Αυτή η χώρα, γιατί, αυτή η μίλαμε τώρα ότι θέλουμε. Να πω κι εγώ. Όχι, να μην πεις. Λοιπόν, γιατί είναι ευρίασε γι' αυτό. Τώρα να πεις, έλα. Εδώ είναι άλλο θέμα. Τσακάρι, να πεις. Όχι, είπες πότε αυξήθηκαν οι συντάξεις στην Ελλάδα. Με δανεικά, τι να το κάνω. Όταν έλεγε ο Ράλης, μετά να την άξω τη δραγμή της Ελλάδας στον αέρα, ο Παπανδρέου έδωσε. Αν με άφηνες να συνεχίσω, θα σου απαντούσα ως εξής. Αλλά με τη Χαύρα δημιουργήθηκε ένα κενό.
στενό. Με τα δανεικά σου λέω, κάνω και εγώ πλούσιο. Μα στάσου, ρε Γιώργο, και εσύ με τα δανεικά. Δεν μπορώ πια, με δανεικά τα δίνε. Ο Παπανδρέου όταν ανέλαβε έδωσε αυξήσεις. Με δανεικά. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Δεν είχε λεφτά. Μα και αυτοί δανεικά παίρνουν για να γιώνε. Μα δεν με αφήνει πάρα πολύ. Δανεικά σήμερα δανεικά παίρνουν. Δεν με αφήνει από εκεί και δεν με αφήνει από αυτό που θέλω. Δανεικά δεν είναι. Άφετε το Ρωμανιά. Άφετε το Ρωμανιά. Πάνω από δύο κουβέντε μπαίνει ο ένα από εδώ πέρα μια σφύρα, ο άλλο από εκεί. Λοιπόν, το ξαναλέω. Ο Παπανδρέου έδωσε λεφτά. Δεν έκανε αλλαγή του συστήματο για να κάνει αναλογική. Σωστό. Έδωσε αύξηση. Άφησε τις τρύπες. Εγώ δεν μιλώ γι' αυτό. Μιλώ για τις τροποποιήσεις, τις αλλαγές, τις μεταφορές που γύρανε στο σύστημα. Πες μου τώρα λοιπόν. Εκεί λοιπόν σε όλες τις αλλαγές και επί Παπανδρέου, έτσι εγώ θυμάμαι λοιπόν, που ξημεροβραδιαζόμασταν με το Χριστοδουλάκι για να βγάλουμε ας πούμε την αναλογιστική μελέτη μέχρι το 2030. Και τα κάνατε θάλασσα. Έτσι. Όχι, δεν έκανε θάλασσα. Μπήκε το ασφαλιστικό, έμπαινε κάθε χρόνο μέσα. Ένα λεπτό. Η μελέτη που έγινε με τον Χριστοδουλάκη ήταν πολύ σοβαρή. Ο Χριστοδουλάκης ήταν ο πιο σοβαρός υπουργός οικονομικών. Μην κοροϊδευόμαστε, ήταν λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρή. 7:33 πρώτα λεπτά. Μέχρι το βράδυ. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω, επειδή όλα τέλεια ήταν οι κυβερνήσεις και μπαίνανε μέσα το ασφαλιστικό. Λέμε ότι όλες οι κυβερνήσεις όταν κάνανε αλλαγές, κάνανε αλλαγιστικές μελέτες. Μάλιστα. Και μπαίναμε μέσα. Πώς μπαίνανε συνέχεια μέσα. Κάτσε ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Πώς μπαίναμε μέσα. Περίμενε, Παναγιώτη. Ναι, η απάντηση. Πώς μπαίναμε μέσα. Η απάντηση είναι δεδομένη. Αφού κάνατε αναλογιστικές. Η απάντηση είναι δεδομένη. Ποια είναι. Η απάντηση είναι ότι όσες φορές το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μάζευε αποθεματικά, άπλωνε το κράτος το μακρύ του χέρι και τα αφαιρούσε. Μπράβο. Και έτσι δεν είχαν αξία στο τέλος. Λοιπόν, καμία από τις επειδή μιλούσε στον Παπανδρέο πριν από λίγη ώρα, όταν πήρε τα λεφτά των ναυτικών, τα 350 εκατομμύρια δολάρια, τι κάνανε τότε. Πέστε μου τι κάνανε. Εγώ θα σου πω ακόμα. Γελάει, χαμογελάει ο Τσουκαλάς. Σου λέει, έχουν συντάξει ο κόσμο. Κατάλαβε. Εγώ θα σου πω ακόμα. Μα το πλήρωσα μετά. Θα σου πω ακόμα κάτι. Όταν πράγματι διαλύσανε τον ΑΤ. Διότι πράγματι το ΝΑΤ είχε τεράστια αποθέματα και σε δολάρια. Γιατί όχι τα... σε δραχμές. Μπράβο, σε δολάρια. Μαζί το καταγγέλαμε τότε, το διαλύσανε το ΝΑΤ. Έτσι, μπράβο, Γιώργο. Μαζί τα καταγγέλαμε. Έτσι, μπράβο. Τι μου λέει λοιπόν εμένα τι έγινε με το ΝΑΤ. Γι' αυτό το λέω για να επιθυμίσουμε ότι το ΝΑΤ... ο πρώτο που το κατήγγειλε. Το φωνάσαμε μαζί. Μπράβο, λοιπόν. Το ΝΑΤ. Και γράφαμε και κείμενα, έτσι, ειδικά μπράβο. Για το ΝΑΤ. 7:35. Και πήρανε τα λεφτά, τα εξανεμίσανε. Έτσι, μπράβο. Και τώρα δεν έχει να δώσει συντάξει. Λοιπόν, που ήταν σε δολάρια. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. 7:35 πρώτα λεπτά. Έτσι είμαστε εμείς. Ζωντανοί. Τα λέμε όλα. Και ουσιαστική. Και ουσιαστική είναι σύνθεση απόψεων. Διαφωνούμε ναι, αλλά σε πολλά. Ο κόσμος από όλα αυτά να καταλάβει. Ο κόσμος έχει. Το ζουμί. Τα ξέρει ο κόσμος. Είναι... Τα ξέρει. Γιώργο μου, τα ξέρει, ο κόσμος. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Να καταλάβει μόνο πάρτε τούτο. Ένα τζάκι να ζεσταθείτε. Ότι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό επιταχύρο είναι επιθύρες. Α, μπράβο. Τα είπε όλα τώρα ο Γιώργος Ρωμανιάς. Πάρτε χαρτί και μολύβι γιατί. Θα σου πούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Τι έγινε, να σε δω όταν θα έρθει ο Κυριάκος, τι θα κάνεις. Που θα είσαι στο Υπουργείο ή Οικονομικών ή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εκεί να δεις. Θα σε έχω κάθε μέρα και. Λοιπόν. Εν της πράγμαση, εν της πράγμαση. Καλώς είσαι. 7:36 πρώτα λεπτά, γρήγορο διάλειμμα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και θα πούμε και κάτι άλλο. Ο Τσίπρας είχε δύο επιλογές. Τρεις επιλογές. Ή να πάει σε εκλογές και να πει στον Κυριάκο πάρε την μπάλα, αυτό φαίνεται ότι το αποφεύγει. Η δεύτερη επιλογή ήταν να αργήσει λίγο, αλλά ο Χουλιαράκης από το Λονδίνο είπε αν πάμε αργότερα σε μια συμφωνία δεν θα είναι καλύτερη, θα είναι χειρότερη, γιατί η χώρα θα μπαίνει συνεχώς μέσα. Μάλλον θα πάει σε έναν έντιμο συμβιβασμό από ό,τι φαίνεται, σε έναν συμβιβασμό με μέτρα, μεν, αλλά με ένα σούπερ κόφτη. Δηλαδή, όποτε χρειάζεται ο κόφτης αυτός, θα ενεργοποιείται. Αυτά δείχνουν τα δεδομένα έως αυτή την ώρα. Έχουμε ένα δουνουτού που κλωτσάει, γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του το δουνουτού θέλει να φύγει. Ας πάει στην ευχή του Θεού. Ας πάει όπου θέλει. Δεν έκανε και τίποτα καλό στην Ελλάδα. Έτσι. Και ας διαφωνεί ο φίλος μου Τσαγκάρης. Γρήγορο διάλειμμα. 2-10-48-0-0-170-171-172-173. Καλημέρα, papakisky.gr. Θα σας πούμε τώρα για κάθε σπίτι τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές. Σε δάνεια, σε μισθούς, σε συντάξεις, σε φόρους και βέβαια σε επιδόματα, γιατί όλα αυτά είναι ένα μεγάλο πακέτο. Πόσο κάνει? 3,5 δις. Διάλειμμα.
εφημερίδες σήμερα η καθημερινή, μεγάλη η απόσταση στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση Τσακαλώτου με τους δανειστές, χάνεται το ορόσημο της 20ης Φεβρουαρίου. Αγορά, μέτρα με δόσεις, εστία, ελέγχει στα παιδιά, ελέγχει στο μέλλον. Δημοκρατία, ενέδρα με μέτρα 3,6 δις. Εφημερίδα των συντακτών, ζητούν γη και είδωρ. Έθνος, συμφωνία μόνο με αντισταθμιστικά. Ελεύθερος τύπος, υπογράψτε τώρα μέτρα 3,6 δις ευρώ. Η Αυγή, στην τελική ευθεία μετεμποδίων. Ελεύθερη ώρα, σανίδα σωτηρίας Τραμπ σε Τσίπρα, δραχμή με δούνο του. Ρίζοσπάστης, στα Σκαριά, νέο αντιλαϊκό πακέτο με μέτρα 3,6 δις ευρώ. Αξία, πάμε για συμφωνία. Καρφί, μαγειρεύουν μέτρα για το τέταρτο μνημόνιο. Βραδινή, φέρτε ελεύθερα πίσω τα λεφτά σας. Δημόσιο, μείωση 37% στις συντάξεις, πρώτο θέμα στο παρασκήνιο. Αλφα Free Press, συμφωνία για να μην μας βρουν τα χειρότερα, οι προβλέψεις των Αμερικανών. Ημερησία, έτσι θα βγει η χώρα από τα μνημόνια. Μακεδονία, στοιχεία κλειδιά για την αυριανή επιχείρηση. Κόντρα, σκάνδαλο με την ΑΕΠΗ, λίστευαν τους καταστηματάρχες και τους τραγουδιστές. Θες νιους, βόμβες συμμάχων. Ήπεθρος χώρα, χάθηκαν τα λεφτά, μπάχαλο με το αγροτικό πετρέλαιο. Εσπρέσο, ο δικηγόρος του διαβόλου και Σταρ, προφητείες για την Ελλάδα που συγκλονίζουν. Αυτός είναι ο Αττικός ουρανός, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού σήμερα. Με πάρα πολύ κρύο έως και την Τετάρτη. Βλέπετε λοιπόν αρκετά σύννεφα, αλλά στο βάθος ένα παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα. Απόψε το βράδυ, η Γη, η Σελήνη και ο ήλιος θα είναι σε θεία γραμμή, όπως οι δανειστές. Δείτε κάτι συμπτώσεις απίθανες, με πανσέλινο και με τζόκερ. Τι άλλο θέλετε. 7 και 48 πρώτα λεπτά. Σας δείξαμε εφημερίδες και πάμε. Πάμε με όλους τους δικούς μας ανθρώπους. Καλημέρα στον κύριο Μισθό. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες τοπιούς. Θα δείτε τι τραβάει ο άνθρωπος αυτός. Η ώρα είναι 7 και 48 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, η χθεσινοβραδινή νύχτα είχε πάρα πολλά πράγματα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας να προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σκηνή με τους δανειστές. Οι δανειστές, για να ξέρετε τι ακριβώς έβαλαν, λένε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. 1,8 τώρα, 1,8 το 18, αν χρειαστεί και κόφτης οποιαδήποτε στιγμή, εάν πέσουμε κάτω από τα πλεονάσματα των 3,5%. Δηλαδή, αν πέσουμε κάτω από τα πλεονάσματα των 6 δις. Το δούνο του βάζει μείωση της κατώτατης εθνικής από τα 346 στα 241 ευρώ, 105 ευρώ κάτω, κύριε Τσουκαλά. 30%. Ακριβώς. Η Αθήνα ούτε να κουβεντιάζει για απολύσεις, η Αθήνα ούτε να κουβεντιάζει για μείωση αφορολογήτου κάτω από τις 6.000 ευρώ. Φαίνεται ότι η μπίλια θα κάτσει γύρω στα 7.000 ευρώ. Και επίσης η Αθήνα λέει τι. Εγώ θέλω το πλεώνασμα, το 30% του πλεώνασματος, να το χρησιμοποιώ όπως θέλω εγώ, γιατί κάει και τώρα, όπως ξέρετε, στη χορήγηση αυτού του επιδόματος. Θέλει να το θεσμοθετήσει ως προς τη χορήγησή του. Και πάνω απ' όλα βάζει έναν κόφτη υποανέρεση. Δηλαδή, ο κόφτης αυτός θα μπαίνει όποτε δεν έχουμε τα πλεονάσματα, ώστε να φτάνουμε στο 3,5. Ο κόφτης δηλαδή αυτός θα είναι συμπληρωματικός για τα 3,6 δισεκατομμύρια. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο κόφτης θα είναι στους φόρους, ο κόφτης θα είναι στις συντάξεις, ο κόφτης θα είναι στα επιδόματα. Ένα τεράστιο θέμα. Εδώ, Γιώργο, παρακαλώ, για να πάμε και στον Κώστα αμέσως. Ναι, 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 κύριε Ρωμανιά, ναι, πέστε το. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Διάβασα αναλυτικά
πολύ αναλυτικά, όσο μπορούσα την έκθεση του Δουνουτού. Τις εκθέσεις, τρεις είναι τις εκθέσεις του Δουνουτού. Ακριβώς. Έχω μείνει με μια απορία. Παρακαλώ. Επί του παρόντος είναι απορία. Το Δουνουτού στην έκθεσή του μας μιλά για πρωτογενές πλεώνασμα 1,5%. 1,5%. Και μιλά για πολύ βαθιά, όχι απλώς μείωση του χρέους, για μεγάλη μείωση του χρέους μάλιστα. πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Και προσθέτει μάλιστα ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν έχουμε μεγάλη μείωση του χρέους και δεχτούμε και το 3,5%, έτσι, δεν ακόμα και με το 3,5% πάλι δεν βγαίνουμε. Ναι. Επ' αυτού δεν έχω ακούσει απάντηση. Μισό λεπτό. Τώρα που σε ακούει ο απλός πολίτης. Ποιος? Τώρα που σε ακούει ο απλός πολίτης, ξέρετε τι λέει. Ναι. Α, τόσο άγιο είναι το Δουνουτού. Ναι. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι επί του παρόντος έχω μία απορία. Κάνει το τσάμπα μάκα το Δουνουτού. Η απορία μου είναι η εξής. Ότι στο τελευταίο Eurogroup δεχτήκαμε για το 18 3,5% έτσι, πρωτογενές πλεώνασμα. Ο Μητρόπουλος λέει ότι είναι ψηφισμένα αυτά. Ναι. Πρόσεξε. Και μιλάμε τώρα για άλλα 5 χρόνια 3,5%. Πού δεν βγαίνει. Εδώ δεν βγαίνει το σύστημα. Δεν βγαίνει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Μάλιστα. Γιατί άλλο το 1,5% και μεγάλο κούρεμα. Δεν ξέρω ποιος είναι μάγκας και ποιος δεν είναι. Αλλά όποιος θέλει να μελετήσει το θέμα σε βάθος, πρέπει να μείνει με αυτή την απορία. Όπως τα έφερε το Δουνουτού, να βγούμε πω τώρα εγώ. Με 3,5% σωστό. Για το 18 και τα άλλα 5%. Όχι, πάντως, σου λέει εδώ, το Δουνουτού, δεν βγαίνουμε ναι, τίποτα. Αλλά όπως τα έφερε λοιπόν, το Δουνουτού. Είναι ένα θέμα τώρα. Εδώ. Γιώργο μου, όπως τα έφερε το Δουνουτού με τα λάθη του, σωρία λαθών. Καμία αμφιβολία. 10 εκπομπές θέλω να σας μιλώ. Καμία αμφιβολία. Για να σας πω πόσα λάθη έκανε. Ναι, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Την πληρώνουμε εμείς. Διότι καμία αμφιβολία. Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ήρθε στην Ελλάδα το Δουνουτού, ο πολίτης, ο κύριος Τόμσεν, που στέκονται προσοχή όλοι οι Υπουργοί Οικονομίας, έκοψε μισθούς και συντάξεις οριζόντια. Κάτσανε τα έσοδα, Τόμψεν, κάτσανε τα ταμεία, έκατσε η αγορά. Φαίνεται ότι ο Τόμσεν και ο Σόιμπλε έχουν εμμονές. Είναι ένα λεπτό. Είναι αιμονική με την Ελλάδα. Ακριβώς. Και εγώ δεν θα έλεγα στο Σόμπλε να του ευχηθώ του χρόνου να κάθεται στην ίδια καρέκλα. Εγώ εύχομαι να κάθεται στην ίδια καρέκλα. Προτιμώ να είναι ένα άλλο υπουργό οικονομικό στη Γερμανία. Πάμε στον Κώστα Τσουκαλά. Μισό λεπτό να πούμε κάτι πριν για το Δουνουτού. Υπάρχει μια υποκρισία. Το Δουνουτού λέει στην έκθεσή του, ας πούμε, εγώ δεν ζητάω λιτότητα. Τι είναι να πέσει το φορολόγητο, δεν είναι λιτότητα. Λέει, εγώ θέλω παρεμβάσει μόνο στι πολύ ψηλέ συντάξει. Να απαντήσω για λογαριασμό του Δουνουτού. Δεν είναι έτσι. Γιατί το 6,3. Παιδιά, μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Το 3,5% είναι το 3,3% τον χρόνο. Παιδιά, σε αυτή την εποχή. Δεν θα βρεθούν αυτά. Άλλο αυτό. Πρέπει να αυτό είναι το θέμα. Γιώργο, πρέπει να είμαστε άμεσοι. Πρέπει να είμαστε άμεσοι. Το Δουνουτού κάνει το μάγκα τσάμπα. Κάνει το τζάμπα μάγκα. Δεν θα έχει αυτό συνέπειε από τη μείωση. Ξέρει το Δουνουτού ότι ο Σόιμπλε δεν θα πάει σε κούρεμα. Δεν μπορεί να πάει σε 25 χώρε και να πει ψηφίστε εσεί τα κοινοβούλια να χαρίσουμε λεφτά στου Έλληνε. Και κάνει το τσάμπα μάγκα το Δουνουτού. Αυτή είναι η ιστορία. Το κάνει ερώτημα... τον καλό αφού μας έσπασε στο ξύλο, μας έστειλε στην εντατική. Έτσι, μπράβο. Είναι σωστά αυτά πάμε... που λες. Κώστα. Αλλά εγώ εκφράζω αυτή την απορία. Μπράβο. Η απορία γιατί αυτή είναι εύλογη. Εμείς δεχτήκαμε από εδώ 3,5% Κώστα για το 18 και πάμε για 5 χρόνια ακόμα. Το Δουνουτού Κώστα ζητάει η κατώτατη εθνική από τα 345 να πάει στα 241 και ζητάει το Σεπτέμβριο με τον επανυπολογισμό που θα τότε έχει στο πιάτο, μείωση και των παλαιών συντάξεων. Στην ουσία, μπορεί να βγει αυτό. Στην ουσία το Δουνουτού λέει δύο πράγματα. Ναι. Το 2,41 να γίνει το 3,46-2,41 τι σημαίνει, οι πολύ μικρές συντάξεις που με το 3,46 εθνική σύνταξη και άλλα 90 ευρώ ανταποδοτική φτάνανε περίπου το 4,30 ναι. να πάνε στα 3,33-3,20. Άρα να χτυπηθούν οι πολύ μικρές συντάξεις, αλλά επειδή έχουμε και πάρα πολύ χαμηλή ανταπόδοση από το τωρινό ασφαλιστικό και εκείνος ο οποίος δουλεύει 40 χρόνια και θα έπαιρνε με καλό μισθό 800 ευρώ ανταποδοτική 400 εθνική στην ουσία, 34, να πάρει 150 ευρώ λιγότερο. Άρα ζητάει ένα μαχαίρι στην ουσία 100 ευρώ σε όλες τις συντάξεις. 105 ευρώ, μπράβο. Πιο σκληρά οι αδύναμοι, αλλά θα χτυπηθούν και οι μεσαίοι. Είναι μια, άμεση μείωση συντάξεων. Δώστε μου όσον την κάρτα. Τώρα το κομμάτι, είσαι σωστός. Εδώ είσαι πολύ σωστός. Προσωπική διαφορά. Στην προσωπική διαφορά θέλω να λοιπόν, πεις τι γίνεται. Ο επανυπολογισμός τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά τι λέει το νομοσχέδιο. Ο νόμος, το νομοσχέδιο, τι λέει ο νόμος, ότι ναι μεν θα γίνει επανυπολογισμός, αλλά το ποσό το οποίο υπερβαίνει τη νέα σύνταξη θα παραμείνει. Έτσι. Τι λένε οι δανειστές, το κομμάτι αυτό να φύγει. Να το πούμε απλά στον κόσμο. Λέμε, έτσι, να το πούμε απλά εγώ, έπαιρνα εγώ 1,100. Μπράβο. Με τον νέο τρόπο παίρνω 900. Ναι. Τα 200 ευρώ δεν θεωρούνται πλέον σύνταξη,
Μπαίνω σε ένα άλλο κουτάκι που λέγεται προσωπική διαφορά, ναι, αλλά συνεχίζω να τα παίρνω. Τι λέει το θόνο του, να μην συνεχίζει να τα παίρνει. Να κοπούν. Να κοπούν αυτά ώστε για να παίρνει να στον άλλον. Και ο παλιός και ο νέος τα ίδια. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει τώρα, Γιώργο. Το θόνο του φταίει γι' αυτό. Για περίμενε. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Αυτό σημαίνει μαχαίρι στις συντάξεις άνω των 800 ευρώ, ναι, από 50 έως μπορεί σε περιπτώσεις τσμέδε ή ειδικών ταμείων ή κάποιων άλλων ταμείων, έτσι, ακόμα και 500 μάλιστα ευρώ. Μισό λεπτό. Δεν μου λες, ένα τελευταίο, κύριε Τσακάρη, Γιώργο, ένα τελευταίο. Γιώργο, μαζί με το δόνο του δουλεύες. Μαζί με το δόνο του κουβάλα και στον Τενεγέ. Μαζί με το δόνο του στον αναυτικό στα λιμάνια. Μαζί με το δόνο του ο μισθός έτρεχε. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Τσακάρη. Για πες μου λοιπόν, όταν εγώ ξυπνάω το πρωί χαράματα για να έρθω εδώ, έρχεται κανένας στο δόνο του εδώ για να μου συμπαρασταθεί. Ο οικοδόμος που δουλεύει, ο εργάτης, ο αγρότης, ο ναυτικός, πάει ο Τόμσερ μαζί του και του κάνει παρέα. Τιμά η αγάπη σου προς την κοινωνία και ο συναισθηματισμός σου. Πρέπει να καταλάβεις όμως. Τι? Ότι αν μου δώσει εμένα ένα κομμάτι τυρόπιτα, ναι, να το μοιράσω εγώ στα 12 άτομα που είναι εδώ, εδώ μέσα, ναι, το επιτελείο σου, ναι, δεν θα φταίω εγώ που είναι ένα το κομμάτι τυρόπιτα και να πάρουν όλοι από τόσο. Με συγχωρείς. Μαζί δουλεύαμε με το δούνο του. Το δούνο του, ναι, δεν γεννάει λεφτά. Τι? Το φωνάξαν οι Ευρωπαίοι και του λένε. Τι του λένε? Κανόνισε εγώ να μην χάσω μία από τα δανεικά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και αυτοί ας πεινάνε. Και το Δουνουτού έρχεται και λέει, αφού αυτοί, να μην τους ονομάσω, το δέχονται. Μάλιστα. Αφού εσύ δεν κουρεύεις χρέος για να ζήσουνε, ναι, ας πτωχεύσουν αυτοί, να μην χάσεις να εσύ. Να πεθάνει ο κόσμος. Αυτό λέει το Δουνουτού. Για να δικαιωθεί ο Τόμσεν. Το Δουνουτού φταίει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν φταίει το Δουνουτού. Τέλεια. Το Δουνουτού του λες. Θέλω 3,5% πλεόνασμα. Αυτό του λες του Δουνουτού. Και σου λέει, για να βγει αυτό πρέπει ο Ρωμανιάς να μην παίρνει σύνταξη και αυτός να μην έχει αφορολόγηση. Και γιατί μου το λέει στο τρίτο μνημόνιο, γιατί μου το λέει για το πρώτο. Ένα λεπτό. Γιατί κάνει, μου το λέει, ένα λεπτό, για κάτσε τώρα. Από το πρώτο το λέει. Τι λέτε, ρε, είστε καλά. Όταν ήρθε εδώ. Το πρώτο, όταν ήρθε, κυρία Αφιά. Ακούω, περίμενε. Ακούει η κοινωνία. Περίμενε. Όταν ήρθε εδώ το δούνο του, κύριε Τσακάρη, την πρώτη μέρα που ήρθε, ναι, μείωσε. Αμέσως, ναι, αυτό, ναι, 50% οριζόντια μείωση, ναι, μισθών, ναι, συντάξεων, τα πάντα. Γιατί δεν δέχτηκαν κούρεμα οι Ευρωπαίοι. Περίμενε μισό λεπτό. Έκατσε η αγορά, ναι, κάτσανε τα έσοδα του κράτους, κάτσανε και τα ταμεία. Βεβαίως. Δηλαδή, είναι σαν να παίρνω εγώ ένα μαχαίρι, ναι, ένα δρεπάνι και να σκόβω τα πόδια, να σκόβω το κεφάλι και τα χέρια. Δεν υπάρχει περιβολία. Περίμενε η οικονομία με το δούνου του, να σταθεί στα πόδια της. Κακός το δούνου του, μπήκε στην Ελλάδα, είναι δεδομένο. Λοιπόν, αφήστε τώρα την πλάκα γιατί δεν μπορώ άλλο. Δύο σχόλια μόνο, Γιώργο. 7 και 57 πρώτα λεπτά. Ένα λεπτό, Κώστα. Έχουμε έναν άνθρωπο. Έχουμε έναν άνθρωπο. Θα πάμε στην προηγούμενη κουβέντα. Είναι προηγούμενη κουβέντα. Ότι ξέρετε πόσα λάθη κάνανε. Τον Οκτώβριο που θα γίνει πανεπολογισμό. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος, αν τον αποδεχθεί ο ασφαλισμένος, αν αύριο καταργηθεί να το χάσει, θα πρέπει να προσβάλλει την απόφαση πανυπολογισμού. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, άμα... είπε κάτι ο κύριος Τσαγκάρης, τι είπε, ναι, ότι έχουμε μία τυρόπιτα. Γι' αυτό και η λύση είναι η ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό πρέπει να διαπραγματευτεί. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος από τέτοια να πράγματα. Να μπουν λεφτά ο κόσμος τα 10 δις της Κάβας, για παράδειγμα, μάλιστα, αντί να πάνε και να λιντσάρουν τον κόσμο με πληστηριασμούς, τα λεφτά αυτά να κρατηθεί ένα μέρος, να πάει στο ασφαλιστικό, να μπορέσει να ανασάνει. Η λύση, η λύση, η λύση του να μειώνουμε συνέχεια συντάξεις, του να μειώνουμε συνέχεια συντάξεις. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Τσακάρης είπε κάτι σωστό. Θα αποδεχθούμε να μειώνουμε τις συντάξεις. Αυτό είναι εξαίσθητο, μου θυμίζει. Άρα θα αποδεχθούμε να μειώνουμε τις συντάξεις σε μια νύχτα να πούμε, και κάνουμε κάτι άλλο. Να γιατί δεν τα ξεχνάω ποτέ. Να προσευχόμαστε να γίνουν άγιοι δανειστές. Πάμε σε μια τελεία. Ο Τσαγκάρης είπε κάτι πολύ σημαντικό. Μπροστά στο γκισέ, και το έχει πει εδώ. Μπροστά στο γκισέ, μπροστά στο ATM, εκεί όλες οι πολιτικές δοκιμάζονται. Όταν πηγαίνει κάθε μήνα και βλέπει ότι μειώνονται, το έχει πει επανειλημμένα, Δημήτρη, και είναι η πραγματικότητα. Δείτε τώρα. Κύριε Ρωμανιά, ο κύριος μισθός, τον έχουμε απολαύσει πόσες φορές στην τηλεόραση, χρόνια ολόκληρα. Ένα παλικάρι με δυο παιδιά έχει 11.000 ένσημα, μετρημένα. Και ο άνθρωπος αυτός πάει από τον Άννα στον Καγιάφα και του λένε, ξέρεις τι, δεν μπορείς να πάρεις με δυο παιδιά. Δεν δικαιούσε, του λένε. Γιατί δεν έχει ηλικία. Δεν ξέρω. Τι του λένε. Γιατί, κύριε Μισθέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, να πω καλημέρα και στην Έλατε. Κυρία Νούκα, γιατί πριν είπα στους κυρίους και δεν είπα στην κυρία Νούκα. καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Κοιτάξτε, κύριε Ρωμανιά, λόγω ανηλίκων. Δεν υπάρχει διάταξη στο ΙΚΑ, στην εγκύκλιο του ΙΚΑ, να βγαίνει και ο πατέρας με ανήλικο, όπως βγαίνει η μητέρα και όπως βγαίνει, ναι, ο χείρος πατέρας. Και ο χείρος πατέρας για ποιο λόγο βγαίνει?
Γιατί υποτίθεται πως είναι μόνος του. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου μόνιμη, μετά από δύο ασφαλιστικά μέτρα, έχω μόνιμη δικαστική απόφαση, αμετάκλητη, γιατί κατέστη αμετάκλητη, λόγω μη, δεν έγινε εφετείο, αμετάκλητη επιμέλειας δύο ανηλίκων. Και έχω δύο παιδιά, 6,5 χρονών ο μικρός και 11,5 μεγάλη, που σημαίνει ότι τα έκανα πολύ μεγάλος, τη μεγάλη την έκανα στα 47 μου χρόνια, το πρώτο μου παιδί, γιατί είμαι 59 και δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Ναι. Δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω. 5.000 ένσημα, έτσι. Δεν είναι 4.500. Έχει ένσημα ηθοποιού. Και τι είπα να πει. Τα ένσημα των ηθοποιών. Ναι. Το ξέρω, κύριο Μισθό. Πολύ καλά πώ. Είναι τι τα ένσημα ηθοποιού. Μπορεί να έχει. Τοπικά δικατούρηση ο άνθρωπο. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι άδικο. Ναι. Απλά πάμε να το εξηγήσουμε, Γιώργο. Επειδή δεν ξέρω την υπόθεση. Τα ένσημα του ηθοποιού μπορεί να έχει ένα ηθοποιό το χρόνο 600 ένσημα. Δίνει εισφορέ για πάρα πολλέ μέρε. Και 800 μπορεί να είναι τα ένσημα. Αυτά όμω. Έχουν πλαφόν στο πόσα μετράνε ανά χρόνο. Άρα μπορεί να έχει τόσα ένσημα, αλλά επειδή είναι ειδικό καθεστώ. Έτσι είναι όπω το λέει ο κύριο Τσουκαλά. Το γνωρίζω το θέμα και τι έχω μιλήσει με τον κύριο Τσουκαλά. Το θέμα τίθεται αλλού. Δεν εστιάζω στα ένσημα. Εγώ εστιάζω. Εσεί προφανώ, αυτό που λέει ο Κώστα είναι ότι πράγματι εσεί μπορεί να δουλεύετε σε δύο δουλειέ. Προβλέπετε για του ηθοποιού, του καλλιτέχνε, προβλέπετε μια καλύτερη ρύθμιση. Μπορούν να έχουν μέχρι 500 το χρόνο. Ενώ οι άλλοι έχουν 300. Εσείς μπορεί να έχετε 800, αναγνωρίζετε μόνο τα 500. Έτσι. Το πρόβλημα σας είναι άλλο, ότι είστε πατέρας ανήλικων παιδιών. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει. Στο δημόσιο και ο άνδρας και η γυναίκα μπορεί να κάνουν χρήση του ανήλικου παιδιού και να πάρουν σύνταξη και οι δύο με το ίδιο ανήλικο παιδί υπό προϋποθέσεις ο καθένας. Στο ΙΚΑ μπορεί μόνο η γυναίκα. Ο άνδρας δεν μπορεί. Και ο χείρος Άστε με να τελειώσω. Έτσι. Στο ΙΚΑ λοιπόν. Μόνο η γυναίκα. Στο παλιό ΤΕΒΕ, το παλιό εμπόρων, το ταμείο των γιατρών, το ταμείο των μηχανικών, δεν μπορεί ούτε η γυναίκα. Υπάρχει μια αδικία και ανομαλία μεγάλης έκτασης. Κάποια στιγμή, όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο, είχαμε σκεφτεί με τον Στρατούλη να ενοποιήσουμε αυτές τις διατάξεις για να υπάρχει δυνατότητα σε όλους. Δεν προλάβαμε να το καταθέσουμε το νομοσχέδιο. Και αυτή τη στιγμή έχετε δίκιο από την πλευρά σας. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μα έχει δίκιο. Και όπως έχουν δίκιο έτσι, και μπράβο. Οι γυναίκες που είναι έτσι, μπράβο. Οι γιατρίνες ή των μηχανικών. Αν μου δώσετε οι ασφαλισμένες στο παλιό ΤΕΒΗ των εμπόρων δεν μπορούν ούτε έλατε, οι γυναίκες. Κύριε Μισθέ, έλατε, κύριε Ρωμανιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μισθέ. Όπως έχει βγαίνει ο χείρος πατέρας, ο οποίος είναι μόνος του και μεγαλώνει δύο παιδιά, αυτή είναι η ουσία του νομοθέτη. Γι' αυτό τον βγάζει το χείρο πατέρα. Όπως βγάζει τη μητέρα. Επιβάλλεται να εξομοιωθεί και η περίπτωση του πατέρα με δικαστική αμετάκλητη απόφαση. Να βγαίνει στη σύνταξη. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι, οι περιπτώσεις δε αυτές είναι ελάχιστες. Είναι 30-40. Επειδή όμως υποθέτω. Επειδή αρκετές, υποθέτω. Αλλά σας παρακαλώ να. Έχετε δίκιο. Κύριε Ρωμανιά, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Επειδή υποθέτω για ποιο λόγο δεν περνάνε τροπολογία, θα σας πω τι εννοώ. Εννοώ ότι φοβούνται εικονικές δικαστικές αποφάσεις. Όχι, όχι, όχι. Είναι εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, μπορεί, πιστεύω, υπάρχει ερεκτικός. Εγώ προτείνω να ψαχτεί το θέμα στο Υπουργείο Εργασίας διαφορετικά και δουλειά να βρω στα 59 με τα δύο ανήλικα παιδιά. Ένα πρωινό θα πάω εγώ στη δουλειά και θα πάω τα παιδιά μου στην Υπουργό Εργασίας να τα κρατήσει. Καλά, δεν είναι λύσεις αυτές. Ναι, πρέπει να βρουν άκρη όμως τον άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβετε όμως. Ότι... Μην κουράζεστε, γιατί το θέμα το ξέρω καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μα σου λέω, είχαμε ετοιμάσει με το Στρατούλη λοιπόν, ειδική τροπολογία. Κύριε Μισθέ, δεν θα αφήσουμε το θέμα. Ας υπάρχει φορολογικό κριτήριο. Έτσι, μπράβο. Ας υπάρχει φορολογικό κριτήριο. Έτσι, μπράβο. Σύμφωνοι. Κύριε Μισθέ, αν κάποιος δεν δουλεύει ή αν κάποιος παίρνει λεφτά και έχει δύο παιδιά, να τα ζήσει. Μάλιστα. Σαφής. Ο άνθρωπος, παιδιά. Ναι. Λέει το εξής. Γιατί να ισχύει αυτό, κύριε Ανούκα, στο ΤΕΒΕ, γιατί να ισχύει αυτό στο δημόσιο, όχι, γιατί αυτό δεν ισχύει ούτε για τη γυναίκα. Ούτε για τη γυναίκα. Και είναι... δεν μιλάω για την αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Έτσι, μπράβο. Γιατί υπάρχει απόφαση. Υπάρχει απόφαση. Ο κύριος Τσουκαλάς υπάρχει απόφαση. Ο κύριος Τσουκαλάς την έχει δικάσει. Του ελεκτικού συνεδρίου. Που είναι με το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών, ειδικά όσον αφορά την αμοιβή τους. Σωστό. Άρα ναι, και στη σύνταξή τους. Είναι η απόφαση που έχουμε βγάλει, ναι. Γιώργο, και αφορά το δημόσιο τους άντρες με το 10. Δίκιο. Δεν σταματάει κύριε Τσουκαλά, το θέμα. Εσείς δικάσετε την υπόθεση και ξέρετε ότι η απόφαση αυτή δεν βγήκε γιατί είναι στο δημόσιο ή γιατί είναι στον ιδιωτικό τομέα. Όλη έχετε η απόφαση στέκεται στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Ακριβώς. Που είναι και αντιστοιχεία. Τώρα, κύριε Μισθέ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Δεν το αφήνω το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο και
Το επιβεβαιώνω, δόξα τω Θεώ, η ζωή. Και δεν νομίζω, κύριε Αυτιά, ότι θα πέσει ο προϋπολογισμός του κράτους έξω. 30-40 είναι. Δεν είναι, είναι πολύ, είναι, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, πολύ είναι, με δικαστικές αποφάσεις ανηλίκων. Πάμε, φίλε και φίλοι. Στα 47, στα 58 χρονών. Είναι πολύ λίγη. Είναι, πόσοι, κύριε Ρωμανιά. Καμιά τριανταριά είναι. Καμιά τριανταριά μόνο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Τσουκαλά. Μην διαμαρτύρεσαι, Παναγιώτη. Έπρεπε να βγει το θέμα αυτό. Άκουσα ότι διαμαρτυρώσουν εντόνως. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Πάμε σε αφορολόγητο στην κάρτα 1546. Πάμε στην κάρτα 1546. Για να δούμε αφορολόγητο 7.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, ακούει ο Έλληνας. Αφορολόγητο 7.000 ευρώ. Να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για το οποίο η Αθήνα φαίνεται ότι στα 7.000 ευρώ το κουβεντιάζει. Έχουμε τι. Σήμερα, με 8.000 ευρώ εισόδημα, ο φόρος είναι 0. Πλέον θα είναι 260 ευρώ ο φόρος. Στα 9.000 ευρώ, σήμερα ο φόρος είναι 80 ευρώ. Πλέον θα είναι 480 ευρώ. Θα αυξηθεί δηλαδή κατά 320 ευρώ. Στα 10.000 ευρώ, σήμερα ο φόρος είναι 300 ευρώ. Θα πάει στα 700, συν 400 ευρώ δηλαδή. Στα 11.000 ευρώ, ο φόρος είναι 520, θα πάει 920, συν 400. Ο φίλος μου ο Τσαγκάρης λοιπόν λέει ότι μετά τα 10.000 ευρώ, η φορολογία όλων θα αυξηθεί κατά 400 ευρώ. Κοντρικά από ένα 500 καθένα. Ουσιαστικά ένας μισθός ιδιωτικής πρωτοβουλίας με αυτή τη ζούγκλα που επικρατεί. Έτσι. Και μιλάμε μόνο για τον κύριο Τσακάρη είμαστε. Και μιλάμε μόνο για τους μισθωτούς. Και μιλάμε μόνο για τους μισθωτούς. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν 0. Ακριβώς. Άρα, αφορολόγητο 7.000 ευρώ σημαίνει συν 400 ευρώ από τα 10.000 και πάνω. Κάθε 1.000 ευρώ κάτω το αφορολόγητο είναι 500 εκατομμύρια. Γιατί είχε γίνει και εκείνη η κουβέντα με τα 5.000 το αφορολόγητο, να πήγαινε στα 5 δηλαδή. Αν πήγαινε στα 5 το αφορολόγητο, θα ήταν όλα τα λεφτά αμέσως γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια. Δείτε τώρα τι δεν όλο θέλει η Αθήνα. Θα το είχαν πιάσει με το αφορολόγητο, αλλά πού να βγουν να το πούνε. Όλα δείτε... αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μειωθούν συντελεστές. Σωστό. Ότι δεν θα μειωθεί ο πρώτος συντελεστής. Δείτε τώρα τι δεν θέλει η Αθήνα. Η Αθήνα δεν θέλει να ακούει αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ. Διότι πολύ σωστά Τσαγκάρης, Νούκα, Ρωμανιάς, ο Γιώργος αλλά και ο Κώστας Τσουκαλάς λένε ότι αν πάμε στα 5.000 ευρώ αφορολόγητο, κάρτα 556, γεία πυρή μειχθήτω. Αν πάμε στα 5.000 ευρώ, οι λογιστές κατέβασαν τα μολύβια τους και έχει τελειώσει η ιστορία. Πάμε στην κάρτα 556. Για να δούμε τι δίνει η κάρτα 556. Όχι. Άνεργη, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Και άνεργη, δεν έχουν αφορολόγητο. Ναι, μισθωτές δεν κάρτα 556 είναι άλλη. Επίδομα, δεν έχουν αφορολόγητο. Που δείχνει τους φόρους. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να βρεθεί η κάρτα, θα τη δούμε. Ποια άνεργη. Για να πάμε. Όλοι άνεργοι. Αν πάμε στα 5.000 ευρώ. Έχουμε αύξηση φόρου κατά 500, κατά 800 ευρώ, κύριε Τσουκαλά. Μιλάτε μεταξύ σας και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τίποτα απολύτως. Εάν πάμε... Λοιπόν, πάμε στη 1544. Πάμε στην κάρτα 1544. Όπου εκεί θα φανεί ποια είναι η αύξηση φόρου. Και μετά το λόγο θα πάρουν Τσαγκάρης και Κοκόρης. Εδώ θα δείτε μια μεγάλη αύξηση φόρου. Στα 6.000 ευρώ... Είναι 0. Ελάτε να το δείτε για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούν οι δανειστές όταν λένε 5.000 ευρώ και 7.000 ευρώ αφορολόγητο. Στα 5.000 ευρώ, σήμερα με 6.000 εισόδημα είναι 0. Θα πάει στα 220 ευρώ ο φόρος. Σήμερα με 7.000 ευρώ ο φόρος είναι 0, θα πάει στα 440. Στα 8.000 ευρώ ο φόρος σήμερα είναι 0. Θα πάει στα 660. Εδώ έχουμε αύξηση φόρου 220%, 440%, 660%. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Εδώ, στα 9.000 ευρώ είναι 80 ευρώ ο φόρος. Θα πάει στα 880. Δηλαδή έχουμε συν 800 ευρώ φόρο. Είναι 1.000% αύξηση φόρου. Ακριβώς. Από τα 10.000 ευρώ και πάνω, πάλι ο Τσαγκάρης λέει... Στα μεν 7.000 ευρώ έχουμε 400 ευρώ αύξηση φόρου. Στα 5.000 ευρώ αν πάμε αφορολόγητο θα έχουμε 800 ευρώ παραπάνω φόρου. Άρα οι δανειστές έχουν βρει ένα κουμπί και σου λέει ή θα πας στα 7.000 αφορολόγητο για να έχεις 400 ευρώ παραπάνω φόρο ή στα 7.000 ευρώ ή στα 5 για να έχεις 800 ευρώ φόρο παραπάνω ή στα 7 για να έχεις 400.
Τρέλα, οι δανειστές έχουν κάνει και κάτι άλλο ανήθικο που δεν το έχεις κάνει εσύ, γιατί δεν έχεις το στοιχείο, δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Δίπλα στους πίνακες που μόλις έδειξες, έχουν τα εκατομμύρια των αμάχων που θα τα πληρώσουν αυτά. Μάλιστα. Και κάνουν αυτούς τους πολλαπλασιασμούς τους αμαρτωλούς για να δουν πώς θα τα μαζέψουν. Σου είπε κάτι κορυφαίο πριν ο κύριος Ρουμανιάς με το θέμα των συντάξεων. Εδώ δεν είναι θέμα αναλογιστικής μελέτης. Είναι θέμα τόσα μας λείπουν από εδώ. Πρέπει να βρούμε από το ασφαλιστικό τόσα. Σωστό. Γι' αυτό ο κύριος Ρουμανιάς περιμένει ο άνθρωπος κάποια αναλογιστική μελέτη. Δεν θα γίνει ποτέ λοιπόν είναι η απάντηση, και κύριε Ρουμανιά. Δεν ξέρουν να γράψουν. Γιατί ένα λόγο, μόνο. Για ένα λόγο. Όχι. Δεν μπορούν να κάνουν αναλογιστική μελέτη να παράξει αποτέλεσμα έκτρωμα, καταλάβατε. Σωστό. Δεν γίνεται αυτό. Ακριβώς. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί μας έχουν καλέσει ποτέ στο Υπουργείο εμάς να μας ρωτήσουν για τη φορολογική πολιτική. Από το 2010 ήταν ζητούμενο η απλοποίηση του φορολογικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Έγινε κάτι. Και ο κύριος Μελιγκόνης, ο φίλος μου, μόλις υπονοεί νέα αύξηση στην κλίμακα. Εγώ σου λέω επί τα βελτίο για τον φτωχό άνθρωπο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πάλι θα αλλάξουν οι φορολογικές τέλεστες φέτος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε χρονιά μαζί σου, μακάρι. Λέει κάτι σημαντικό. Κύριε Κοκόρη, λέει κάτι πολύ σημαντικό ο Γιώργος Μελιγκόνης. Δεν μπορεί να έχουμε 22% πρώτη βάση φόρου όταν μειωθεί το φορολογητό. Πρέπει όλοι αυτοί οι φορολογικοί συντελεστές, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, να υποχωρήσουν. Και σε αυτό συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ελάτε. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Όμως, κύριε Αυτιά, πρέπει να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, σε σχέση με το αφορολόγητο, είναι ο εύκολος τρόπος και ο πρόχειρος τρόπος συγκέντρωσης χρημάτων για τα έσοδα του κράτους και πιέζοντας τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο. Σε σχέση με τις συντάξεις που είπε ο κύριος Ρουμανιάς και πολύ σωστά άκουσα και με τον κύριο Τσουκαλά για επανυπολογισμό. Φίλε Γιώργο Ρουμανιά, για ποιο επανυπολογισμό μιλάμε μέχρι 39 του 17? Αν έχεις πληροφορίες από το Υπουργείο, δεν πρέπει να έχει γίνει ούτε ένας φάκελος επανυπολογισμού. Και εδώ λοιπόν θέλω να καταλήξω το τι σημαίνει αυτό. Είναι σημαντικό που λέτε τώρα. Μήπως λοιπόν... Υπάρχει θέμα στον επανυπολογισμό. Λοιπόν, ένα λεπτό, παιδιά. Ρίχνει βόμβα τώρα ο κύριος Κοκόρης. Είναι δεδομένο. Να ολοκληρώσω. Ρίξατε βόμβα, ένα λεπτό. Άσε, δεν είναι καμία βόμβα. Τι δεν είναι καμία βόμβα, προφορά τα πω εγώ αυτό. Γιώργο, να ολοκληρώσω. Λέει ότι ο επανυπολογισμός δεν μπορεί να γίνει στο Υπουργείο. Για πρώτη φορά λοιπόν. Δεν λέει δεν μπορεί, δεν έχει κινήσει να γίνει. Άρα δεν μπορεί να γίνει. Είπε ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα φάκελο ακόμα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά σου θυμίζω. Εδώ λοιπόν, και πέντε μήνες έχουμε πει στην εκπομπή σου ότι δεν μπορεί να γίνει. Λόγω στρατιωτικής υπηρεσίας. Λόγω αδυναμίας. Άφησε να ολοκληρώσω. Με θρησκευτική ευλάβεια σ' ακούω. Έχει Γιώργο Ρουμανιά, φίλε. Άφησε με να ολοκληρώσω. Μαλώνω δύο γενικοί τώρα. Όχι, θέλω να βάλω μια άλλη διάσταση. Μια άλλη διάσταση θα βάλω. Μήπως λοιπόν η κυβέρνηση στο παρασκήνιο έρχονταν σε διαπραγμάτευση και έλεγε θα σας δώσω ένα κομμάτι από την προσωπική διαφορά. Και δεδομένου του ότι τώρα προτάσετε η έκδοση 100.000 αποφάσεων, γιατί πρέπει από τα ληξιπρόθεσμα να δοθούν 860 εκατομμύρια για συντάξεις. Μάλιστα. Και λέει, άρα αφού δεν μπορώ εγώ να έχω την προσωπική διαφορά για να πάρετε από εκεί, πάρετε από τη μείωση της σύνταξης της εθνικής ή της βασικής, όπως θέλετε, πέστε τη, των 384 ευρώ ή των 346 που είπε ο Γιώργος για τα 15 χρόνια, γιατί αυτός είναι ο εύκολος και ο πρόχειρος τρόπος επανυπολογισμού. Σωστό. Θέλει λοιπόν δουλειά. Σωστό. Για να βρεθούν άλλα οικονομικά ισοδύναμα. Έτσι δεν μπορεί να πορευθεί η χώρα. Τα έχετε βρει στη Νέα Δημοκρατία. Με πιλότο εύκολων και πρόχειρων λύσεων. Τα έχετε βρει στη Νέα Δημοκρατία τα ισοδύναμα. Ας έρθει η Νέα Δημοκρατία και τότε θα τα δούμε. Άμα ναι, τότε θα έχουμε άλλο κούρεμα. Ας το Παναγιώτη, τα έχω δει αυτά. Επειδή γελάει ο κύριος Τσαγκάρης. Έχω ζήσει μπλε κουρέματα, πράσινα, κόκκινα. Πρέπει να πω, να τα καταργήσετε. Πρέπει να πω στο φίλο τον κύριο Τσαγκάρη ότι η ρύθμιση που έγινε τότε ήταν η καλύτερη ρύθμιση από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Γιατί πρώτη φορά είχε έκπτωση 20%, πρώτη φορά είχε επανυπολογισμό όλων αυτών που ήταν στη ρύθμιση με προηγούμενες ρυθμίσεις. Μάλιστα. Είχε λοιπόν στοιχεία δικαιοσύνης. Δεν αμφιβάλλω για τις προθέσεις του Παναγιώτη. 8 και 14 πρώτα λεπτά, Κώστα Τσουκαλά. Βλέπεις και τον Γιώργο του Μελιγκόνη, γιατί σε λίγο τη θέση σας, κύριε Μελιγκόνη, θα πάρει τη θέση σας ο κύριος Τριανταφυλλίδης και τη θέση Τσουκαλά
η κυρία Σιμακοπούλου, η πολιτική, για να δούμε πού πάει η ιστορία. Θα παραμείνει ο Γιώργος Ρωμανιάς, η κυρία Νούκα και ο κύριος Τσακάρης. Χωροταξικά. Μην πάθει τίποτα ο Τσουκαλάς. Πες από την καρέκλα. Λοιπόν, Κώστα, τι βλέπεις για τις συντάξεις, γιατί με ρωτάει πάρα πολύς κόσμος. Εγώ είπα και πριν, αυτό είπα το θέμα της ανακεφαλοποίησης. Ότι αν δεν βρεθεί κάποια άλλη λύση, οι συντάξεις, το σύστημα αυτό το ασφαλιστικό δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει γιατί έχουμε ανεργία 30%. Σωστό. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Ναι. Έχουμε ελαστικές μορφές εργασίας, άρα πολύ χαμηλές εισφορές δεν μπαίνουν στα ταμεία. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα επαγγελματίες, άρα θα δίνουν πια και χαμηλές εισφορές. Δεν μπορεί να βγει να χρηματοδοτηθεί το ασφαλιστικό σύστημα αυτό. Και πράγμα, έχουμε βέβαια εγκλήματα που έχουν γίνει. Εγκλήματα, αυτό είναι το βασικό. Εκεί είναι η αρχή της ζημιάς. Εγκλήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δεν λοιπόν η χώρα πάρει μπρος, στο PSI, στα δομημένα ομόλογα, σε μια σειρά διαδικασιών. Σε αγορές και τις υπέρογγες εισφορές οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν. Κυρία Νούκα. Και λοιπόν, έχουμε ένα βασικό ζήτημα λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν βγαίνει αν η χώρα δεν πάρει προς, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, αν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Είναι το κατεξοχήν αν δεν θέμα, απλώς επειδή είναι πολύ ευγενική η φωνή του κ. Τσουκαλά και ο άνθρωπος εκφράζει μεγαλύτερο φάσμα από ένα κόμμα. Το ασφαλιστικό και αυτιά θέλει εθνική ο κ. Ρωμανιάς, το ξέρει βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Θέλει εθνική συνεννόηση. Και η φορολογία δεν και... γίνεται. Ακριβώς, φίλες και φίλοι. Όχι ότι αυτοί που χειρίστηκαν το ασφαλιστικό τόσα χρόνια και το φορολογικό δεν είχαν εθνικές φωνές. Ναι. Κανείς δεν θα πει ότι ο Κοκόρης ή ο Ρωμανιάς ή οποιοδήποτε άλλος ήταν λιγότερο Έλληνας από κάποιους άλλους. Αλλά θέλει μία άλλη θεώρηση όλο αυτό. Ο Γιώργος ήθελε να κάνει τόσα πράγματα στο Υπουργείο, δεν πρόλαβε. Κάθισε 4 μήνες. Δεν τον άφησαν, θα προσθέσω. Ο Παναγιώτης είχε πολλά φιλόδοξα σχέδια, Γιώργο, δεν μπόρεσε γιατί έγινε το κοινό και το άλλο. Τα μνημόνια είναι ένας πολύ στενός κορσέ. Έτσι, μπράβο. Και βέβαια δάνεια. Στα δάνεια, λέει σήμερα η Καθημερινή ότι έχουμε, Κώστα Τσουκαλά, ψαλίδι 3 δις ευρώ στα κόκκινα δάνεια. Πες μας την άποψή σου, γιατί σε λίγο θα πρέπει να αποχωρήσεις. Και μετά με τους πολιτικούς και η κυρία Νούκα. Οι στόχοι που υπάρχουν να καλυφθεί να είναι τα κόκκινα δάνεια μόνο 10% το 19%, μάλιστα, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δεν τίποτα, έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Ούτε όσον αφορά την πώληση, ούτε όσον αφορά ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις που κάνουν οι τράπεζες δεν είναι βιώσιμες. Τι λέει το Δουνουτού, ταχεία εκαθάριση κόκκινων δανείων δεν εννοεί προφανώς να κουρευτούν τα δάνεια. Μάλιστα. Εννοεί πληστηριασμούς, εννοεί απελευθέρωση πληστηριασμών. Εκεί πέρα υπάρχουν μεν τα ένδικα μέσα, αλλά δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση πρέπει να είναι πολιτική και κοινωνική. Χωρίς κοινωνική ειρήνη, και πληστηριασμοί δεν σημαίνουν κοινωνική ειρήνη, ούτε ανάπτυξη μπορεί να έχει ούτε τίποτα. Σαφής. Πρέπει λοιπόν η πρώτη κατοικία να διασφαλιστεί, να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις εκ μέρους των τραπεζών. Ακόμα πολύ μεγάλες επιμηκύνσεις ενδεχομένως με χαμηλά επιτόκια. Ακόμα και σήμερα οι τράπεζες ζητάνε ληστρικά επιτόκια για να ρυθμίσουν δάνεια. Ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τώρα τα λεφτά, τους ζητάνε για να τους ρυθμίσουν, αν τους κάνουν πιο χαμηλή λίγο δόση, φοβερά επιτόκια, ώστε να πάρουν αύριο διπλά και τριπλά λεφτά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να μπει ένα όριο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν γίνει κούρεμα των δανείων. Κυρία Νούκα, ότι σε αυτόν ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, και αυτό προκύπτει εύκολα από τις φορολογικές δηλώσεις, από τις καταθέσεις, πρέπει να υπάρχει διαγραφή του χρέους όσον αφορά στο να γίνει βιώσιμο. Τέλος χρόνου, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά. Έχουμε Τσίπρα, θα μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει με δεδομένο ότι είχαμε χθες στις Βρυξέλλες διαπραγματεύσεις, τι μηνύματα θα στείλει. Ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο. Γίνεται μια μάχη αυτή την ώρα. Σου λέει, θα σας δώσω αυτό, θα μου δώσετε αυτό για να έχει να πει κάτι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα πάει σαν την Γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Okay, θέλει... Δεν είναι μόνο θέμα κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι γίνεται, έτσι πρέπει να γίνεται με διαπραγμάτευση. Τι δίνω, τι δεν γίνεται μόνο να δίνουμε. Αν το μείγμα αυτό που θα υπάρξει. Θα είναι περαιτέρω ηφαισιακό ρεύμα. Ευχαριστώ τον κύριο Τσουκαλά. Μείωση των συντάξεων είναι περαιτέρω. Το φίλο μου τον Παναγιώτη από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Σε λίγο ο κύριο Μανεσιώτη. Θα τον ευάλουμε του πολιτικού. Για να δει τι ακριβώ συμβαίνει. Άλλωστε το ραντεβού μα με τον κύριο Μανεσιώτη ήταν 8 και 20. Είναι 8 και 19. Γρήγορο διάλειμμα, φίλε και φίλοι. Πάμε. Πάμε σε διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να δούμε μια άλλη οπτική γωνία των εξελίξεων. Μετά τις 9, κορυφαίος πολιτικός εδώ για να συζητήσουμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Ένα πράγμα, βάλτε την Ελλάδα πάνω απ' όλα και ελάτε να προχωρήσουμε μαζί. Αν βάλτε τα κόμματά σας, θα τα κάνετε πάλι σαλάτα. Διάλειμμα.
Η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο, είναι 11 Φεβρουαρίου, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, φίλες και φίλοι. Πολύ κρύο έξω, η Αυγή, ο Βλάσιος και η Δώρα γιορτάζουν σήμερα. Κάποιες από τις Δώρες, γιατί πέφτει η Αγία, η Οσία. Έχουμε και εδώ Champions League και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, άρα κάποιες Δώρες γιορτάζουν. 8 και 28 πρώτα λεπτά με πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Και δείτε τώρα μία σύμπτωση. Έπρεπε να έχουμε στην ίδια γραμμή τη Γη, τη Σελήνη και τον Ήλιο, γιατί έχουμε και Παρσέλινο, για να έχουμε στην ίδια γραμμή και τους τρεις δανειστές. Καλημέρα κυρία Σημακοπούλου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Πρόεδρος Εμπόρων του Πειραιά. Καλημέρα κύριε Μανεσιώτη. Καλή σημέρα κύριε Αυτιά. Εσείς βγαίνετε από του Βερόπουλου ή από του Πετρόπουλου χαρούμενος? Για πέστε μου. Από τον Πετρόπουλο απογοητευμένος. Γιατί? Και αδικημένος. Κύριε Αυτιά, μέχρι και πέρυσι πλήρωνα μηνιαία εισφορά 470 ευρώ. Ενώ τώρα? Αυτό έγινε 1590. Μία αύξηση της τάξης του 340%. 340% αύξηση. Είναι παράλογο και φυσικά είναι άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν συνάδελφοι που πληρώνουν εισφορά μηνιαία 167 και άλλοι που πληρώνουν 1600 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να σταθεί. Ήδη, σαν Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για να κρυθεί αυτός ο νόμος αντισυνταγματικός. Δηλαδή, μετά τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους οδοντίατρους, έρχονται και οι έμποροι και είναι είδηση αυτό. Σκέφτεστε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Ο Γιώργος ο Ρωμανιάς μου το είχε πει ακρεφνώς τις προηγούμενες μέρες. Το είχατε πει έτσι ακριβώς, κύριε Ρωμανιά? Στην ίδια κατηγορία είναι όλοι. Μάλιστα. Πάω στα χθεσινοβραδινά. Ενδιαφέρουν ολόκληρη την κοινωνία. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Οι Αμερικανοί δίνανε τρεις πιθανότητες. Ή να πάει σε εκλογές, ή να αναβάλει τη συμφωνία, ή να συμφωνήσει. Το γεγονός ότι όλο αυτό το παρασκηνιακό, συν την κουβέντα την εξάωρη χθες, συν το γεγονός ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Τσίπρας θα πει τα πώς και τα γιατί, και το γεγονός ότι ετοιμάζονται να έρθουν οι δανειστές εδώ, δείχνουν μια κινητικότητα. Όμως, υπάρχει το εξής. Η Αθήνα λέει, ωραία, θα πάω σε χαμηλότερο φορολόγητο. Θα πάω σε ρύθμιση συνταξιοδοτικού. Θα κάνω κάποια πράγματα υπό μία αίρεση. Θα βάλω ένα κόφτη με μία αιρεσιμότητα. Δηλαδή, θα παρεμβαίνει ο κόφτης εάν δεν έχω πλεονάσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα, στο 3,5, και θα μου δώσετε το 30% των πλεονασμάτων να τα κάνω ό,τι θέλω. Θέλω και δέσμευση χρέους και παράλληλα θέλω φορολογικές ελαφρύνσεις σε μικρομεσαίους και παράλληλα κάποια πράγματα ώστε, κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτό το πικρό χάπι των μέτρων να κατέβει έτσι στο λαιμό των βουλευτών λίγο πιο εύκολα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι σαν να καταπίνετε σπαθιά. Σας καταλαβαίνω. Το αισθάνομαι και το νιώθω ότι από το κανένα μέτρο χωρίς ούτε ένα ευρώ σε μια συμφωνία η οποία είναι δύσκολη, η οποία όμως από ό,τι μαθαίνω ο Τσίπρας θα πει σήμερα μια έντιμη συμφωνία γιατί έπρεπε η χώρα να πάει μπρος. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κύριε Αυτιά, αγαπητέ μου Γιώργο, καταρχήν θα επιμείνω στο πλαίσιο που έχει να κάνει με την πραγματικότητα και όχι με τα εάν και εφόσον. Η λειτουργία του κόφτη, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, νομοθετήθηκε στις 18 Μαΐου του 2016 και για δύο χρονιές, 15 και 16, δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί. Σωστό. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση έπιασε και το μείον 0,25 του 2015 και το συν μισό τα 100 της προηγούμενης χρονιάς. Και από ό,τι φαίνεται, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα έχει ξεπεράσει το 2%, έχουμε πιάσει και το στόχο του 17, που είναι 1,75. Και να θυμίσουμε απλά... Αφού λιώσατε τον κόσμο εισφόρος. Όχι, αφού δεν είναι μόνο... πατήσατε κάτω την κοινωνία. Δεν είναι μόνο από την υπερφορολόγηση. Και από την φοροδιαφυγή. Ναι, 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 το ξέρω, το απεθές. Όχι, το απεθές. Και από τα καύσιμα, ναι. Πλαστικό χρήμα. Ναι, 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 ναι. Ένα. Συμφωνώ. Που θα έπρεπε να έχει μπει στη ζωή μας από το 90. Συμφωνώ, και συμφωνώ, τώρα. Συμφωνώ. Και συμφωνεί και ο Στουρνάρας και ο Λιαργό. Συμφωνώ, Πασχόλη. Συμφωνώ. Ένα. Δύο. Λαθρεμπόρια, λίστες Λαγκάρτ, Μπόριανς και εδώ τα έχω τα στοιχεία. Σου λέει κάτι Γιώργο Αυτιά, το κυνήγι, το εστιασμένο, το στοχευμένο στην φοροκλοπή του ΦΠΑ. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει ότι δεν είναι αυτή η υπερφορολόγηση, ότι Champion, χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο το καλοκαίρι του 16 είχαν η Σαντορίνη, Μύκονος, η Ρόδος,
Μάλιστα. Και η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Μύκονος. 170, 120 άρα, λοιπόν, και 110 πάνω από τους στόχους. Πάμε στο κόφτη τώρα. Η Δραπετσόνα, το πέραμα, το κερατσίνι. Άρα πάμε στο κόφτη. Μη χανόμαστε. Όχι, δεν χανόμαστε. Λέμε, απαντώ σε αυτό που είπες, γιατί είναι μόνο το λοιπόν. Μεταφέρεις εδώ τα ζητήματα και τα θέματα όπως τα δέντε η κοινωνία. Λιώσατε τον κόσμο στην υπερβολή. Ναι, στο βαθμό που υπήρξε η αύξηση στο ΦΠΑ. Ένα όμως άλλο κομμάτι είναι από την καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπιστωτικής που δεν είχαν την πολιτική βούληση. Βάζουμε κάτω τώρα μια τελεία. Έχουμε μια πραγματικότητα τώρα. Έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει 241 η Εθνική Σύνταξη, θέλω 1,8 δις μπροστά και 1,8 δις το 18 και η Αθήνα απαντάει. Άμα αν έχω πλεονάσματα, δεν χρειάζεται να πάρω τέτοια μέτρα. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Αθήνας. Είπες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω στην επόμενη φάση, τον Ιούνιο του 2017, ο όρος που θα θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι όσον τα ονόματα αρχίζουν από ΤΑΦ δεν πρέπει να είναι στην κυβέρνηση. Μάλιστα, υπονοείς Τσίπρας. Τσακαλώτος και λοιπόν, πάμε... Μισό λεπτό. Εγώ μένω γιατί θέλω να απαντώ και σε κοιτώ στα μάτια και τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι χθες ο πρόεδρος Δημοκρατίας είπε ότι πρέπει να είναι μια επιλογή συμβατή με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, προνομοθέτηση μέτρων δεν μπορεί να γίνει κατανοητή. Χθες ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, είπε θέατρο του παραλόγου. Ποιο είναι το ερώτημα, να νομοθετήσουμε το θέατρο του παραλόγου? Περιμένω, επειδή είμαι εις της συλλογικότητας που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και εμείς αποφασίζουμε συλλογικά η Κεντρική Επιτροπή σήμερα και αύριο, αφού ενημερωθεί από τον Ευκλήδη και από τον Γιώργο τον Χουλιαράκη, να δει πώς ακριβώς θα διατάξουμε τις... Θέλουμε να έχουμε έναν προωθητικό συμβιβασμό. Θέλουμε την ποσοτική χαλάρωση. Εξήγησε αυτό το τσακαλό, το τι έκανε, έτσι. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο αυτό το πακέτο, σου είπε προηγούμενα ο Γιώργος ο Μελιγκόνης κάτι και ισχύει απόλυτα. Ή θα συμφωνηθούν όλα ή δεν θα συμφωνηθεί τίποτα. Μάλιστα. Είναι πακέτο η συμφωνία. Σαφής. Όχι λίγο από εδώ, σαφής, λίγο από εκεί, σαφής, να τους ξυρίσουμε. Είναι χρέος μέσα και όλα τα υπόλοιπα που έχετε βάλει. Είναι. Μάλιστα. Αντισταθμιστικά. Ναι. Θέλετε αφορολόγητο? Θα μειώσουμε φορολογικούς συντελεστές. Μάλιστα. Και εμείς το έχουμε αποδείξει, Γιώργο Αυτιά. Μπορεί να περάσαμε, το είχαν προνομοθετήσει εντός εισαγωγικών την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ήρθαμε εμείς. Και το ΕΚΑΣ του 16 και του 17 που αφαιρέθηκε 158 εκατομμύρια και 330 εκατομμύρια πλάς συνολικά 488 εκατομμύρια, τα δώσαμε πίσω με το επίδομα, λοιπόν, τα 630 εκατομμύρια πλάς 150 εκατομμύρια. Επομένως έχουμε αποδείξει ότι αυτά που λέμε, στο βαθμό που η συγκυρία το ευνοεί, τα κάνει. Γιατί μόνο μας μέλημα είναι οι πολίτες. Λοιπόν. Είναι οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι άποροι. Τελεία. Τελεία. Πάμε στην κυρία Σημακοπούλου, η οποία χαμογελάει. Κυρία Σημακοπούλου, τι ακριβώς έχουμε? Θέλω να σας ακούσω με προσοχή και θα σας πω κάτι. Βάλτε την Ελλάδα πάνω απ' όλα, τα κόμματά σας, τους πολίτες και την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Αφήστε το συμφέρον το κομματικό, μπας και πάμε μπροστά. Ελάτε, κυρία Σημακοπούλου. Μπορούμε όμως να σταματήσουμε να λέμε ότι να είναι. Να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, κυρία Αυτιά. Δηλαδή. Βλέπουμε ακριβώς το ίδιο έργο σήμερα που βλέπαμε πριν από 2 χρόνια. Απλά έχουμε έναν διαφορετικό πρωταγωνιστή. Αντί να έχουμε τον κύριο Βαρουφάκη, έχουμε τον κύριο Τσακαλώτο. Πάλι έχουμε περήφανη διαπραγμάτευση. Πάλι είχαμε κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε όλους τους δανειστές απέναντι να ζητάνε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Αυτά είναι μέτρα, αυτά είναι χρήματα. Φόροι και ποιος συντάξεις θα τα και πληρώσει, επιδόματα. Ποιος θα τα πληρώσει? Ποιος θα τα πληρώσει, κυρία Σημακοπούλου? Ο ελληνικός λαός θα τα πληρώσει. Γιατί θα τα πληρώσει? Πάλι. Θα τα πληρώσει γιατί έχουμε άλλη μία αποτυχημένη στρατηγική και διαπραγμάτευση. Και τι γίνεται τώρα? Ο κύριος Βαρουφάκης παρακαλάει να γυρίσουν οι θεσμοί για να μπορέσει να κλείσει η αξιολόγηση. Ο Βαρουφάκης. Συγγνώμη, ο κύριος Τσακαλώτος. Είδες, το ίδιο είναι. Τσιπουργός. Το ίδιο είναι. Αυτό έγινε και την περασμένη Μάλιστα. φορά. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν Τσακαλώτος παρακαλάει αυτό. Ο κύριος Χουλιαράκης, μην ακούτε τι λέω εγώ, παραδέχτηκε προχτές ότι εάν δεν κλείσει η αξιολόγηση θα χρειαστούμε τέταρτο μνημόνιο. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν το λέει η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, το λέει ο κύριος Χουλιαράκης. Ερώτημα. Αν ο κύριος Τσίπρας παρακαλάει να του δώσουν ένα φύλλο σικής
κάτι για να πει σήμερα στους βουλευτές του, ναι, για να πάνε οι βουλευτές του να ψηφίσουν στη Βουλή τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Ερώτημα. Και ό,τι και να λέει ο συνάδελφος και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, εγώ σας προβλέπω ότι θα τα φέρουν στη Βουλή και θα τα ψηφίσουν όλοι, θα σηκώσουν τα χεράκια και θα πούνε ναι σε όλα, διότι μπούρου, 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 το οι πολίτες και οι αδύναμοι κτλ. Ναι. Η ουσία για αυτούς είναι ένα πράγμα. Ποιο? Η καρέκλα τους. Μόνο τίποτε αυτό. Άλλο. Τίποτε λοιπόν, άλλο. Εδώ θέλει απάντηση άμεση. 3,6 δισευρώ μέτρα. Λοιπόν, στο κεφάλι των Ελλήνων. Γιατί? Γιατί είναι ανίκανοι, είναι άχρηστοι και πρέπει να φύγουν. Απλά είπατε, πράγματα. Το βεβαίως το είπα. Βεβαίως. Βεβαίως το είπα και θα το λέω συνέχεια. Ο επίτιμος πρόεδρος του κινήματος Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω, ο αρχηγός Κυριάκος, τώρα που θα πάει τη Δευτέρα στη Μέρκελ, την ομογάλακτή του, ο Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Τα 11 χρόνια το δάνειο του Κύρικα. Είναι ο υπουργός κύριος Χαρίτσης, που τώρα διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ και δεν έχει πες φράγκο στην αγορά. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά τα δημοσιογραφικολαϊκίστικα. Εσείς την αξιοπιστία θα την έχετε όταν φέρετε πίσω τα 214 εκατομμύρια που χρωστάτε. Ένα λεπτό. Και θα μας το ψηφίσετε, κύριε Πού πήγαν οι λίζες στη Siemens. Εγώ θέλω να πείτε ότι δεν θα ψηφίσετε. Για γιατί μετά θα είστε εδώ μια Κυριακή και θα τάξετε να ψηφίσετε. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα για τον κόσμο. Παιδιά, ένα λεπτό. Όπως είπα εδώ στο κανάλι, όλα θα τα ψηφίσετε. Παιδιά, ένα λεπτό. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα του κόσμου. Γιατί ο κόσμος θα πληρώσει. Παιδιά, ο κόσμος θα πληρώσει. Και θα πληρώσει με αύξηση φόρων όπως ορθά είπαν. Ένα λεπτό. Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Τα μέτρα μας ενδιαφέρουν αυτήν την ώρα. Θα τα ψηφίσετε τα μέτρα, κύριε Τριανταφύλη. Δηλαδή, σε ο κόσμος που πλήρωσε το πρώτο μνημόνιο με 50% κάτω τη σύνταξη και το μισθό του. Ο κόσμος που πλήρωσε το δεύτερο μνημόνιο με ενίκιο το σπίτι του. Ο κόσμος που πληρώνει το τρίτο μνημόνιο με μείωση μέτρα επικουρικών με μια ντουζίνα μέτρα. Έρχεται τώρα και του, λέει του λένε οι δανειστές. Τι του λένε οι δανειστές. Και άλλα μέτρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και όπως λέει λοιπόν, σωστά ο Γιώργος Αυτιάς, το 50% που χάθηκε στην πενταετία Πασόκ Λουδού Λουδού Πασόκ. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Α, δεν τα ξεχνάω, μπράβο. Όχι, μα δεν τα ξεχνάω. Λέω, να το σημειώσουμε. Όπως δεν ξεχνώ, οι 12 μειώσεις. Όπως δεν ξεχνώ ότι υποσχεθήκατε 13η σε όλους και δεν παύση του ΕΜΦΙΑ και πληρώνεται από τον Ελλήνα. Η Ιωνή 13η δεν ήταν αυτή που δόθηκε από 350 με 850. Γιατί είναι κολοκυθιά τουμπανά. Έλα τώρα. Δηλαδή το εκάστατο τεράστιο και τα λένε ψίχουλα. Το αυτά που δόθηκε τα 630 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, το απέδειξα προηγουμένως, τα νούμερα εκδικούνται. Θα τα ψηφίσετε, κύριε Τριανταφυλλίδη, σας λοιπόν, παρακαλώ. Μην κάνετε να τον υποβολέα, το άκουσα. Τα μέτρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τώρα είναι διασταυρούμενα ένα-ένα. Όχι, 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 δεν όλοι μαζί δεν γίνεται. Δεν ακούσα από εκεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Μην μπερδεύετε τα δημοσιογραφικά πειρά. Θα αφήσετε τώρα να απαντήσω. Όχι, το πάρεις πίσω αυτό. Όχι, άλλο τα πειρά από τα δεξιά σου και άλλο λοιπόν, δημοσιογράφος. Δεν απαντώ στην κυρία Σημακοπούλου, απαντώ τα μέτρα, στο, λοιπόν, στο δημοσιογραφικό ερώτημα λοιπόν, που μεταφέρει καταρχήν τα μέτρα, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, δεν υπάρχει συμφωνία και υπάρχει, είναι, όπως είπες, αιρεσιμότητα. Είναι αν και εφόσον. Ναι. Εάν και εφόσον. Δεν είναι από αύριο, είναι αν και εφόσον. Ένα, δύο. Αυτά που λέτε, κυρία Σημακοπούλου, για την καρέκλα, κοιτάτε τον εαυτό στον καθρέφτη και τα λέτε. Γιατί? Εσείς που λέγατε για το Πασόκ αέρα-αέρα να φύγει η χολέρα και το Πασόκ που έλεγε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, συμπήξατε μηνυτές και μηνυόμενοι, υβριστές και υβριζόμενοι κυβέρνηση. Ρε, εσύ κυβερνάς με τον Καμένο με δουλεύεις τώρα. Με τον Καμένο κυβερνάτε. Μόνοι σας είστε. Σε αυτούς με που τον μιλάς, Καμένο κυβερνάτε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία μου, μάλιστα, ψήφισε απλή αναλογική γνωρίζοντας, ναι, ναι, ότι το 1/3 των βουλευτών δεν θα επανεκλεγούν που λατρεύουν την καρέκλα. Εσείς για την καρέκλα. Βρεθήκατε δίπλα-δίπλα δίπλα με το Πασόκ που το βρίζατε. Λοιπόν, καλά. Και θα κάνει καλά, παρεούλα καλά, και αγκαλίτσα με τον κύριο Καμένο καλά, και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αγκαλιά είναι ο Τσίπρας με τον Καμένο. Σε μένα μιλάτε. Ο Γιώργος ο Αυτιάς δικαιούται να θέτει το ερώτημα. Ο Ρωμανιάς το δικαιούται. Ο Τσαγκάς. Εσείς δεν δικαιούστε. Εγώ δεν δικαιούμαι ως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να μιλάτε για καρέκλα
όταν στο όνομα τη καρέκλα τα βρήκατε ναι με τον προνεόνιο εχθρό. Δεύτερον. Δεύτερον. Ναι σε όλα. 3,6 δις μέτρα. Τέταρτο μνημόνιο. Πρώτο μιλόν. Έχετε... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ηρεμιστικό ό,τι λίγο. Και να λέτε, για να ακούσω το. Να απαντήσουμε. Κύριε Τρακαφιλίδη, να ρωτήσω κάτι. Τα μέτρα είναι αν και εφόσον. Επειδή την τηλεόραση την ξέρεις καλά, σε βλέπα χρόνια. Περίμενε. Τώρα μιλάς με μένα. Τώρα μιλάς με μένα, αγαπημένα μου φίλε και συνάδελφε. Ρωτώ εσύ ως Τριανταφυλλίδης, ο κήρυκας του κοινωνισμού στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το σπαθί των 3,6 θα το καταπιείς? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 3,6 σπαθί. Σπαθιά υπήρχαν και στον νόμο για τον κόφτη, τον έχω εδώ. Σωστό. Λοιπόν, αλλά δεν εφαρμόστηκε επειδή πιάσαμε τους στόχους. Ευελπιστούμε. Έλα, πιάσατε γιατί βάλατε φόρους. Ένα λεπτό. Τι από τον παπά θα παίζουμε τώρα. Ξαναλέμε πάλι από την αρχή. Δεν έβαλες φόρους. Πέρα από την έμεση φορολογία που τσακάρι, είναι κατεξοχήν άδικη. Κατεξοχήν άδικη. Λέω ξανά. Είπα. Πλαστικό χρήμα. Ένα. Πλαστικό χρήμα. Δύο. Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Λίστες που δεν είχαν την δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν. Λαγκάρτ. Πόσα πήρατε από τη Bourians, λίστα Λαγκάρτ, ξέρετε. Λαθρεμπόρια. Τα έχω όλα εδώ. Τα εκατομμύρια πήρατε. Τα είπα στην εκπομπή του Τάκη Κατζή. Δεν θα κάνω επανάληψη τώρα. Πριν από τις 22 του μήνα τα έχω πει. 207 εκατομμύρια. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Λύθηκε το θέμα. Ωραία, για σας ήταν ένα αξιοποιητή. Λοιπόν, άμα λύθηκε το θέμα, πιάσατε τη φοροδιαφυγή. Ο Κοσμάκης πληρώνει φόρους. Ο ΦΠΑ αυξήθηκε. 13.000 ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός από αυτού που βγάλαν τα λεφτά. Φρεώθηκε να ανακοίνωσε. Ο πρωθυπουργός, ο κόσμος πληρώνει τους φόρους. Πάνε και ο θέλος και το δηλώνει. Όλοι σιγά-σιγά πάνε από τον μπάνκο και πληρώνει. Πληρώνει. Λέω ξανά. Με αν και εφόσον. Αν και εφόσον. Αν και εφόσον εσείς θα τα ψηφίσετε. Αυτή τη στιγμή. Ανεστίδης. Θα τα ψηφίσετε όλα. Εσείς εκεί θα τα το φαντασιακό. Ανεστίδης. Παρακαλώ. Έλα, εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Έλα, πρόεδρε. Καλημέρα. Βάλτε λίγο φερμουάρ εκεί πέρα γιατί θα βγάλει ο κόσμος άκρη. Όσον αφορά για τον κύριο Τριανταφύλλη, γιατί γνωριζόμαστε πολύ καλά, όταν ήταν δημοσιογράφος, δεν έχω δώσει καμιά 30-50 συνεντεύξεις. Άλλα έλεγε τότε, αλλά μόλις τον καλά κάθισε στην καρέκλα, άλλα λέει τώρα. Όχι, αν θα κατεβάσει το σπαθί, γαργάρα θα του κάνει το σπαθί το 3,6. Και εξηγούμε. Εχθές ήμασταν επιτροπή με τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία. Ο λόγος σας για να μπορεί να συναντήσει τον δικό μου το λόγο. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Εγώ είμαι εκτός πάνελ. Όχι, δεν θα είσαι προσβλητικός. Όχι, δεν θα σε ακούσω. Θα με ακούσεις πρώτα εγώ το προσβλητικό και μετά. Αλλά δεν θα κάνεις. Όχι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν θα κάνεις προσβλητικές αναφορές. Είμαι έτοιμος να συζητήσω τα θέματα των ανθρώπων. Ηρεμία, παιδιά. Μεγάλη άνθρωποι είστε. Όχι, προσβλητικές αναφορές. Εγώ δεν είμαι στο πάνελ. Ηρεμία. Εγώ δεν είμαι στο πάνελ. Θα με ακούσεις πρώτα και θα το πεις μετά. Σε παρακαλώ. Είμαι εκτός πάνελ. Αφήστε αυτά που ξέρετε να διακόπτετε. Πρώτα απ' όλα η εικόνα μου δεν είναι καλή και δεν ξέρω και ποιο μιλάω και έχω καθυστέρηση. Α, δεν ξέρω. Γι' αυτό σε παρακαλώ λίγο σεβασμό. Τριανταφυλλίδης. Σεβασμό. Ο φίλος σου. Λοιπόν. Τότε πώς με είδες λοιπόν, και είπες όλα αυτά που είπες. Άκουσε τη φωνή σου, είναι χρόνια. Άκουσε τη φωνή. Μα θα σταματήσεις τώρα. Σε παρακαλώ. Ηρεμία, πρόεδρε, λοιπόν, ηρεμία. Εχθέση, καταλλαγή, εχθέση, καταλλαγή, είμαστε... ειρήνη, καταλλαγή. Πες ό,τι θέλεις. Είπα αυτά που είπα και νομίζω το καταλάβατε. Όχι, πάμε δεν καταλάβα. Χθες είμαστε με τέσσερα συναρμόδια υπουργεία. Γιατί ήταν πολύ ηλίαν προσβλητικά. Να ακούσουμε τον κύριο Ανεστίδη. Και τα επιστρέφω όπως ήρθαν. Θα τα πείτε μετά κύριε Τριανταφυλλίδη. Όχι, τα επιστρέφω όπως ήρθαν. Μην μου τρώτε το παρακαλώ. Άκουσε να δεις. Λοιπόν, θέλεις να κουβεντιάσουμε για τα αγροτικά. Παιδιά. Να κουβεντιάσουμε. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Προσβλητικές τύπου καφενείο. 50 φορές, σας παρακαλώ. Σ' ακούω. Ηρεμία, είστε μεγάλοι άνθρωποι, παιδιά. Πάμε. Λοιπόν, εχθές είμαστε με τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία. Περιβάλλοντος, οικονομικών, γεωργίας και, και ανάπτυξης. Και κοινωνικών ασφαλίσεων. Όταν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική του ψέματος, τη φτιάχνουμε και εξηγούμε. Μία ώρα εκεί μας έλεγε ότι θα πληρώσουμε πολύ λιγότερα και οικονομικά από το θέμα φορολογίας και ασφαλιστικά. Και, και έλεγε και ο κύριος Πετρόπουλος εκεί και όλοι οι υπόλοιποι θα πληρώσουμε λιγότερο εφορία 67 εκατομμύρια εμείς οι αγρότες. Στη διάρκεια της συζήτησης παρακάτω, όταν λέγαμε αν θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική του κράτους και θέλει να δίνει συντάξεις το ένα και το άλλο, λέει, το ταμείο δεν βγαίνει, γι' αυτό ανεβάζουμε τις εισφορές. Έλα τώρα να παντρέψεις αυτά τα δυο. Απ' τη μια μας λέει θα πληρώσουμε φορολογικά λιγότερο και απ' την άλλη και ασφαλιστικά λιγότερο. Όταν δεν βγαίνει, λέει, το ταμείο πρέπει να πάρουμε εισφορές περισσότερες. Άρα δηλαδή δεν παντρεύονται και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Το συν και το πλην το βάζουν όπως το θέλουν.
Πάμε παρακάτω. Τους λέμε ότι το 24% του ΦΠΑ που αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε στην αγορά εφοδίων δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε εμείς. Άλλο, όταν στις άλλες χώρες που πρέπει να είμαστε ανταγωνίσιμοι, το ΦΠΑ στην Ιταλία του αγρότη στην αγορά εφοδίων είναι 4%. Και τι λένε? Λέει, θα σας βγάλουμε κάρτα από την Τράπεζα Πειραιός με εγγύηση μέρος των επιδοτήσεων για να μπορεί να παναγοράζει τα εφόδια. Και του λέω, δηλαδή θα πάρουμε και την κάρτα. Θα πληρώσουμε και 10% φόρο για την κάρτα επιτόκιο για να χρηματοδοτήσουμε το κράτος με 24% ΦΠΑ. Για να το πάρουμε την παραμεθεπόμενη χρονιά. Πάμε παρακάτω. Φορολογικά και ασφαλιστικά εμείς οι αγρότες καλούμαστε. Γιατί τυχαίνει πολλές φορές επειδή η πλειονότητα των παραγωγών θερίζεται τέλος της χρονιάς, θα το πουλάμε την επόμενη χρονιά. Και όταν την επόμενη χρονιά είναι ευνοϊκά και τραβάει το εμπόριο, δύο παραγωγές την ίδια τη χρονιά. Όσα εύκα ήρθαν στους αγρότες είναι ταβάνι. Και λέμε, πάντε μας, αφού θα πληρώνουμε πολύ λιγότερα τώρα, πάντε μας το παλιό του καθεστώς που πληρώνουμε πολύ περισσότερα. Γιατί είμαστε χαζοί και θέλουμε να συνεισφέρουμε. Άρα λοιπόν δεν βγαίνει άκρη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν και είναι εναντίον αυτών που δουλεύουν. Βλέπουν άνθρωπο που δουλεύει. Και είναι εναντίον του. Λοιπόν, βάζουμε μία τελεία αμέσως. Βάζουμε μία τελεία. Ένα λεπτό. Βάζουμε μία τελεία. Άρα. Κατεβαίνετε την Τρίτη στην Αθήνα. Θα κατέβετε? Θα κατεβούμε στην Αθήνα και καλούμε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι και η μέρα των ερωτευμένων 14 Φεβρουαρίου. Έχουν αντίον. Καλούμε όλους τους αγρότες να τους χαρίσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο τα μέτρα. Λοιπόν, βάζουμε μία τελεία εδώ. Σας έχω καθαρό νεράκι για το λεμπουδάκι σας, γιατί σήμερα ανταλλάξατε πειρά οι δυο σας οι Θεσσαλονικείς. Όχι καθόλου, καθόλου. Έτσι, είστε παοκτσίδες και οι δύο. Μια ερώτηση λοιπόν, μπορώ να το κάνω. Μετά. Πάμε με καθαρό νερό, φίλες και φίλοι. Τι Καμελώτ. Θέλεις. Πάμε με καθαρό νερό. Όταν βγήκες βουλευτής, τα έλεγες διαφορετικά. Όταν βγήκες βουλευτής. Το πείμα το μάθει καλά, ξανά στον πάρει από την αρχή. Κυρία Νεστιδή, να πω κάτι. Μπράβο. Πάμε με καθαρό νερό, τη Καμελώτ, ελάτε. Καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια λέμε καλέστε μας για να τα πούμε από κοντά. Ακριβώς. Να δείτε τα συστήματα αυτά εδώ ναι. που έχουμε στο 210-95-74-709 και ακριβώς θα τους επισκεφθεί συνεργάτης που όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση και αποδεικνύομαι στην ναι. τηλεόραση ή κάνουμε στην τηλεόραση θα τα αποδείξουμε και μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει όλοι να έχουμε ένα καλό σύστημα ναι. φιλτραρίσματος που σίγουρα να μας δίνει καθαρό και υγιεινό νερό. Χωρίς να έχουμε σπίτι μας ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλώς, καταλαβαίνετε ότι το νερό της βρύσης έχει πάνω από 70 με 80.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Άρα καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα δηλητήρια τα οποία υπάρχουν μέσα στο νερό πρέπει να αφαιρεθούν. Όπως είναι λιπάσματα, είναι το υπολοιπαντικό χλώριο, ναι. το οποίο ασφαλώς μας καταστρέφει τα νεφρά μας, την καρδιά μας, δημιουργεί την επάρατον και όχι μόνο. Άρα πρέπει σπίτι μας οπωσδήποτε ακριβώς. να εξασφαλίσουμε ένα σύγχρονο σύστημα όπως είναι ακριβώς το Imperial, το Plus αυτό εδώ, το οποίο κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μόνο με 119 ευρώ το κατώτερο μπορούμε να έχουμε σπίτι μας κάθε χρόνο για ένα ολόκληρο χρόνο καθαρό και υγιεινό νερό. Πρόεδρε. Ωραία, έτσι κι αλλιώς τη συσκευή την παίρνουμε και έτσι μπορούμε άνετα ναι. όλοι να έχουμε ένα σύστημα σπίτι μας καλό. Πρέπει να έχουμε ο καθένας μας ένα σύγχρονο σύστημα σπίτι του που σίγουρα να του δίνει καθαρό και υγιεινό νερό. Τόσο για να πίνει, να μαγειρεύει, αλλά να πλένει και τα τρόφιμά του. Και βέβαια, τηλεφωνώντας μας κάποιος αυτή τη στιγμή, ασφαλώς θα απαντήσει κάποιος, θα αφήσει το όνομά του και το τηλέφωνό του, άτομο θα του κλείσει ραντεβού να δει και να του αποδείξει αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση και τόσον καιρό τα οποία τα λέμε. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι τηλεφωνήστε μας στο 210-95-74-709, το επαναλαμβάνω 210-95-74-709 και ασφαλώς εκεί θα σας δώσουν οποιανδήποτε εξήγηση θέλετε και βέβαια θα σας λύσουν και οποιανδήποτε ερώτηση έχετε. Η Camelot δίνει 300.000 ευρώ εάν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από αυτό ακριβώς το οποίο δίνει. Το 210-95-74-709 υπάρχει άνθρωπος να εξηγήσει τώρα, έτσι βεβαίως, δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. 24 ώρες μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο.
κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12 η ελπίδα μου κρεμάσει. Η ώρα είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό, 2-10-33-85-3-14 το τηλέφωνο παραπώνων. Θα πάρουμε σε λίγο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι οι πολίτες στέλνουν τα παραπονά τους με mail στην κεντρική διοίκηση. Βάλαμε και λίγο χιούμορ στην όλη εξέλιξη. Πριν πάω στον κύριο Παπαντώνη, πριν πάω στους πολιτικούς, πριν πάω σε παρεμβάσεις πολιτικών, να σας πω ότι ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες της χώρας μας σε λίγο εδώ στην τηλεόραση του Sky. Πάμε σε μια απίστευτη εξέλιξη στη Λίδα Χριστοπούλου. Έλα, Λίδα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι δεκάδες οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξαπατηθεί κάποιος. Τους έχουμε δει και πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Σήμερα ο κύριος Βάιος θα μας πει πώς πριν από λίγα 24 ώρα εξαπατήθηκε, έπεσε θύμα ενός υπαλλήλου της ΔΕΗ, ενός πραγματικού υπαλλήλου της ΔΕΗ. Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος προσποιούταν ότι ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ. Του δίνω κατευθείαν το λόγο. Κύριε Βάιο, την Τρίτη το πρωί σας χτύπησε λοιπόν κάποιος στην πόρτα, ένας υπάλληλος της ΔΕΗ. Πείτε μας τι ακριβώς έγινε. Καλημέρα, καλημέρα μας, κύριε Αυτιά. Γεια σας. Ήρθε κάποιος από το... Ήρθε κάποιος λοιπόν, σας χτύπησε την πόρτα. Μου χτύπησε την πόρτα, μου είπε να κατέβω κάτω. Είχε ανοίξει το ρολόι μου και μου λέει ότι κλέβει το ρολόι μου. Και μου λέει, κοίτα να δεις, το ρολόι σου κλέβει και αν δεν μου δώσεις 200 ευρώ, όπως ξέρεις όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, θα αποφάσισα να πρόσφυγα για γύρω στις 6.000 ευρώ. Θα κάνω τα στραβά μάτια. Δηλαδή, αν μου δώσει 200 ευρώ, αλλιώς αν το αναφέρω, θα πληρώσω 6.000. Η επόμενη κίνηση. Και μετά, μου λέει, μετά από 4 μήνες θα σου φέρω καινούργιο ρολόι, έχοντας να μου δώσει άλλα 800 ευρώ. Και τι έκανατε μετά. Εγώ το πράγμα δεν το έχω κάνει. Δεν έχω κλέψει εγώ το ρολόι. Δεν έχω κάνει τίποτα εγώ στο ρολόι. Ναι. Θα πάω να το αναφέρω εγώ στη ΔΕΗ. Μάλιστα. Μου λέει, δηλαδή, η ΔΕΗ δεν πρόκειται να σε πιστέψει. Απλά πράγματα, ξέρεις πώς είναι εδώ τα πράγματα στην Ελλάδα. Θα πιστέψουν εσένα, εμένα θα πιστέψουν. Και εσείς πήγατε αστυνομία, έτσι. Σας έδωσε λίγο χρόνο και σας λέει θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Πάρε με τηλέφωνο. Μου δώσε το τηλέφωνό του, μου είπε και το όνομά του. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο να μου πεις. Εγώ σκέφτηκα να πάω κατευθείαν αμέσως στη ΔΕΗ, το ανέφερα. Μπράβο. Και μετά πήγα στην ασφάλεια. Μπράβο. Πήγα στην ασφάλεια και μαζί με τα παιδιά της ασφάλειας τον πήρα τηλέφωνο μπροστά στον αστυνομικό. Του τη στήσαμε με προσιλωμένα χρήματα και την ώρα που πήγε να πάρει τα λεφτά, τον πιάσανε. Και βρέθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας πολίτης ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ενδεχομένως να έχει πάρει το θέμα έκταση. Μέχρι τώρα ξέραμε, Λίδα, ότι υπάρχουν μαϊμού εφοριακοί, μαϊμού λογιστές, μαϊμού. Το ξέρετε, κύριε Τσακαρή, έτσι επανειλημμένα, που κοροϊδεύανε τον κόσμο. Κάποιοι άλλοι λένε: το παιδί σου τράκαρε, είμαι αστυνομικός, θα σε σώσω, θα σε κάνω. Απειλήθηκε ο κύριος Άδος από τη ΔΕΗ, θα ρωτήσω εγώ. Έχει απολυθεί ο κύριος Άδος από τη ΔΕΗ. Έχει επιληθεί. Αν έχει δικαιοσύνη και ασφάλεια. Όχι, αν έχει επιληθεί. Μάλιστα. Αν έχει απολυθεί. Αυτό δεν το ξέρει ακόμα. Γιατί μέχρι και έστω βλέπω να σπάνε ισόγεια υπουργείων στην Ελλάδα. Ενήργησε. Ενεργήσατε ως πραγματικός πολίτης. Πολύ συγχαρητήρια και οι πολίτες έτσι πρέπει να ενεργούν. Λίδα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Μπορείς να συνεχίσεις. Καλησπέρα. Και καλημέρα στο καλό μας φίλο. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Κύριε Τσαγκάρη, ρωτάει ο κόσμος. Μείωση αφορολογήτου. Είπε κυβερνητικός Έλληνας αξιωματούχος χθες στις Βρυξέλλες μπροστά σε 50 δημοσιογράφους. Εμείς δεν θα δεχθούμε υποχώρηση κάτω από τα 6.000 ευρώ αφορολογήτου. Στα 7.000 ευρώ είναι συν 400 ο φόρος και στα 5.000 ευρώ είναι συν 800 ευρώ ο φόρος. Βάλ απλά πώς το λέμε στον κόσμο. Βάλτε το μέσο όρο, 5 εκατοστάρια το κεφάλι. Ναι. Ξανά θυσίες του ελληνικού λαού για να χρηματοδοτήσουμε ένα χρέος που το δουν ούτου προχτές
γιατί σήμερα φαίνεται να αλλάζει άποψη. Ναι. Το ονόμασε εξαιρετικά μη βιώσιμο. Μάλιστα. Εδώ το ερώτημα είναι, ο Πρωθυπουργός περνάει δύσκολες ώρες, είναι ώρες ευθύνης. Δεν μπορώ να δω, να δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το δούνου του προχθές που ήθελε πλεόνασμα 1,5% και κανένα νέο μέτρο λιτότητας και κούρεμα του χρέους των Ευρωπαίων. Έρχεται μια μέρα μετά, μετά από μια περίεργη συνάντηση στο Παρίσι, μου θυμίζει τη μυστική διπλωματία στο Λουξεμβούργο του παλιού Υπουργού Οικονομικών του κ. Παπακοσταντίνου, και μια μέρα μετά το δούνου του αλλάζει άποψη, ευθυγραμμίζεται με τις... με τη Σελήνη τους και τον Ήλιο και όλους τους άλλους που λες, ναι, και συμφωνούν όλοι πριν από εμάς για μας να ξαναπληρώσουμε. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση που έχει το γραφείο του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν ξέρω τις πιέσεις της διεθνής οι οποίες υφίσταται σήμερα η χώρα. Ο ελληνικός λαός έχει αξιώσει να είναι στο ευρώ. Τη σύνταξη θέλει σε ευρώ, αυτή που θα πάει 240 ευρώ. Δεν μίλησε για δραχμή ο Τσίπρας ποτέ. Μπορεί μερικοί από τους βουλευτές του εδώ, να λοιπόν, μην τους χαρακτηρίσω, είναι, να μιλάνε για δραχμή. Δεν είναι το παράθυρο για συζήτηση. Τέσσερις φορές έχω πάρει συνέντευξη από τον Τσίπρα, ναι, ποτέ δεν μίλησε για δραχμή. Μα είναι και εγώ θέλω να είμαι λίγου λαού αυτή. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξει αυτή τη διαπραγμάτευση. Έτσι, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί με τους οποίους συνομιλεί θα είναι στις ίδιες καρέκλες 6 μήνες. Πάντως θα ξέρετε και το λέω στον Γιώργο Ρωμανιά. Διαφωνώ με τον κύριο Χουλιαράκη. Ναι. Καλύτερα μια κακή συμφωνία τώρα παρά μια καλύτερη μετά. Ο Χουλιαράκης είναι φοβερό αυτή έδειξε... η δήλωση. Η δήλωση είναι λάθος δήλωση αυτή. Διότι δεν αποκαλύπτει στα χαρτιά σου πριν καν μπουν στο τραπέζι πράγματα. Θέλουμε μια συμφωνία σήμερα βιώσιμη. Ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρας, κύριε Αυτιά, προχτές. Ναι. Ο Γιάννης ο Τουρνάρας. Ναι, ναι. Δεν μιλάω ούτε για τον Τσίπρα ούτε για τον Τριανταφυλλίδη, το φίλο μου. Και κακώς τον αδίκησε ο κύριος προηγουμένος που είχατε. Δεν έχει καρέκλα ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ούτε η κυρία Σημακοπούλου. Εξελέγει. Είναι εκλεγμένοι βουλευτές. Ναι. Εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι καρέκλο και ταυρί. Λοιπόν, ο κύριος Τουρνάρας είπε το δούνο του. Οι μεταρρυθμίσεις να είναι πολιτικά βιώσιμες. Έτσι, μπράβο. Τελεία. Το ακούσει αυτό, κύριε. Είστε σαφείς, κύριε Ρωμανιά. Θέλει το δούνο του να μειωθεί η κατώτατη εθνική από τα 345 στα 241 ευρώ. Δηλαδή 105 ευρώ τώρα. Μείωση. Θα ακολουθήσουν και οι κύριες με την πίεση του δουνωτού και τι αντίσταση θα φέρει η Αθήνα. Κοίταξε, εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και θα πρέπει να προσγειωθούμε όλοι. Μάλιστα. Εκείνο που πρέπει να καταλάβει είναι ότι δεν έχουμε ασφαλιστικό σύστημα. Ο νόμος που έχει ψηφιστεί, ο 4387, ο οποίος ήδη μέσα στο 16, μετά την ψήφισή του, ναι, έχει αλλάξει μέχρι τώρα 4 φορές, ναι, και ετοιμάζεται 5η αλλαγή. Μάλιστα. Του, στην πραγματικότητα ρυθμίζει το συνταξιοδοτικό για 2 χρόνια. Μάλιστα. Για το 16 και το 17. Από το 18 και πέρα είμαστε μετέωροι. Είμαστε εν κενό. Στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Δεν προβλέπει τίποτα. Και γιατί το τι δεν θα το γίνει. Προβλέψανε. Με συγχωρείς, να το ολοκληρώσω. Έλατε. Δεν προβλέπει τίποτα για το τι θα γίνει. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Καμία κυβέρνηση, κανενός κόμματος στην Ελλάδα δεν μπορεί να λύσει το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Συμφωνούμε. Γιατί το ασφαλιστικό, μπράβο, πάει πίσω. Έτσι, για μπράβο. 50, 40, 50 χρόνια. Και επομένως θα το αντιμετωπίσουν αμέσως όλοι το ασφαλιστικό. Εκείνο που επίσης θέλω να προσθέσω σε αυτό είναι ότι από τη στιγμή λοιπόν που σήμερα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, γιατί ο νόμος λέει κάτι το απίστευτο. Στον κόσμο τι λέμε τώρα, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι με βάση την σημερινή νομοθεσία, ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από το 18 και πέρα. Αυτό το αστείο που λέει ο νόμος, ότι μην έχετε πρόβλημα, το 18 και πέρα θα έχουμε ανάπτυξη. Το λέει ο νόμος. Ναι. Είναι της πλάκας δηλαδή αυτό. Θα έχουμε ανάπτυξη επειδή το λέει ο νόμος. Ένα ευρώ στην εθνική σύνταξη. Και, ναι, και με την ανάπτυξη θα έχουμε σακλαμάρες. Ένα ευρώ. Αλλά εγώ θέλω σακλαμάρες, να καταλήξω, κύριε Ρωμανιά. Σύμφωνοι, εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά την αντιδικία που υπάρχει. Θα λάβουμε τα μέτρα, δεν θα λάβουμε τα μέτρα, τι θα λένε αυτά τα μέτρα. Γιατί, σε λίγες μέρες θα ξέρουμε. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε ποια θα είναι τα μέτρα και τι θα ψηφιστούν. Πάντως, η Αθήνα λέει ορθά. Εγώ θα βάλω έναν προληπτικό κόφτη, δηλαδή μου λείπουν 500 εκατομμύρια. Θα δω από πού θα κόψω. Το βάζει αυτό, ζητάει και το 30% του πλεονάσματος, ναι, βάζει και αυτό στα οχυρωματικά του μέσα. Γιατί πρέπει να πιστεί ο Τριανταφυλλίδης να τα ψηφίσει. Ένα λεπτό. Ναι. Επειδή μου το θέτεις αυτό, ναι. Θέλω Έλατε, να το Ρωμανιά. Συμπληρώσω. Έλατε. Ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι. Διότι πράγματι τίθεται ένα θέμα προνομοθέτηση μέτρων, τα οποία θα αρχίσουν μετά. Δεν σταματάει όμως εδώ. Σωστός. Ήδη στο Eurogroup έχουν δεχτεί το 3,5% για το 2018 και ξέρω καλά ότι στο προσχέδιο που υπήρχε ήταν για άλλα 5 χρόνια. Μάλιστα. Το σβήσανε πριν δημοσιευθεί. Άρα, υπάρχει λοιπόν όμως το θέμα. Λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό?
ότι το 3,5 πρωτογενές πλεώνασμα ισοδυναμεί με 6,3 δις ευρώ το χρόνο. Πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν αν πάμε με 6,3 δις ευρώ το χρόνο... Θα λιώσουμε σφόρους και τις περικοπές. Ναι, δηλαδή μη λέμε ότι θα έχουμε προνομοθέτηση... Σαφής. Και αν δεν πιάσουμε πάω το στόχο... κύριο Παπαντώνη. Μα ένα λεπτό, το τελειώνω. Εάν δεν πιάσουμε το στόχο, τότε θα εφαρμοστούν. Το 3,5% είναι ήδη συμφωνημένο. Και επομένως αυτό θα εφαρμόζεται αμέσως. Από το 18 σκληρή και πέρα. Σκληρή λιτότητα, έτσι, αυτό απαντάει ο κύριος Τομανιάς. Κύριε Παπαντώνη, πώς θα τα βγάλει ένας άνθρωπος, ο οποίος ούτε έχει τακτοποιηθεί με βάση τις υποσχέσεις του κράτους, παίρνει ένα μισθό αυτό το οποίο παίρνετε, και βλέπει μπροστά του ότι ήδη έχει πληρώσει ένα κάρο φόρους. Η μάνα του και ο πατέρας του έχουν χάσει τα αυγά και τα πασκάλια και όπως θα μας πει η κυρία Νούκα σε λίγο, δεν πληρώνονται ούτε τα δάνεια. Τι θα κάνετε από εδώ και μπρος? Ο κόσμος, η κοινωνία και οι πυροσβέστες είμαστε σε απόγνωση. Αναφέρατε πριν, είπατε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είπε ποτέ για δραχμή. Σαν πως και εμάς που μου είπε για μονιμοποίηση, το έκανε. Δεν έχει κανένα νόημα. Ο κύριος Ρωμανιάς είπε ότι το λέει ο νόμος. Και εμείς που έχουμε νόμο, εφαρμόζεται. Δεν έχει κανένα νόημα. Ο νόμος έλεγε ότι χτες έπρεπε τα παιδιά να μονιμοποιηθούν και ότι δεν χρειαζόταν χρήματα 2.100 πενταετής πυροσβέστης. Αυτή τη στιγμή κάναμε την καινούργια πατέντα που δεν έχει ξαναγίνει. Βγήκε ο κύριος Αρχηγός και έδωσε 10 μέρες άδεια σε κόσμο χωρίς να εργάζονται. Το έχετε ξανακούσει. Χωρίς σύμβαση πήραν 10 μέρες άδεια υποχρεωτική 2.100 πυροσβέστης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προχτές που είχαμε συλλαλητήριο, μας λέγανε άλλα. Εχθές μας λέγανε άλλα, την Τρίτη μας λένε να καταθέσουν το νομοσχέδιο και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Τα είπε όλα μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, δεν ήταν για πέντε χρόνια. Η αρχηγή τα είπε τους, όλα. Ένα λεπτό, κύριε Τσακάρη. Έχω μια απορία. Σαν φορολογούμενος πολίτης θέλω να ρωτήσω. Η αρχική σας σύμβαση δεν ήταν για πέντε χρόνια? Η αρχική σύμβαση ήταν για πέντε χρόνια. Μάλιστα. Και προέβλεπε μέσα ο νόμος 39-38 το οποίο... Αφήστε τους νόμους. Η ερώτηση είναι άλλη δική μου. Σας προσέλαβε κανένας για πέντε χρόνια. Αφήστε με να σας απαντήσω. Δεν με αφήνετε να σας απαντήσω. Όχι, να μην σας κάνει την ερώτηση. Σε τρία δευτερόλεπτα δεν μπορώ να απαντήσω. Ελάτε. Ο 39-38 ορίζει ρητός ότι στη λήξη της πενταετίας, 10 Φεβρουαρίου του 2017, μονιμοποιούνται 2.090 άτομα. Αυτό δεν έγινε. Τότε γιατί έλεγε πενταετούς? Αυτό ρωτάω. Ναι, γιατί έλεγε, γιατί τα κόμματα λένε και εξελένε. Κύριε Παπαντώνη, ένα πράγμα θα πω. Πέστε τη ζωή σας κορώνα γράμματα. Κύριε Παπαντώνη, πέστε τη ζωή σας κορώνα γράμματα. Με τη φωτιά παίζετε. Για να δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ακέραιο, το καλοκαίρι παλεύανε τα παιδιά. Το ένα και το άλλο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αύριο. 9 και 13 πρώτα λεπτά. 9 και 13. Έχουν συναντηθεί με την κυρία Γεροβασίλη και με τον κύριο Τόσκα. Ναι. Είναι ανοιχτός ο διάλογος και η προοπτική. Εντάξει, εδώ και δύο χρόνια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. 9 και 13 πρώτα λεπτά. Κυρία Σιμακοπούλου, τα μέτρα περνάνε και εσείς, προκειμένου η χώρα να σταθεί όρθια, θα βοηθούσατε τον Τσίπρα να ξεπεράσει τον Γκάβο ή θα τα ψηφίζατε εσείς με ευκολότερη λύση, όπως λένε μερικοί? Ο Τσίπρας τα έχει κάνει μαντάρα και να βρει λύση. Δεν φταίω εγώ για τα μέτρα τα οποία μας ζητάνε. Φταίει αυτός που έκανε μια περήφανη, αποτυχημένη διαπραγμάτευση. Και έχω μόνο ένα πράγμα να πω, γιατί τα πράγματα σας είπα. Είναι απλά. Όπως λέγανε ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο, θα αυξήσουν τον κατώτατο μισθό, θα δώσουν 13η σύνταξη, μετά λέγανε για το παράλληλο πρόγραμμα, μετά λέγανε δεν θα κοπεί το ΕΚΑΣ, δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Λέγανε, λένε και θα λένε ψέματα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Ψάχνουν για το καινούργιο ψέμα, το καινούργιο παραμύθι που θα λένε όλοι μαζί για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι έχουν δύο λύσεις. Η μία είναι τα τεινάζουν στον αέρα, πάνε σε εκλογές, ηρωική έξοδος, και η άλλη είναι τα ψηφίζουν όλα. Ό,τι τους βάλουν στο τραπέζι, μάλιστα, τα ψηφίζουν όλα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, και λένε ερώτημα. Ψέματα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ένα ερώτημα για να τα καλύψετε όλα μαζί. Θα τα ψηφίσει. Γιατί σε λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, πιστεύω ότι θα δώσει απαντήσεις στο μέτρο που έχει προχωρήσει η συμφωνία, αν έχει προχωρήσει, γιατί το δούνο του, λέει η Καθημερινή σήμερα, μεγάλη απόσταση με τις Βρυξέλλες. Γιατί το δούνο του κάθε μέρα βάζει προς κόμματα. Ό,τι έκανε στο Σαμαρά, κάνει και στο Τσίπρα. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν. Ανεβάζει τον πύχη. Ρωτάω λοιπόν, ο Τριανταφυλλίδης για να πιστεί να ψηφίσει τα μέτρα, περιμένει εξηγήσεις από Τσακαλώτο, τι ακριβώς? Λοιπόν, καταρχήν, συμφωνώ στο ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε το πακέτο, το συνολικό πακέτο, τι περιλαμβάνει. Καταρχήν, δεν έχω καμία διάθεση και ούτε αξίζει ο κόπος στους εκπροσώπους της χρεοκοπίας και της διαφθοράς
Εννοώ τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ να δώσω καμιά απατζεμένη. Με ενδιαφέρει ο κόσμος, οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι άπορροι. Απαντήστε. Θα μειώσει τα φορολόγητο. Ναι ή όχι. Θα φέρει τα 214 που χρωστά. Πες του, θα πληρώσει ο Μητσοτάκης τον Κύρικα που έχει 11 χρόνια να τον πληρώσει. Θα τα πληρώσετε, λέω. Τα 214 τα φέρετε πίσω. Ναι ή όχι. Πάμε λοιπόν. Θα του κόψετε τη συντάξη. Γιώργο Αυτιά. Ναι στον προωθητικό συμβιβασμό που μας βγάζει στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό είναι το βασικό, το κεντρικό ζητήμα. Γιατί την ποσοτική χαλάρωση? Καθενείο, ξέρεις, γιατί η ποσοτική χαλάρωση? Δεν τρώγεται το κάνω, το κάνω συγκεκριμένο. Άμα πας και πεις τη θεία σου ποσοτική πάλι χαλάρωση, θα πει πάει το παιδάκι. Το θα μου επιτρέψεις. Παιδί μου, θα τσκόψεις. Μην μου σπάσω όμως το συλλογισμό. Άσε να ακουστεί. Άμα πας τη θεία σου και της πεις θεία, η ποσοτική χαλάρωση κλπ. Θα πει. Το κάνω συγκεκριμένο. Ναι, το QE θα κοπεί. Θα ψηφίσει. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Θα κοπεί. Θα κοπεί. Θα κοπεί η σύνταξη. Αυτό θέλει να ξέρει ο κόσμος. Θα τη πει. Μην απαντάς σε μένα. Στον κόσμο να απαντήσει. Ένα λεπτό. Θα ψηφίσει να μειωθεί τα φορολόγητα. Θα αυξήσει τα φόρου. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Αυτό θέλει να ξέρει. Το QE και το. Κυρία Σιμακοπούλου. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Κυρία Σιμακοπούλου. Λοιπόν, απαντώ το ξέρετε στον κόσμο. Και μετά ήρθε δεν απαντώ, είπα στους εκπροσώπους διαφθοράς και της διαπλοκής. Εσείς μιλάτε, μιλάτε σε μένα. Της χώρας. Εσείς κύριε Σιμακοπούλου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Προθνικός συμβιβασμός χρειάζεται για να φτάσουμε στην ποσοτική χαλάρωση. Γιατί 15 δις είναι το αναγκαίο ποσό για να αποκτήσει το τραπεζικό σύστημα. Να ξεφύγει από την ασφυγή. Άσε με να το πω. Άσε με να το πω. Μπήκαμε πέρσι στην ποσοτική καλάρωση και δεν το είδε. Από πέρσι λέτε ότι βρέχει λεφτά τώρα. Λέω, ξανά. 15 δις. Γιατί? Αυτό που δεν είδες πέρσι είναι ότι στον αναπτυσιακό νόμο και δεν το λέτε είναι ότι περιμένουν 821 ετήσεις επενδύσεις 2,2. Εγώ περιμένω το τζόκερ να πάψω να κερδίσω. 45 εκατομμύρια είναι στην περιφέρειά μου, την κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, τη Θεσσαλονίκη. Μέτρα θα ψηφίσω. Όχι, άσε με να το πω. Τελειώσαμε. Ένα, προωθητικός συμβιβασμός. Δύο. Τι είναι προωθητικός συμβιβασμός? Τα μέτρα είναι υποαίρεση. Μάλιστα. Και τα μέτρα είναι αν και εφόσον. Και μέσα στο πακέτο. Τέλος χρόνου. Όταν θα πει. Τέλος χρόνου. Ναι. Έτσι εγώ κόβεται. Σε ρώτησα αν θα κύριε Αυτιά, ποιος επενδύει στην Ελλάδα? Στον καλεσμένο σου, Γιώργο. Άκουσα τον Ανεστίδη, δεν το διέκοψες. Είμαι πολύ ευγενής. Λοιπόν, άσε με να ολοκληρώσω τη σκέψη. Λέω, προδυτικός συμβιβασμός, μέτρα υποαίρεση, συνολικό πακέτο. Θα έχει μέτρα τα μεσοπρόθεσμα για την ελάφρυνση του χρέους. Πάρα πολύ σημαντικό. Το επεσήμανε ο Δημήτρης Τσαγκάρης. Το Δουρουτού έσκυζε τα καλτσόν του ότι δεν είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Τώρα τι έγινε και δεν βάζει το ζήτημα της απομείωσης του χρέους. Ένα. Δύο. Θα επανέλθουν οι εργασιακές σχέσεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν θέλω μόνο να γίνουν επενδύσεις, θέλω ταυτόχρονα να αποκαταστήσω λοιπόν και την εργασιακή ζούγκλα. Μισό λεπτό. Φορολόγητο. Και τα πλεονάσματα. Θα κοπούν οι συντάξεις. Και τα πλεονάσματα. Γιατί? Τι ζητήσαμε? Μα όλοι χτυπάτε. Ελάτε. Μισό λεπτό. Καλό χρόνο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ζητήσατε για τα πλεονάσματα μετά το 18 να είναι τέτοια που να διαμορφώνεται ο καθαρός διάδρομος. Δηλαδή ο επενδυτής να μπορεί να έρθει. Θα αυξήσει φόρους. Αυτό σε ρωτάω. Αυτό πηγαίνει στον κόφτη. Στον κόφτη. Υποαίρεση. Μάλιστα, υποαίρεση. Πριν τον είδαμε, γιατί τον βαφτίσαμε. Σαφής. Θέλετε ντε και καλά. Σε ρωτάω να μην ρωτήσω. Επί του υποθετικού. Επί του υποθετικού. Ποιο υποθετικού? Θα τον ψηφίσετε τον κόφτη. Λοιπόν, ο πρόεδρος Δημοκρατίας είπε ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Προνομοθέτηση λοιπόν μέτρων δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Χθες ο πρωθυπουργός είπε θέατρο του παραλόγου. Η διαπραγμάτευση μάλιστα είναι λοιπόν υπό εξέλιξη. Ναι, σε από όλα, μένα εσύ περιμένετε. Τώρα και άστα αυτά. Επειδή τα είπες εσύ. Επειδή τα είπες εσύ. Αγαπητέ κύριε. Στο τρίτο μνημόνιο, στο εκπρόσωπε του Δουνουτού στην Ελλάδα. Εσύ πρώτη. Εσύ και το κόμμα. Κύριε Μανεσιώτη, ευχαριστώ θερμά. Να βάλει το ζήτημα για τον Χριστοφοράκο. Για τον Χριστοφοράκο, λέω. Τι μίζε, τι ζήμε. Τι μίζε, τι ζήμε. Να τι φέρετε πίσω χρόνου. Τέλος χρόνου. Το θέμα του κόφτη είναι κομβικό, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Κόφτη μπλάκα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε το 3,5%. Ακούστε, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μα κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τα 9 και 19 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ όλους τους καλεσμένους. Κύριε Νούκα, ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι πλέργιος στις αναλύσεις. Και δεν απάντησα και στον Ανεστίδη για τους αγρότες. Δεν πειράζει, την άλλη εκπομπή. Λοιπόν,
Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Φίλες και φίλοι. Είναι η όρη της πολυφωνίας και του πλουραλισμού που θέλετε στην κρατική τηλεόραση. Εκεί θέλετε πολυφωνία, πλουραλισμό. Λοιπόν, πάμε να ακουστεί η άποψη. Πάμε. Καλημέρα, κύριε Μαϊμάρη. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Μη φωνάζουν πολύ. Είδες τα κόμματα, τις πίεσεις που παίρνω και εγώ πλέον. Πάμε γρήγορα, σε παρακαλώ, έλα. Ξέρετε τι. Ναι. Ξέρετε τι, Γιώργο Αυτιά. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει λύσεις, να βρει λύσεις και εμείς αυτό που εκπροσωπούμε είναι το πολύπαθο κομμάτι, το κομμάτι υγείας. Η παροχή υπηρεσιών που δίνουμε πλέον ποιότητα. Όσο πιο ήρεμα περνάς σήμερα, λοιπόν, ένα μήνυμα με την κάρτα στον κόσμο. Και το τηλέφωνο είναι 23.500.1500, έτσι, πάμε. 23.500.1500, τι δίνουμε. Δίνουμε το δικαίωμα στον κόσμο έχοντας την κάρτα υγείας του F-Club να εξυπηρετείται πανελλαδικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχω πρόσβαση στις καλύτερες κλινικές, στα καλύτερα ιδρύματα, με αμεσότητα, χωρίς ταλαιπωρία. Αυτό που αρμόζει στον καθένα. Ο Έλληνας το δίδαξε παντού. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία. Προλαμβάνει, θεραπεύει. Η πρόληψη είναι το πάν. Το στερείται όμως. Άρα και λοιπόν, μιλάμε για ένα εσείς λαό δίνετε που... και ένα βιβλίο μαζί και του λέτε: είσαι σε αυτή την πόλη, αυτή την πόρτα χτυπάς. Είσαι σε αυτό το μέρος, πας σε αυτό το νοσοκομείο. Σωστά. Σωστά. Δεν παίρνει μόνο ο Γιώργο Αυτιά το βιβλίο παροχών και συνεργασιών για όλη την Ελλάδα. Έχει την 24ωρη γραμμή. Όλοι έχουν ονοματεπώνυμο. Μάλιστα. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε ποιοτικές παροχές υγείας. Υπάρχουν πολλοί τηλεθεατές που λένε να τηλεφωνήσω, μας βλέπουν αρκετές φορές. Σήμερα ειδικά υπάρχει λόγος να τηλεφωνήσω. Δηλαδή, γιατί η κάρτα υγείας του F-Club, ενώ έχει 100 ευρώ για όλο το χρόνο, να έχω την ατομική μου κάρτα να εξυπηρετούμε, σήμερα ήρθαμε να κάνουμε τη διαφορά. Να δώσουμε στον κόσμο και αρκετά check-up σε μεγάλες πόλεις. Θα τους τα πει σύμβουλος παροχών υγείας, γιατί σε 2-3 λεπτά δεν μπορείς να αναφέρεις τι. Θα σου πω μέχρι τι ώρα, δεν θα μαλώσουμε. Σήμερα δεν θα μαλώσουμε. Θα βρούμε την ώρα. Θα δώσουμε μια ιδιαίτερη προσφορά σήμερα στον κόσμο. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν 23.500.1500 θα πάρουν 4 κάρτες για την οικογένεια, 16 μήνο, όχι 540 ευρώ, 150 ευρώ. Μέχρι τι ώρα. Για όλο το 16 μήνο και ώρα. Τα 4 άτομα. Μέχρι τι ώρα. Έως τις 10.30, μία ώρα από τώρα, Γιώργο Αυτιά. Μέχρι τις 10.30. 23.500, 1.500, να σε καλά, μέχρι τις 11.30 θα δώσετε όλες τις εξηγήσεις στον κόσμο. Μέχρι τις 11.30. Πολύ σωστά, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Προτεραιότητα. 9.22 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά. Έσκασα σήμερα. Με σκάσανε, ψάχνω να βρω 5 αλήθειες. Έχω πάθει την πλάκα μου στην κυριολεξία. Για την Ελλάδα, μωρέ, κάποιος δεν θα τραβήξει μπροστά. Διάλειμμα. Σάββατο πρωί, ένα ιδιαίτερο Σάββατο, φίλες και φίλοι, καθώς Σαββατοκύριακο, γιατί φαίνεται ότι όλα οδηγούν σε μια συμφωνία. Θα δούμε τα πώς και τα γιατί. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Κεντρική Επιτροπή, πολιτική ομάδα, δεν ξέρω, κάτι απ' όλα έχουν σήμερα εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι σημαντική η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κύριε Κουτσούμπα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Και βέβαια, κύριε Κουτσούμπα, διάβασα σήμερα το ριζοσπάστη, όπως όλες τις εφημερίδες, 3,6 δις σε 2 δόσεις, λένε οι δανειστές, εγκυρότατο το ρεπορτάζ του ριζοσπάστη. Πού πάμε και τι βλέπετε? Δυστυχώς πάλι ο ελληνικός λαός θα την πληρώσει, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Είναι σκληρά μέτρα, βάρβαρα μέτρα. Ήδη έχουμε περάσει μια 7-8 ετία σκληρών αντιλαϊκών μέτρων, ναι. Έχει μειωθεί κάθετα το εισόδημα. Οι οικογένειες πλέον, οι λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να ζήσουν. Οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες υποφέρουν. Οι αγρότες ξεκληρίζονται από τα χωράφια τους. Οι εργάτες, αυτοί που έχουν κάποια δουλειά τέλος πάντων, κάπως μονιμότεροι, έχουν δει να μειώνεται κάθετα το εισόδημά τους, ενώ άλλοι βεβαίως είναι στην εργασιακή περιπλάνηση, γι' αυτό και δεν μετριούνται στους ανέργους. Η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα, αν τα δούμε αυτά ως σύνολο και έρχεται τώρα να μειωθούν ξανά συντάξεις, διότι αυτά τα 3,6 δις μέσα είναι και η μείωση των συντάξεων, των συνταξιούχων, που ήδη επίσης έχουν
περικοπή κάθετα και η συντάξη τους, τα ΕΚΑ, τα έτσι, τα αλλιώς, όλα αυτά που λέμε και λέτε κι εσείς από το πρωί σήμερα και συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως εδώ πρέπει ο ελληνικός λαός να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Δεν είναι πλέον το τι θα πει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τελειώσαν αυτά. Δηλαδή πάνω κάτω, και εσείς θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου και το ρεπορτάζ, οι συνάδελφοί σας που θα είναι σήμερα στο ρεπορτάζ, πάνω κάτω ξέρουν τι θα πει. Κάθε φορά λέει τα ίδια, κάθε φορά θα κάνει αυτή την, να την πω έτσι, φυσικοθεραπεία στους βουλευτές του, στα μέλη της κεντρικής του επιτροπής, έτσι ώστε να έχει τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Βεβαίως δεν πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν το βλέπετε να υπάρχουν, να περάσουν. Έχουν συμφωνήσει οι ίδιοι, έχουν συμβιβαστεί πλήρως με αυτή την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να λένε κουβέντες δεξιά και αριστερά ή στους διαδρόμους όταν βρίσκονται κάποιοι, και σε εμάς λένε στους διαδρόμους της Βουλής όταν συναντιόμαστε και συζητάμε μεταξύ μας εκεί. Όμως όταν έρχεται η ώρα, σηκώνουν το χεράκι τους, ψηφίζουν ναι στα μέτρα, παρά ότι αυτά που λέγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αν θέλετε τουλάχιστον, ή έτσι φαινόντουσαν, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Μιλούσαν για ελπίδα, για προσδοκίες, μιλούσαν για επαναφορά συντάξεων, για επαναφορά κατώτερων μισθών, μιλούσαν για μια σειρά ζητήματα της 13ης, 14ης σύνταξης. Όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρει και ο ελληνικός λαός, τα άκουγε πολλά χρόνια πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε συνέχεια τον πρώτο καιρό όταν έγινε κυβέρνηση. Θυμόσαστε εκείνα τα ηρωικά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, θα σκίσουμε τα μνημόνια, δεν πρόκειται να ξαναυπογράψουμε μνημόνιο. Και τρίτο μνημόνιο υπόγραψαν και νέα αντιλαϊκά μέτρα έβαλαν, και βεβαίως πέρα από το τρίτο μνημόνιο και από τα προβλεπόμενα που όταν θα κλείσουν ανοίγουν τώρα σήμερα με τη χθεσινοβραδινή συμφωνία που έγινε με τη συμμετοχή του κυρίου Τσακαλώτου και των υπολείπων του κουαρτέτου, να ανοίξει ο δρόμος για μετά το 18 για νέα σκληρά μέτρα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό, ξέρετε, κάθε φορά φιλοξενώ εδώ βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και κάθε φορά τα γεγονότα σας επιβεβαιώνουν. Θυμάμαι την κυρία Κανέλη όταν όρθια στη Βουλή είπε θα πάμε σε συντάξεις 300 ευρώ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αγαπητέ κύριε Κουτσούμπα, μιλάει για εθνική σύνταξη 241, συν 100 η αναλογική, άντε 340-330. Και αυτό υπόθηκε πριν από 5 χρόνια. Πρώτοι είχατε φέρει μηδενικό ΦΠΑ για 40 είδη του νοικοκυριού. Δηλαδή γάλα, κρέας κλπ. Και απόρρισα όταν το κοινοβούλιο έπρεπε να πει και ευχαριστώ στο κόμμα σας που έφερε αυτή την πρόταση. Ποιος Έλληνας δεν θέλει μηδενικό ΦΠΑ, και να το παλέψουν στην Ευρώπη προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες. Τι θέλω να πω. Συνεχώς οι φόροι αυξάνονται, οι συντάξεις μειώνονται και οι μισθοί είναι σε μια ζούγκλα, πραγματική ζούγκλα, χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Θα χειροτερέψει η κατάσταση, αγαπητέ κύριε Κουτσούμπα? Βλέπετε να χειροτερεύει? Και αν ήσασταν στη θέση του Τσίπρα, τι θα κάνατε? Θα λέγατε όχι, θα πηγαίνατε σε εκλογές, θα τα σπάζατε, τι ακριβώς? Κοιτάξτε να δείτε, οι εκλογές ή τέτοιες διαδικασίες δεν λύνουν τα προβλήματα. Μάλιστα. Διότι αυτή η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται είναι αδιέξοδη. Και ο κύριος Τσίπρας και οι προηγούμενοι από αυτόν και η κυβέρνηση σήμερα ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αυτά τα δύο χρόνια πάει πλέον για τον τρίτο χρόνο, βρίσκονται σε αδιέξοδη κατάσταση διότι η πολιτική τους είναι τέτοια. Υπηρετούν ένα σύστημα, υπηρετούν κάποια συμφέροντα τα οποία βρίσκονται στην εντελώς αντίθετη όχθη με τα συμφέροντα του λαού μας, με τα λαϊκά συμφέροντα. Υπονοείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μπορεί, μια μεταλλαγμένη δηλαδή, δεξιά, γιατί, αυτό υπονοείται. Ακούστε να δείτε, ακούω πολλές φορές αυτό, το άκουγα και σήμερα από κάποιους άλλους εκπροσώπους εδώ που είχατε στο πάνελ φιλοξενούμενους, για εθνική συνεννόηση, ότι χρειάζεται εθνική συνεννόηση, όχι το κάθε κόμμα κλπ. Σύμφωνοι. Εθνική συνεννόηση όμως πρέπει να προσδιορίσουμε με ποιον θα κάνει. Σωστό. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνήσει για παράδειγμα με το ασφαλιστικό ή με την αύξηση συντάξεων ή εισοδήματος μισθών κλπ. Ή με εργασιακά ζητήματα ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ή εφοπλιστές ή τραπεζίτες. Μπορεί να συμφωνήσει το δούνου του
σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να συνεννοηθούν όλοι αυτοί εθνικά. Μπορεί αυτοί βεβαίως που ανέφερα μόνο μπορούν να συμφωνήσουν. Γιατί ξέρετε, ο αντίποδας είναι η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, οι επαγγελματίες. Άρα πού πάμε? Αυτοί μπορούν να συνεννοηθούν και πρέπει να συνεννοηθούν να ανατρέψουν αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση αυτούς που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές που μας έχουν φέρει μέχρι σήμερα εδώ και που θα χειροτερεύει η κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, σου λέει, α, κάποιες επενδύσεις θα γίνουν. Άκουγα και τον κάποιον εκπρόσωπο πριν του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι είναι 861, δεν ξέρω τι, επενδύσεις νέες εκεί που ετοιμάζονται να γίνουν κάπου σε κάποια αιτήσεις, σε κάποια σεφτάρια που δεν προωθούνται. Εγώ σας λέω, ακόμα κι αν έχουμε μια μικρή ανάκαμψη, τι έχει να κερδίσει από αυτή τη μικρή ανάκαμψη, αν υπάρχει κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα, στο μέλλον το απροσδιόριστο τέλος πάντων, έστω και σύντομα, ο ελληνικός λαός στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Απολύτως τίποτα. Άρα η στάση αυτά που έχουν χάσει, τα έχουν χάσει, θεωρούν και είναι η πολιτική των κυβερνήσεων αυτή που τους λέει περασμένα, ξεχασμένα, αυτά ξεχάστε τα, ό,τι αφαιρέσαμε, αφαιρέσαμε. Τα υπόλοιπα που προωθούνται βεβαίως και αυτά πρέπει να προωθηθούν και να γίνουν, διότι σου λέει ο άλλος μόνο έτσι θα κάνω την επένδυση, γιατί είναι ο ιδιώτης καπιταλιστής, αυτός που έχει το συγκεκριμένο συμφέρον, που βεβαίως δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση με το συμφέρον του εργάτη, του εργαζόμενου κλπ. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σημαίνει δηλαδή μια νέα κοινωνική οργάνωση, ένα νέο σχεδιασμό επιστημονικά κεντρικά οργανωμένο σε αυτή την κατεύθυνση που να υπηρετεί λαϊκά συμφέροντα, να εξασφαλίζει το πρόβλημα της εργασίας για όλους, να υπάρχει ανάπτυξη σε όφελος του λαού, γιατί ανάπτυξη σε όφελος των μονοπωλίων να την βράσω. Είστε σαφείς. Τη βράσω. Τι να την κάνω, άμα ο λαός πάλι θα είναι το μόνιμο υποζύγιο και θα υποφέρει. Άρα. Και θα υδρώνει και θα ματώνει. Άρα. Μιλάτε για ένα νέο πακέτο 3,6 δις και όλο το ρεπορτάζ για ακριβώς ένα τέτοιο πακέτο μιλάει και όλες οι εφημερίδες. Άρα έχετε προσδιορίσει πια την όλη εξέλιξη. Εκλογές, κύριε Κουτσούμπα, βλέπετε στο απότερο μέλλον. Φαίνεται ότι αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, οι εκλογές θα αργήσουν λιγάκι, γιατί τα μέτρα θα έχουν τη σκληρότητά τους. Αν επιβληθούν τελικά με αυτό τον κόφτη, ο οποίος θα έχει μία έτσι βραδύτητα. Λόγω των πλεονασμάτων που κυρίως προέρχονται από τους φόρους. Βλέπετε εκλογές και ποια η στάση σας στη Βουλή πλέον έναντι και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας? Καταρχήν δεν φαίνεται ότι θέλει κανένας από όλους όσους εμπλέκονται και μπορούν να καθορίσουν εκλογικές διαδικασίες, δεν θέλει κανείς να πάει η χώρα σε εκλογές. Δηλαδή εννοώ ούτε αυτοί που έχουν την εξουσία, που βρίσκονται πίσω από τις κυβερνήσεις, ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, θέλει εκλογές το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά ούτε και οι θεσμοί, οι λεγόμενοι εταίροι τέλος πάντων της κυβέρνησης, οι δανειστές κλπ. Δεν θέλουν εκλογές. Γενικά θέλουν να προχωρήσει. Έχω την εκτίμηση, την έχουμε πει επανειλημμένα ως κόμμα, ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του τους κάνει πάρα πολύ καλά τη βρώμικη δουλειά. Αυτό το έχω ακούσει αρκετές φορές. Στο να περάσουν δηλαδή αυτά τα μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί βαρύ αυτό. Αυτά τα μέτρα το θεωρούν. Το θεωρεί βαρύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τι θεωρεί βαρύ. Αν το θεωρούσε βαρύ, θα το απάλυνε κάπως. Που σημαίνει θα έκανε άλλα πράγματα από αυτά που κάνει. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτό που υλοποιεί, θα κάνει η δεξιά, αυτό λέτε. Υλοποιεί, όχι, τους την κάνει και ακόμα καλύτερα. Τι λέτε? Ξέρετε. Τους την κάνει, ναι, από την άποψη όχι των μέτρων, γιατί τα ίδια μέτρα θα πέρναγε και η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή όλοι τέλος πάντων κινούνται σε αυτό το ευρωενωσιακό, τέλος πάντων μνημονιακό, όπως λένε άλλες δυνάμεις, φάσμα. Εμείς δεν το λέμε ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων τα ίδια μέτρα θα πέρναν. Όμως έχει σημασία το ποιος θα περνάει αυτά τα μέτρα, τι ελπίδες έχει δώσει σε έναν κόσμο, τι αυταπάτες πιθανόν και έχει καλλιεργήσει αυταπάτες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δυστυχώς προσπαθεί και μπορεί να ξεγελά. Μπορεί για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα.
Πάντως, ακόμα ένα τμήμα του λαού, όχι το μεγαλύτερο φυσικά αυτού που τον ψήφισε, που τον στήριξε για να ανέλθει στην κυβερνητική εξουσία, αυτοί κάποιοι έχουν βγάλει συμπεράσματα πλέον. Όμως εξακολουθεί ένα τμήμα του λαού να τον στηρίζει. Αλλά και αυτοί που πλέον δεν τον στηρίζουν και αισθάνονται οργή, αγανάκτηση, δυσαρέσκεια, με όλη αυτή την πολιτική που ακολούθησε των ψεύτικων ελπίδων, των ψεύτικων προσδοκιών, που έσπηραν μαζικά στην ελληνική κοινωνία απογοήτευση, που οδήγησαν, αν θέλετε, και σε ένα πισωγύρισμα το κίνημα, τους αγώνες, τους ανθρώπους που είχαν ελπίδα και βγαίναν στους δρόμους, διεκδικούσαν, γιατί με τη διεκδίκηση και με τον αγώνα, κάτι, βρε αδερφέ, μπορεί να κερδίσεις, κάτι μπορεί να κατακτήσεις στο εργατικό κίνημα. Είτε ο συνταξιούχος, είτε ο εργάτης, είτε ο υπάλληλος, είτε ο αγρότης, είτε ο επαγγελματίας, κάτι μπορεί να κερδίσεις, έστω προσωρινό, έστω κάποιο μέτρο ανακούφισης. Και αυτό το ζήτημα μόνο μια κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς μπορούσε να το κάνει στην Ελλάδα. Δηλαδή να ρίξει πιο κάτω το κίνημα, να σπείρει μαζικά απογοήτευση σε έναν κόσμο που είχε ελπίδες, είχε αγωνιστικότητα, είχε μαχητικότητα, γιατί ξέρουμε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και διαπαιδαγωγημένοι περισσότερο. Ας πούμε οι ψηφοφόροι, να το πω έτσι απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος, του ΚΚΕ, οι ψηφοφόροι, ας πούμε αυτό που λέμε οι αριστεροί, αυτοί που αισθάνονται αριστεροί, συμμετέχουν στα σωματεία, στους συλλόγους, είναι πιο δραστήριοι κοινωνικά από ό,τι άλλες πολιτικές δυνάμεις ή άνθρωποι που ακολουθούν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό κατάφερε δυστυχώς να το ποδηγετήσει ως ένα βαθμό. Φυσικά υπάρχουν εστίες αντίστασης, δεν σταματάει ο αγώνας, πάλι. Ήδη έχουμε τους αγρότες στους δρόμους, έχουν ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες πάλι και φέτος. Έχουμε ευτυχισμένους εργαζομένους που ζητάνε αύξηση φορών στους δρόμους. Καλά λέτε για τον κύριο αυτόν τον υφυπουργό εργασίας, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε ότι τον κορόιδευε ο κόσμος που συνάντησε. Αυτούς που συνάντησε, γιατί δύο-τρεις είπε, τέλος πάντων ανέφερε συγκεκριμένα. Έχουμε όλους αυτούς λοιπόν, τους ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονται απογοητευμένοι, αισθάνονται δυσαρεστημένοι, οι οποίοι όμως πρέπει να αποφασίσουν τελικά, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι και ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου, του οποιοδήποτε, τι κάνει. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υποταχθεί σε αυτά. Πρέπει να παλέψει και να ακούσει φωνές που, όπως είπατε, τον προειδοποιούσαν ή λέγαν σωστά πράγματα πριν μερικά χρόνια για το που θα οδηγηθεί η κατάσταση. Να μας ακούν, λέμε λοιπόν, πολύ περισσότερο, με περισσότερη προσοχή, και όχι μόνο να μας ακούνε, αλλά να συμβάλλουν σε αυτή την ανάταση του κινήματος, του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, να βγουν στο δρόμο, να έρθουν για παράδειγμα την Τρίτη στις 14 του μήνα, να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην αγωνιζόμενη αγροτιά, στη διαδήλωση που θα κάνουν στην Αθήνα, γιατί οι αγρότες κατεβαίνουν στην Αθήνα την Τρίτη, στις 14 του μήνα, να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο το μεγάλο που θα γίνει στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις της πατρίδας μας, που καλεί το ΠΑΜΕ για τις 21 του Φλεβάρι, και βεβαίως να δείξουμε μια πραγματικά δύναμη, η οποία είναι εδώ, όρθια, αποφασισμένη να διεκδικήσει, να παλέψει και να ανοίξει καινούριους δρόμους σε όφελος των εργαζομένων, σε όφελος της πλειοψηφίας του λαού μας. Είστε απόλυτα σαφείς, μετρημένες κουβέντες, σαφέστατος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσούμπα, που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Από καιρού εις καιρών τα λέμε και με τους βουλευτές σας και με αξιόλογα στελέχη τα οποία έχετε, και εγώ θα σταθώ στην πρόταση. Μηδέν ΦΠΑ σε 40 είδη του νοικοκυριού. Αυτή σας η πρόταση, που αν θέλετε το λέω κάθε φορά, αλλά κανένα ακόμα δεν άκουσε. Δεν πειράζει. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Θα μελετήσω και το βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μόλις μου χαρίσατε πριν από θερμά, λίγο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και σε λίγο στην πίτα του Ηπειρώτη, φίλες και φίλοι. Γιατί οι Ηπειρώτες έχουν αποδείξει ότι στέκονται δίπλα στην πατρίδα, δίπλα στον πολίτη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστώ θερμά. Δέκα λεπτά πριν από τις 10. Λοιπόν, οι Ηπειρώτες κόβουν την πίτα τους αύριο. Έχουν βιολιά και νταούλια στο στάδιο Ρίζης και Φιλίας. Λίδα, καλημέρα και πάλι.
Είσαι με τον πρόεδρο. Καλημέρα, Γιώργο, και πάλι. Έχω δίπλα μου τον κύριο. Είμαι με τον αντιπρόεδρο, είμαι με τον κύριο Κώστα Κονή τη Πανυπηρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδο. Βρισκόμαστε λοιπόν έξω από το στάδιο Ειρήνη και Φιλία, διότι όπω είπε και εσύ, αύριο θα κόψουν την πίτα του. Περιμένουν όμω βιολιά και πολλέ μουσικέ και πολλοί χωρί, όπω μου λέει εδώ ο κύριο Κονή. Θα μα πει περισσότερα από τι ώρα μπορεί να έρθει κανεί και τι θα δει, τι θα δουν όσοι έρθουν εδώ. Αύριο έχουμε το μεγαλύτερο υπηρώτικο αντάμωμα των υπηρωτών τη Αττική. Ένα αντάγωμα θεσμός πλέον που διοργανώνεται 35 χρόνια την πίτα του Ηπειρώτη, όπου είναι εκτός από όλα τα άλλα και πολυθέαμα, όπου παντρεύεται ο ήχος των Ηπειρώτων καλλιτεχνών με τα χρώματα των στολών των χορευτικών μας. Γιατί πάνω από 80 χορευτικά θα αποδώσουν ηπειρώτικους σκοπούς για μας τους Ηπειρώτες, τους φίλους της Ηπείρου και όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουν και θα παρευρεθούν στην εκδήλωσή μας. Με είσοδο ελεύθερη, μετά τις 10 το πρωί. Θα έχετε και φαγητό από ό,τι μου είπατε. Ναι, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος για δεύτερη χρονιά διοργανώνουμε ένα event. Ηπειρώτικη κουζίνα. Επιδεικνύουν οι Ηπειρώτες τη μαγειρική στους Έλληνες και βέβαια θα προσφέρουν και προϊόντα της Ηπειρώτικης Γης τα οποία θα έρθουν από την Ήπειρο, πω προϊόντα, θα τα μαγειρέψουν εδώ. Εκεί θα είναι και το όλοι μαζί μπορούμε. Εκεί το όλοι μαζί μπορούμε. Να καταλήξουμε. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Σε συνεργασία με το Sky και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, καλέσαμε όλους τους επισκέπτες της εκδήλωσής μας να προσφέρουν προϊόντα μακράς διάρκειας, προκειμένου να υλοποιηθεί το όραμα και η προοπτική που βάζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, να μην υπάρχει ένας Έλληνας ή κάποιος κάτοικος της Ελλάδας που να πεινάει. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι εμείς καλούμε όλους τους Ηπειρώτες, όλους τους φίλους της Ηπείρου, αύριο να φέρουν μαζί τους μία τσάντα που θα έχουν προϊόντα μακρής διάρκειας. Βέβαια, εμείς φέτος καλούμε και λοιπόν, τους Θεσσαλούς. Να είστε καλά. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, τώρα όλοι μαζί εκεί. Οι πυρώτες δεν έχετε τέτοια θέματα. Ή πρόεδρος ή γραμματέας κλπ. Ευχαριστώ θερμά την παρουσία σας σήμερα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, φίλες και φίλοι, είναι μια πανανθρώπινη κίνηση, αν θέλετε, για κάθε συνάνθρωπό μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι παντού. Όπου γυρίσετε και κοιτάξτε, μπορείτε να βοηθήσετε τον συνάνθρωπο. Θέλω να είστε καλά. Κεντρική Επιτροπή σε λίγη ώρα. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει, θα δώσει εξηγήσεις, θα πει διάφορα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ή ό,τι άλλο υπάρχει πάνω στην εκπομπή του κυρίου Μάλη. Και επειδή κάνει κρύο σήμερα, πάρα πολύ κρύο, ένα υπέροχο τζάκι για εσάς. Έτσι, σήμερα και αύριο, ενεργειακό τζάκι, παρακαλώ. Με πολλή οικονομία, ισπανικό μαντεμένιο αερόθερμο, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Και όπως καταλαβαίνετε, ξεχνάμε το πετρέλαιο. Χαμηλή κατανάλωση και να το τηλέφωνο που μπορείτε να τηλεφωνήσετε. 901-901-4311. Θέλω να είστε όλες και όλοι καλά. Και κάθε φορά όταν έρχονται εδώ οι πολιτικοί, θα τους ρωτώ, μόνο για την Ελλάδα θα κάνετε κάτι ή κοιτάτε μόνο τα κόμματά σας? Κάτι για την Ελλάδα, επιγόντως. Καλημέρα σας.